Steve, παίζεις κάποιο παιχνίδι εδώ μέσα? Όχι. Κρίμα, γιατί εγώ αυτό ξέρω. Αποφασίζω να αποχωρήσω από το σπίτι του Big Brother. Πρόσεχε, εγώ αυτό έχω να σου πω. Ρε, μα το σπίτι μου τώρα, ε! Φτάνει σήμερα! Άιντε! Βγάλαμε κακό έξω, να είμαι εγώ με κακό στυπώ, εσείς εγώ τα προκάλαμε σε όλα. Γουστάς το Παναγιωτή. Τώρα μη σε κοιτάω, δεν μπορώ. Πήγε μου το στερήσεις αυτό, σε παρακαλώ. Μπορεί να μην βλέπω καθαρά, ξέρω εγώ. Οι τρεις υποψήφοι προς αποχώρηση είναι ο Μελέτης, η Μέρη και η Ευδοκία. Καλησπέρα, αγαπημένοι μας φίλοι. Καλησπέρα, Ναταλάκη. Καλησπέρα, και τηλεοπτικά. Καλησπέρα, Γρηγόρη μου. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Ακόμη μία Παρασκευή βράδυ, παρέα με εσάς. Θα δούμε και θα σχολιάσουμε όσα έγιναν αυτή την εβδομάδα στο σπίτι του Big Brother. Φιλίες που χτίζονται, φιλίες που γκρεμίζονται, ξεκαθαρίσματα, αλλά και σχέσεις που αναπτύσσονται σε υλικό για πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση μείνετε να το δείτε, έχει πολύ ενδιαφέρον. Και φυσικά όλα αυτά δεν θα τα κάνουμε μόνοι μας, Γρηγόρη μου. Έχουμε τη χαρά και την τιμή μαζί μας απόψε και απόψε. Και απόψε και πάντα. Να είναι υπέροχη Αφροδίτη Τρεμέλη. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Και το εννοώ. Βασίλης Καράς. Και το εννοώ. Λοιπόν, μην ξεχνάτε την ψηφοφορία. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα νούμερα στα οποία μπορείτε να ψηφίζετε θετικά εκείνον ή εκείνη που θέλετε να παραμείνει στο σπίτι του Big Brother. Hello, Big Brother. Αν θέλετε να παραμείνει στο σπίτι του Big Brother η Ευδοκία, καλέστε στο 901-901-4104 ή στείλτε μήνυμα Β4 στο 54777. Αν θέλετε να παραμείνει στο σπίτι του Big Brother η Μέρη, καλέστε στο 901-901-4107 ή στείλτε μήνυμα Β7 στο 54777. Αν θέλετε να παραμείνει στο σπίτι του Big Brother ο Μελέτης, καλέστε στο 901-901-4108 ή στείλτε μήνυμα Β8 στο 54777. Παρέα μας όμως απόψε θα έχουμε μια εκθαμβωτική στην κυριολεξία. Θα το δείτε καλεσμένη που μπορεί από πρώτο χέρι να σχολιάσει τα όσα διαδραματίζονται στο σπίτι του Big Brother, μιας και το πέρασε και η ίδια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ας υποδεχτούμε όλοι μαζί τη Σοφία Δανέζη. Παρακαλώ. Εκθαμβωτική κυριολεκτικά. Υπέλαμβρη. Μήπως είσαι πολύ απλή? Όχι. Είμαι πάρα πολύ απλή. Καταγνώρισες. Καλώς βρήκα. Καλώς μας ήρθες. Καλώς τη Σοφία. Χαίρομαι που σε γνωρίζω από κοντά. Και εγώ χαίρομαι. Παρακαλώ, Σοφάκι μου, κάτσε απέναντι. Και είναι χαρά μας που είσαι εδώ, γιατί έχεις όλη την εμπειρία του σπιτιού. Τα έχεις ζήσει όλα μέσα στο σπίτι. Γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Σε υπερθετικό βαθμό και τις εντάσεις και κάποια σκερτήματα. Το παρακολουθείς φέτος, πώς το βλέπεις? Το παρακολουθώ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Παρόλο που βλέπω κάποιους χαρακτήρες που ταιριάζουν και σε μένα, όχι. Μου αρέσουν κάποιοι χαρακτήρες που θα τέριαζα και θα έκανα πολύ παρέα μαζί τους. Όπως? Πρέπει να πω τώρα τα ονόματα. Δεν πειράζει, πες τα τώρα εδώ. Μ' ακούνε τα παιδιά. Ζωντανά είμαστε, δεν ακούν τα παιδιά, μην ακούνε. 2-3 άτομα τώρα, θα τα πω στην πορεία έτσι κι αλλιώς. Και θα τα πω στην πορεία εννοώ. Γιατί μας ντρέπεσαι τώρα, μας γνωρίζεις καλύτερα. Ναι, είναι τώρα. Απλά κακάνε, ναι. Το βλέπω, το παρακολουθώ, είναι πολύ ωραίο. Έχουν πολύ ωραία παιχνίδια. Κάτι που δεν είχατε που εσείς, δεν είχαμε εμείς τόσα, γιατί λόγω και της κατάστασης τότε. Και μου αρέσει και το παρακολουθώ, όπως είπα και πριν. Σοφάκι μου, έχουν περάσει 8,5 μήνες από την τελευταία φορά που βρέθηκες εδώ. Έτσι. Μια γυναίκα. Είχε φτάσει στον τελικό, να πούμε. Είχε φτάσει στον τελικό, ναι, και μια γυναίκα που πρωτοστάτησε όλο το διάστημα που βλέπαμε Big Brother. Τα έδωσε όλα. Την αγαπήσαμε, γκρινιάξαμε μαζί της, κλάψαμε μαζί της, φωνάξαμε μαζί της. Μια έντονη παρουσία και μια έντονη προσωπικότητα. Εγώ προσωπικά, επειδή το έβλεπα,
θεωρούσε ότι μέσα στο παιχνίδι είχε στρατηγική. Θεωρείς ότι αυτό το έχουν αντιγράψει φέτος κάποιοι παίχτες? Το παιχνίδι του συγκεκριμένο και βασικά όλα τα παιχνίδια είναι παιχνίδια στρατηγικής. Ένας θα κερδίσει, είναι πάρα πολύ λογικό να προσπαθούν να κάνουν τις παρέες τους, να πούνε τα δικά τους και να κάνουν την όποια στρατηγική, τέλος πάντων, γιατί αυτή η λέξη έχει ακουστεί πολλές φορές. Σε ακολουθεί. Εντάξει. Δεν είναι κακό. Δεν, κακό. Δεν είναι κακό. Το θυμάμαι ότι δεν είναι κακό. Το θυμάμαι από πέρυσι ότι δεν ήταν κακό. Όμως θεωρώ ότι αν κάποιοι άνθρωποι είναι λίγο, βλέπουν 2-3 πράγματα πιο μπροστά και έχουν και την διέστηση τέλος πάντων για κάποια πράγματα που μπορεί να συμβούν, δεν είναι αμέσως πλην σαφώς στρατηγική. Mm-hmm. Τώρα αυτή είναι η δική μου η άποψη πάνω στο μέσα στο σπίτι γιγαντώνονται όλα. Είναι όλα τεράστια. Όλα τα προβλήματα, τα μικρά, το ποτήρι, το κουτάλι, τα πολύ πολύ μικρά, ένα βλέμμα, μία κίνηση και όπως το είδαμε και φέτος, ένα βλέμμα μπορεί να ξεσηκώσει χαμό. Μπορεί αλλά να και, έρωτας, το και το αντίθετο. Ο έρωτας γιγαντώνεται. Και τα συναισθήματα μεγαλώνουν και όλα. Τα μικρά είναι μεγάλα και τα μεγάλα πολύ πιο μεγάλα. Είμαστε χαρούμενοι που είσαι εδώ γιατί θα μιλήσουμε και για συναισθήματα και για σκυρτήματα. Είδαμε πολλά, δεν ξέρουμε. Εσύ θα μας πεις με την έμπειρη ματιά που έχεις περάσει και μέσα από το σπίτι. Να δούμε αν και κατά πόσο αυτά ισχύουν ή είναι κάτι που δεν ισχύει. Θα μας πεις τη γνώμη σου για αυτά. Την έμπειρη γνώμη. Και θα μας πεις και τους αγαπημένους σου, ποιους θα έκανες παρέα. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε τώρα για πρώτη φορά με το σπίτι. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Παιδιά. Τι μας κάνετε? Καλά είμαστε εσείς. Στις ομορφιές σας βλέπω. Πού βλέπεις, πλάτη είναι. Τους βλέπω εγώ, είναι όμορφες οι πλάτες τους, να τα. Όχι, είστε ωραίοι, είστε προσεγμένοι, είστε όπως πρέπει για Παρασκευή βράδυ. Να σας πούμε ότι στην παρέα μας, φυσικά απόψε και απόψε, είναι η Αφροδίτη Γραμμέλη, αλλά είναι και η Σοφία Δανέζη. Γεια κορί... Σοφία! Να ξέρετε ότι σας παρακολουθεί καθημερινά και σας έχει γνωρίσει πολύ καλά τηλεοπτικά. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Και να, η τριπλέτα, αυτή είναι η τριπλέτα. Οι τρεις πρωταγωνιστές σήμερα, οι τρεις υποψήφοι. Πώς είστε παιδιά, πώς νιώθετε που Μελέτη είσαι δεύτερη φορά υποψήφιος, Μέρη και Ευδοκία πρώτη φορά. Πώς νιώθετε? Να δώσουμε το πείτε. Μελέτη, ξεκίνα εσύ που είσαι ο πλέον. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί με περικλείουν δύο τόσο όμορφες κυρίες. Τυχερέ. Ξέρω με ζηλεύετε. Άλλη μια εβδομάδα στο σπίτι του Big Brother. Ανάμεικτα συναισθήματα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο βρίσκομαι πάλι σε αυτή τη θέση. Όλα καλά όμως. Θετική ενέργεια. Και προχωράμε. Μια χαρά. Θα τα πούμε και αναλυτικά. Για πάμε και στη δίπλα σου. Για πάμε δίπλα σου. Μέρη, αγαπημένη μου γλυκύτατη Μέρη. Γεια σας. Ανταποδίδω. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Μπορεί και να ξέρω για ποιο λόγο είμαι σε αυτή τη θέση, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτό. Όλοι μας θα περάσουμε από αυτή τη θέση. Και περιμένουμε αγωνιωδώς να δούμε το αποτέλεσμα. Ευδοκία μου, το ίδιο ισχύει και για σένα. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα, ναι. Αγαπημένη μου. Νιώθω κι εγώ αρκετά καλά. Νιώθω καλά με τον εαυτό μου βασικά. Επομένως είμαι αισιόδοξη, έχω πίστη και οψόμεθα. Θα τα πούμε και με τους τρεις σε λίγο αναλυτικά, γιατί έχουμε να σας ρωτήσουμε πολλά. Εννοείται. Μου έχει μείνει χαρακτηριστικά το βλέμμα σου όταν ανακοινώθηκε το όνομα που έμεινες. Θα τα πούμε σε λίγο. Αλλά θα τα πούμε, παιδιά, σε πολύ λίγο, θα τα πούμε με όλους. Σας ευχαριστούμε, ήταν μια πρώτη σύνδεση. Θα τα πούμε αναλυτικά, θα ξεδιπλώσουμε τη βραδιά. Όμως σήμερα κατά τη διάρκεια της βραδιάς βεβαίως να πούμε, θα το επαναλαμβάνουμε, ότι θα δείχνουμε συνέχεια σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση γεγονότα που έχουν γίνει την προηγούμενη μέρα. Εχθές δηλαδή. Ακριβώς. Επειδή τα έχουμε δει και τους έχουμε ρίξει μια ματιά, έχει γίνει η ανατροπή της ανατροπής. Να πάμε να δούμε ένα πρώτο βίντεο. Ας ξεκινήσουμε. Ωραία. Ναι. Η Σαμάνθα λοιπόν είναι εκείνη που αυτή την εβδομάδα κέρδισε στο αγώνισμα του Βέτο. Και ενώ δήλωσε ότι έχει πρόθεση να σώσει το Μελέτη, ο οποίος είναι για δεύτερη φορά υποψήφιος, τελικά αποφάσισε να το κάψει γιατί φοβήθηκε ότι μπορεί να ήταν και εκείνη υποψήφια. Πάμε να δούμε σε πρώτη μετάδοση, όπως σας είπαμε, τι έγινε μετά την απόφαση της Σαμάνθας. Και να δούμε και την καραμπόλα, εάν έσωνε τον Μελέτη, τι καραμπόλα θα γινόταν. Ήταν έξι μετά υποψήφια. Για να δούμε. Πάμε να δούμε.
επιλογές μου ήταν δύο εξ αρχής και πριν καν μάθω ότι μπορεί να κέρδιζα το αγώνισμα, ήμουν ανάμεσα σε δύο επιλογές. Η μία επιλογή ήταν να σώσω το Μελέτη, γιατί δεν το αξίζει να είναι στη θέση που είναι για δεύτερη φορά, χωρίς να υπάρχουν λόγοι, χωρίς να έχει δώσει κάποιο δικαίωμα κτλ. Και η δεύτερη επιλογή ήταν να το κάψω. Γιατί φοβάμαι ότι από πίσω μπορεί να είμαι εγώ, ή τη Σίλια, ή το Στίβ, ή το Παναγιώτη, ή η Αγχιλίτα, οποιοδήποτε. Κάτι που δεν το θέλω. Η απόφασή μου είναι να κάψω το βέτο. Ζητάω συγγνώμη στο Μελέτη, γιατί ούτως ή άλλως το Μελέτη θα έσωζα. Σαμάνθα μου, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή το είπες και όταν βγήκε η ψηφοφορία και τώρα, τι εννοείς ότι δεν έχει, ότι έχουμε δώσει κάποιο δικαίωμα οι υπόλοιποι? Όχι, εννοώ ότι είναι η δεύτερη φορά που βγαίνει, που βγαίνει ο Μελέτης με την ψηφιότητα. Ναι. Δεν έχει πειράξει κανέναν. Αυτό, όταν μιλάς όμως για κάποιον, δεν λες και οι υπόλοιποι έχουμε πειράξει κάποιον. Όχι, μιλάω στην ψηφοφορία. Μιλάω συγκεκριμένα για το Μελέτη, γιατί ενώ έχει ρωτήσει τους πάντες αν έχουν θέμα μαζί του, κανένας δεν του έχει πει ότι έχει πρόβλημα. Και είναι η δεύτερη φορά που βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Το ίδιο θα ήταν αν ήσουν και εσύ δεύτερη και τρίτη φορά. Την πρώτη φορά λέω εντάξει. Δεν είχαμε ποιον να ψηφίσουμε, αλλά δεν γίνεται δεύτερη φορά να ψηφίσουμε. Εγώ το ξέρω αυτό που λες και συμφωνώ. Ναι, γι' αυτό το λέω. Όχι ότι ούτε η Δοκία έχει δώσει δικαίωμα. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Γιατί αν το έχω δώσει και επειδή μπορεί να αποχωρήσουμε, θα ήθελα να το ξέρω και να ζητήσω και σε μένα δεν έχει δώσει. Ωραία, αυτό. Γι' αυτό σε ρώτησα. Αυτό σε μένα δεν έχει δώσει. Επειδή ήταν δύο φορές και λέω μήπως είναι κάτι που δεν έχω. Ναι, γιατί εμένα με τρέλανε το ότι βγαίνει πάλι ο Μελέτης. Προσπαθώ να πλησιάζω διακριτικά τους ανθρώπους, γιατί δεν θέλω να δημιουργώ καταστάσεις απλά για να τις δημιουργήσω. Τη ρώτησα λοιπόν, τι εννοείς, έχουμε πειράξει οι υπόλοιποι, έχουμε δημιουργήσει κάτι? Μου είπε σε μένα όχι. Το θεωρώ ρε φίλε αυτό ότι ενώ εμείς σε ψηφίζουμε, σου λέω ότι παίρνω το βέτο και σου λέω ότι θα σε έσωζα, αλλά δεν σε σώνω. Εντάξει, δεν με τραγίζει, πάλι με κράζεις, ρε. Εσύ, αφού εσείς με ψηφίζετε. Τι είπα κι εγώ που ξέρεις. Που λες, θα σε εγώ σε ψήφισα. Ναι, που ξέρεις τι το ψήφισες, τι εγώ το είπα. Εγώ σε ψήφισα, θες να μπεις μέσα. Θες να μπεις μέσα να δεις τι ψήφισα. Αλλά από... Ωραία, έτσι το είπα. Ούτε την προηγούμενη φορά σε ψήφισα, ούτε και τώρα. Ναι, βρε αγάπη μου, αλλά από κάπου βγαίνω. Καθόμαστε και λέμε πώς βγήκε ο Μελέτης. Κάπως βγήκε, με τέσσερις, με πέντε. Τι σου δώσε μια συμβολή. Αν δεν ακολουθήσει. Ναι, ρε, μα δεν κάνω. Με λέει για το βέτο και ότι θα με. Όταν σιγά σιγά. Ναι, γιατί συμπαθητό ουσιαστικά σου περνάει το μήνυμα. Ότι είσαι αδύναμο στην. Ναι, αλλά δεν του περνάει από το μυαλό γιατί θεωρεί ότι όχι, εγώ τον ψήφισα. Ωραία, σώσε με. Μπορεί να ξέρει ποιο είναι το επόμενο. Το περίμενα. Από την αρχή ότι δεν σου λέω ότι περίμενα ότι θα με σώσει και ξέρωσα. Απλά θεωρώ ότι όλο αυτό που λέει, όλο αυτό ο πρόλογο ότι θα σε έσωσα. Ο Μελέτης συνεδέδρασε πολύ υπερβολικά και είπε κουβέντες τις οποίες. Εύχομαι όταν με το καλό βγει από εδώ μέσα και ας βγει τελευταίος και κάτσε να δει τα επεισόδια να μετανιώσει τουλάχιστον για αυτά που είπε. Μπορεί πάντα να έχεις υποψίες για το ότι κάποιος σε ψήφισε και το καταλαβαίνω ότι αν σου έχουν πει όλοι οι υπόλοιποι εγώ δεν σε ψήφισα να δηλαδή κανείς δεν με ψηφίζει και από κάπου αυτό βγαίνω. Εγώ προσωπικά. Εντάξει, αυτό εγώ προσωπικά. Άρα... Καλά το λέει, όταν βγει θα μάθει. Εγώ προσωπικά μην έτσι άμα... Παίξε τον εαυτό σου και γίνει μια χαρά που σου να αν βγεις έξω και δεις, ούτε στην πρώτη ψηφοφορία σε ψήφισα ούτε και τώρα. Με πείραξε τότε, με είπε αχάριστη. Γιατί και καλά, εφόσον ήθελα να τον σώσω, έπρεπε να τον σώσω ακόμα κι ας ήμουν εγώ η επόμενη. Πες το, Βαλιά. Γενικά το pattern είναι ότι πάει και μπλέκεται σε όλες τις καμπάδες. Άμα κάποιος να χωριάει, το φωνάζει, κάνει, ράνει. Ποιος? Στέφανο. Α, καλά, εντάξει. Ναι. Όπου γίνεται σου. Ο Στέφανο. Ναι, πάει και πάει. Εγώ σαν pattern το βλέπω αυτό. Σαν? Pattern, εμοτίβο. Α. Και εμένα όταν έκλαιγα ήρθε. Και σε έναν βαθμό με έκανε και ένιωσα καλύτερα. Όταν έρχεται κάποιος όταν κλαίς, σε κάνει. Δεν χρειάζεται, αγάπη μου, να έρθει κάποιος τη στιγμή που κλαίς. Εγώ έτσι μπορεί θέλω καλύτερα. Αρκεί να έρθει. Εντάξει, αρκεί να έρθει να το ξεκαθαρίσει. Πάντως, όταν κλαίμε και όταν είμαστε στενοχωρημένοι, είναι όλοι δίπλα μας. Όλοι θέλουν να το παίξουν λίγο ήρωες. Να έρθουν έτσι λίγο να χαϊδέψουν κεφαλάκι. Τώρα δεν γνωρίζω αν είναι ο χαρακτήρας του απόλυτα έτσι. Ή αν είναι και ένας τρόπος να βρίσκεται σε αυτές τις σκηνές. Πάλι ο χρόνος θα το δείξει. Τουλάχιστον λέει, άμα ήταν αλήθεια, λέει και ήθελες να με σώσεις, λέει δεν θα το έκαιγες. Λέει θα με έσωσες και εσύ η επόμενη. Συγγνώμη. Γι' αυτό και καλά δεν πιστεύεις τη γνώμη μου και όσο και καλά μου άλλαξε τη γνώμη εσείς. Ξέρω, καλά να σε ρωτήσω κάτι και εσένα τώρα, είσαι πάρα πολύ άδικη. Γιατί δεν θες να φύγεις εσύ και θες να φύγει ο Μελέτης?
Τι? Ήρθε και στον εαυτό σου για να σώσει κάποιον άλλον. Αχάριστο πλάσμα. Καλά έκανε το κορίτσι. Το βέτο δεν ξέρει ποιο είναι επόμενο. Είχε βγει προτινόμενο την προηγούμενη εβδομάδα. Απόλυτα κατανοητό. Λίγο αναμενόμενο. Αυτό. Εσύ το άκουσες το καλό. Εφόσον ήθελα να ψηφίσω να σώσω το Μελέτη, έπρεπε να τον σώσω και εσύ ήμουν εγώ στον τάκο. Αυτή λέει είναι η σωστή άποψη. Ποιος έπρεπε. Μελέτης. Ότι έπρεπε να τον σώσω αφού το ήθελα και εσύ πήγαινα εγώ προτινόμενη. Και τώρα με κοιτάει με μισό μάτι, ρε φίλε. Όντως έχει αλλάξει μελέτης πολύ. Λέω. Για εμένα η απόφαση της Αμάνθας ήταν αναμενόμενη. Είναι λογικό να φοβάται ότι ο επόμενος, ο τέταρτος στην ψηφοφορία μπορεί να είναι η ίδια ή κάποιος από την παρέα της, οπότε έπραξε πολύ σοφά και έκαψε το βέτο. Το περίμενα. Όσο για την ανακοίνωσή της ότι θα έσωζε το Μελέτη, εγώ την πιστεύω τη Σαμάνθα ότι αν της έλεγε κάποιος ότι δεν θα είναι προτινόμενος κάποιος φίλος της η ίδια, θα έσωζε το Μελέτη. Πιστεύω ότι είναι ειλικρινές αυτό που λέει. Sorry για πριν, απλά έλα λίγο κι εσύ στη θέση μου. Μα εγώ έχω στη θέση σου, αυτό είναι που σου είπα. Αν είναι όλοι να σου λένε. Που είμαι δύο φορές. Αν είναι όλοι να σου λένε ότι δεν σε ψήφισαν, φυσικά και να σε ψήφισε αυτό που δεν σου είπε. Εγώ όμως θα βγεις και έξω, δεν θα πω κάτι παραπάνω. Θα βγεις έξω, θα δεις και το πρώτο live και το δεύτερο. Όποιος έρθει και με ρωτήσει, άμα τον ψήφισα ναι ή όχι, θα το απαντήσω και θα καταλάβει εκείνος. Εσένα όμως δεν σε ψήφισα ούτε στην πρώτη ψηφοφορία ούτε και τώρα, γι' αυτό και ξαφνιάστηκα που βγήκες. Πάμε, πάσο. Μπορεί να φύγω τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει. Hello, Big Brother. Λοιπόν, ακούστε τώρα προσεκτικά τι θα γινόταν εάν η Σαμάνθα έκανε χρήση του βέτο και έσωζε το Μελέτη. Δεν θα ήταν μόνο εκείνη υποψήφιοι. Υποψήφια μαζί της θα ήταν η Μέρη, η Ευδοκία που το ξέρουμε, αλλά και ο Ισίδωρος, η Αγγελίτα και η Σίλια, οι οποίοι ισοβάθμισαν με τρεις ψήφους ο καθένας. Άρα θα ήταν έξι υποψήφιοι. Έξι υποψήφιοι προς αποχώρηση, εάν η Σαμάνθα χρησιμοποιούσε το βέτο. Άρα ορθώς και ενστικτοδός. Δικαίως το έκαψε, γιατί όντως, αν τελικά το χρησιμοποιούσε, θα ήταν και εκείνη συνυποψήφια. Και εδώ θα ρωτήσω την Αφροδίτη, εάν η Σαμάνθα το έκανε αυτό για να σώσει την παρέα της. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε, όπως είπε και ο Γρηγόρης. Αν η Σαμάνθα δεν το έλεγε ότι εγώ έκαψα το βέτο για αυτό το λόγο, δεν θα κάνω αυτό το βίντεο. Οπότε καλά έκανε και το είπε το κορίτσι. Λοιπόν, επειδή είναι πολύ μικρή, αποκάλυψε τη στρατηγική της. Διότι φοβήθηκε, δεν ήξερε, δεν έχει εμπιστοσύνη ένα στον άλλο, έχουν πέσει μάσκες, όλοι έχουν στρατηγική, είναι σαφές αυτό από όλη την εβδομάδα. Γι' αυτό και προστάτευσε τον εαυτό της, γιατί εφόσον ήταν μία φορά υποψήφια, είναι πολύ πιθανό να ήταν και δεύτερη. Πάτησε πάνω εκεί ο Μελέτης, θυματοποιήθηκε απευθείας. Είχε αδικό που θυματοποιήθηκε, διότι είναι σωστό να βγαίνεις να λες. Θα ασκούσα το βέτο για εσένα, ξέρεις, αλλά δεν το έκανα. Γρηγόρη, το θύμα δεν είχε δίκιο. Δεν περνάει πια το θύμα. Εγώ εσύ θεωρώ. Εσύ δεν αστράβωνες αν σου έλεγε κάποιος Αφροδίτη μου θα σε έσωνα, αλλά δεν. Εγώ στη ζωή είναι, στο reality όχι. Γρηγόρη, εγώ θα στράβωνα αν ήμουν οι άλλοι δύο. Δηλαδή βγαίνει η Σαμάνθα και λέει ότι ξέρεις κάτι. Αν είχα τη δυνατότητα χωρίς να κινδυνεύω να χρησιμοποιήσω το βέτο, θα έσωζα το Μελέτη. Που σημαίνει ότι εμφανώς βγαίνω και λέω ότι τον συμπαθώ, τον στηρίζω το Μελέτη. Στοχοποίησε τις δύο γυναίκες. Mm-hmm. Μα η Μέρη πήγε και το ξεκαθάρισε. Το η είδαμε. Μέρη έχει εξελιχθεί σε πολύ δυναμικό πρόσωπο. Εγώ δεν το περίμενα. Τόσο νωρίς και τόσο δυνατά έχει μπει μπροστά σε πάρα πολλές καταστάσεις. Αλλά είναι άνθρωπος που μπαίνει μπροστά και τα ξεκαθαρίζει όλα. Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Ωραία. Σοφία, επειδή εσύ. Με το βέτο σώθηκες πάρα πολλές φορές. Ναι. Πώς είναι εκείνη η στιγμή, τι σκέφτεσαι? Σίγουρα λες, θα μείνουμε άλλη μια εβδομάδα μέσα στο σπίτι. Έχεις μια ανακούφιση. Αυτό είναι δηλαδή σίγουρο. Ο Κεχαγιάς σε έσωσε πάρα πολλές φορές. Εντάξει, κι εγώ έσωσα τον Κεχαγιά πολλές φορές. Ναι, δεν είναι. Σωθήκατε. Αλλοσωθήκαμε, ναι. Να ρωτήσω τώρα εγώ κάτι, μιας και αναφέρομαι το όνομα Κεχαγιάς. Mm. Πώς είναι η σχέση σας τώρα? Είναι καλά ο άνθρωπος. Είναι καλά. Τι δάνε. Εντάξει, ναι. Καταλάβαμε. Πώς λειτουργείς εκείνη τη στιγμή? Εκείνη τη στιγμή, σίγουρα, όταν κερδίζεις το βέτο ή σε σώνουν από το βέτο, τέλος πάντων, η ανακούφιση και η ευγνωμοσύνη εκείνη τη στιγμή είναι ό,τι καλύτερο. Από εκεί και πέρα, αφού το παιχνίδι πηγαίνει στρατηγικά, όπως λέτε, έχω κάνει ένα εξής λάθος. Το βέτο είναι στρατηγικό.
Βέβαια, το βέτο είναι στρατηγικό. Δηλαδή τώρα έτσι όπως τα βλέπω θα ήθελα πάρα πολύ να σώσει όποιον και να έσωνε από τους τρεις. Έτσι ώστε να μπει όλο το σπίτι σε... Να μπει όλη η εξάδα, έτσι. Όλη η εξάδα, να κάδρο. Ξεκινήσει το πανηγύρι από τώρα, από πολύ νωρίς. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια σύνδεση με το σπίτι του Big Brother. Γιατί κάτι έχει να πει ο Big Brother εκεί. Ναι, αλλά θέλει πάρα πολύ. Ο Μελέτης να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Τι πήρες, κύριε. Γεια σας. Γεια σου, Μελέτη μου. Καλησπέρα και κατηδίαν, θα έλεγα. Πώς είσαι, είσαι καλά? Καλά, μια χαρούλα είμαι. Τι γίνεται, βρε Μελέτη, γιατί σε ψηφίζουν συνέχεια? Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εσείς θα βλέπετε καλύτερα. Δεν ξέρω πραγματικά για ποιο λόγο. Σου μιλάω ειλικρινά, δεν ξέρω τι γίνεται. Κοίτα, μπορεί να είναι στρατηγική, μπορεί και να με φοβούνται. Δηλαδή, εσύ κάποιοι. Δεν πιστεύεις ότι έχεις κάνει όχι. κάτι λάθος στη συμπεριφορά σου, ας πούμε. Όχι. Ξεκάθαρα. Θεωρώ ότι δεν έχω κάνει κάτι λάθος και θεωρώ ότι αν είχα κάνει κάτι το μεμπτό και κάτι το οποίο ήταν τόσο έντονο, θα ήθελα αυτός να με πιάσει που του προκαλώ και να μου πει, όχι για να το διορθώσω, εγώ θα έκρινα άμα θα το διορθώσω ή όχι. Έστω να το ελαττώσω, να ζητήσω ένα συγγνώμη, αλλά παιδιά, πραγματικά, δεν ξέρω τι έχω κάνει. Δίνω τα πάντα καθημερινά, είμαι ο εαυτός μου, δεν είμαι κακοπροαίρετος, δεν έχω τίποτα και δεν ξέρω τι γίνεται. Ωραία. Μελέτη, πες μου κάτι. Και βγαίνει η Σαμάνθα, κερδίζει το βέντο και σου λέει: Μελέτη, θα σε έσωνα, αλλά δεν το κάνω γιατί. Πώς αισθάνθηκες εκείνη τη στιγμή? Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή, επειδή έχω μάθει στη ζωή μου να ζητάω συγγνώμη και το ειλικρινές συγγνώμη που το νιώθω μέσα από την καρδιά μου, το πιστεύω, τη ζήτησα συγγνώμη γιατί η Σαμάνθα τελικά ήθελε να μου το δώσει. Αλλά λέω κι εγώ πάνω στη σύγχυση και πάνω στην ταραχή και πάνω στη στεναχώρια μου, παιδιά, είναι δύσκολο να μην έχεις κάνει κάτι και να είσαι σε αυτή τη θέση. Και της λέω, γιατί κάνεις αυτό το πρόλογο από τη στιγμή που κι εγώ το ήξερα, το είχα πει και την προηγούμενη μέρα, ότι δεν θα μου το δώσεις. Αλλά μετά που αποφορτίστηκα, κατάλαβα, επειδή την είχα παρεξηγήσει λίγο τη Σαμάνθα, ότι θα μου το έδινε γιατί είναι εντάξει, είναι ντόμπρα και είναι αυθεντική. Μπορεί να μην ταιριάζουμε και τις τα έχω πει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζω μία ντομπροσύνη και μία ευθύτητα στο λόγο της και γι' αυτό, επειδή είμαι άνθρωπος που ζητάει συγγνώμη, της το ζήτησα μέσα από την καρδιά μου, γιατί όντως το πίστεψα κι εγώ ότι θα μου το έδινε το βέτο αν δεν φοβότανε ότι ενδεχομένως θα ανέβαινε κάποιος άλλος. Μελέτη μου, να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ό,τι θες, Ναταλή. Έχεις καταλάβει, γλυκέ μου. Ηρέμησε, Μελέτη. Ναι, ηρέμησε, Μελέτη, να μας δημιουργείς πρόβλημα εδώ πέρα. Έχεις καταλάβει, υποψιάζεσαι, ποιοι ενδεχομένως έχουν ψηφίσει, γιατί είδαν ότι αμφισβήτησε ακόμα και την ίδια τη Σαμάνθα. Μήπως τελικά με δουλεύεις και εσύ βρες Σαμάνθα, λες ότι θα μέσωσες, αλλά εγώ έχω και στο βάθος στο μυαλό μου την υποψία ότι τελικά μήπως με έχεις ψηφίσει ακόμα και εσύ ίδια. Τι πιστεύεις? Θα σου πω. Με βοήθησε λίγο και το παιχνίδι με τα emoji που παίξαμε τώρα προχθές, χθες, πότε ήτανε. Να πούμε θα το δούμε στη συνέχεια αυτό. Έχει ωραία. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι γύρω στα 4 άτομα με 5 έχω κάπου το μυαλό μου. Απλά... Θες να μας πεις, ας πούμε. Το σπίτι έχει χωριστεί σε παρέες, Μελέτη. Κοίτα, θεωρώ ότι υπάρχει μια γενικότερα ευρύτερη μεγάλη παρέα και από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποιες μεμονωμένες παρέες 2-3 ατόμων και είναι και κάποιοι που είναι μόνοι τους. Μόνοι τους, στην προκειμένη, εγώ προσωπικά μπήκα μόνος μου και όσο κάτσω θα στέκομαι μόνος μου. Δεν έχω ανάγκη ούτε κανένα να με πλαισιώνει, ούτε κανένα να μου φτιάχνει τη διάθεση. Μελέτη, να σε ρωτήσω κάτι. Τόση ώρα που μιλάς, διαπιστώνω ότι νιώθεις μια αδικία, δηλαδή ότι άδικα βρίσκεσαι δεύτερη πνίγι, φορά πνίγι, σε αυτή τη θέση. Μεγάλη. Αυτό σημαίνει ότι νιώθεις πως οι δύο γυναίκες, οι δύο συγκατοικοί σου που είναι στην ίδια θέση με σένα, δικαίως είναι υποψήφιες απόψε και εσύ άδικα? Δεν μπορώ να σου πω δικαίως ή αδίκως. Το θέμα είναι ότι
Κάτι έγινε όμως και βγήκανε. Εσύ το έχεις εντοπίσει. Ορίστε. Εσύ έχεις εντοπίσει τους λόγους για τους οποίους είναι δικαιολογημένη η υποψηφιότητά τους. Με τη Μέρη έγινε ένα σκηνικό μαζί με τον Στίβ, με τον Κώστα. Τέλος πάντων, έχεις εντοπίσει λόγους. Άρα ναι, εσύ νιώθεις ο αδικημένος της τριάδας. Ναι. Ναι. Έχω εντοπίσει λόγους. Άρα ερμηνεία για τη δική σου υποψηφιότητα δεν έχεις δώσει. Μόνο εσύ, Γρηγόρη, θα με σώσεις που είσαι απ' έξω και βλέπεις. Και η Σοφία που την είδα να της πω ένα καλησπέρα. Γεια σου, Σοφάκη. Γεια σου, Μελέτη. Είσαι παίχτης, Μελέτη. Είσαι μεγάλος παίχτης. Αν με σε περίπτωση γνωριζόμαστε και... Γνωρίζεστε. Δεν γνωριζόμαστε από... Γνωριζόμαστε από κοινούς γνωστούς. Έχουμε κοινούς γνωστούς. Α, ναι. Α, μάλιστα. Μελέτη, σε περίπτωση που πάνε όλα καλά και παραμείνει στο σπίτι του Big Brother, θα αλλάξει κάτι στην περιφορά σου? Γιατί έχουμε δει οι δύο πρώτες εβδομάδες δεν σου πήγανε καλά. Κοίτα, σίγουρα θα αφήσω τις βαλίτσες μέσα στο δωμάτιο δίπλα στο task room, γιατί μπορεί να έρθει και τρίτη. Όχι, Γρηγόρη, κοίτα, άμα μείνω, που επειδή έχω πολύ θετική ενέργεια και πιστεύω ότι θα μείνω, δεν θα αλλάξω κάτι, θα είμαι ο εαυτός μου, αυθεντικός, ειλικρινής, δεν έχω ανάγκη ούτε να με περιβάλλουν παρέες, ούτε προστάτες, ούτε τίποτα. Είμαι αυτός που είμαι, ζητάω συγγνώμη, είμαι ειλικρινής, ό,τι με πειράζει θα το πω, είμαι για όλους, καθαρίζω, θέλω και να μαγειρεύω, κάνω τα πάντα. Εσύ είσαι ο τέλειος άντρας, Μελέτη, Μελέτη. Μάλλον έτσι πρέπει. Και ειδικά αυτή την εβδομάδα που ήσουν και φαγωμένος, μια χαρά. Μια χαρά. Δεν κρίνεσαι και τόσο, αλλά εντάξει, από την προηγούμενη καλύτερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μελέτη. Καλή συνέχεια, φιλιά πολλά. Να είσαι καλά. Γεια σας. Αφροδίτη μου, το πιστεύεις ότι ο Μελέτης μιλάει με ειλικρίνεια και λέει δεν έχω καταλάβει γιατί με ψηφίσανε? Το είπε τόσες φορές ότι ζητάει συγγνώμη. Εγώ δεν καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Γιατί επιμένει να λέει ζητάω συγγνώμη. Σαν να νιώθει ότι έχει κάνει κάτι πολύ κακό. Κοίταξε να δεις. Για μένα είναι πρόβλημα να μην έχει εντοπίσει γιατί είσαι υποψήφιος. Σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά και η Σοφία μπορεί να το καταλάβει αυτό που έχει κάνει μέσα σε σπίτι και έχει καταλάβει τις σχέσεις. Όταν δύο εβδομάδες συνεχόμενες είναι και οι πρώτες, είσαι υποψήφιος και δεν μπορείς να εντοπίσεις έναν άνθρωπο σίγουρα που σε έχει ψηφίσει και τους λόγους για τους οποίους είσαι σε αυτή τη θέση, λογικά δεν έχεις καλή επαφή με τον κόσμο και δεν έχεις αναπτύξει σχέσεις τόσο βαθιές ώστε να κατανοήσεις τι πραγματικά νιώθουν οι άλλοι για σένα. Σοφία, μίλησε για παρέες. Ναι. Τις έχουμε δει. Τις έχεις δει κι εσύ? Βέβαια, τις έχω δει. Δηλαδή. Είναι δύο διαφορετικές παρέες. Κάποιοι είναι, όπως το είπε και πριν ο Μελέτης, ότι είναι και μόνοι τους. Και τις έχω δει και είναι πολύ λογικό. Στις πρώτες μέρες φτιάχνονται οι παρέες και είναι, το έχουμε ζήσει. Το έχουμε δει σε πολλά reality και μέσα στο σπίτι. Και δεν μπορείς να κάνεις παρέα με όλο τον κόσμο. Αλίμονο. Δεν γίνεται. Δεν αλλά γίνεται. Μια παρέα μπορεί κάποιον να το στοχοποιήσει και να τον δίνει συνέχεια. Και οι δύο πλευρές. Ναι, και η άλλη παρέα, βέβαια. Και οι δύο πλευρές, βεβαίως. Και μετά από εκεί και πέρα είναι και η καθημερινότητά τους. Δηλαδή, για παράδειγμα, το Μελέτη που λέει ότι δεν καταλαβαίνω τους λόγους. Εγώ τους καταλαβαίνω τους λόγους. Τι σε ενοχλεί στο Μελέτη? Μιλάει πάρα πολύ ο Μελέτη. Δεν σταματάει ο Μελέτη. Αλλά το συμπαθώ. Είναι πραγματικά. Για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, οι περισσότεροι ψήφοι που πήρε ήταν ότι δεν έχω και να ψηφίσω και κάποιον άλλον. Έτσι είπανε. Δεν ξέραμε τι σκεφτόντουσαν. Λοιπόν, είδαμε τον πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Το σπίτι του Big Brother κυριολεκτικά πάλετε. Θα το δείτε σε πολύ πολύ λίγο που έχουμε έτσι καινούργιες ιστορίες σε πρώτη μετάδοση που ανατρέπουν πολλά. Λοιπόν, σας περιμένουμε εδώ και θα δούμε και θα συναντήσουμε στο δωμάτιο επικοινωνίας και τις δύο πανέμορφες κυρίες που είναι υποψήφιες προς αποχώρηση. Για φημίση. Μην φύγει κανείς. Hello, Big Brother. Αν θέλετε να παραμείνει στο σπίτι του Big Brother η Ευδοκία, καλέστε στο 901-901-4104 ή στείλτε μήνυμα Β4 στο 54777. Αν θέλετε να παραμείνει στο σπίτι του Big Brother η Μέρη, καλέστε στο 901-901-4107 ή στείλτε μήνυμα Β7 στο 54777. Αν θέλετε να παραμείνει στο σπίτι του Big Brother ο Μελέτης, καλέστε στο 901-901-4108 ή στείλτε μήνυμα Β8 στο 54777. Hello, Big Brother.
Hello, Big Brother. Big Brother, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 11 το βράδυ και την Παρασκευή στις 9. Big Brother Live, στον Sky. Hello, Big Brother. Αν θέλετε να παραμείνει στο σπίτι του Big Brother η Ευδοκία, καλέστε στο 901-901-4104 ή στείλτε μήνυμα Β4 στο 54777. Αν θέλετε να παραμείνει στο σπίτι του Big Brother η Μέρη, καλέστε στο 901-901-4107 ή στείλτε μήνυμα Β7 στο 54777. Αν θέλετε να παραμείνει στο σπίτι του Big Brother ο Μελέτης, καλέστε στο 901-901-4108 ή στείλτε μήνυμα Β8 στο 54777. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ωραία, επιστρέψαμε μετά από το πολύ σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Καλό. Και να πούμε ότι σε πολύ λίγο θα δείτε ιστορίες από εχθές σε πρώτη μετάδοση που ανατρέπουν όλες, μα όλες τις ισορροπίες του σπιτιού. Κοινώς η χθεσινή βραδιά ήταν πολύ έντονη. Είχε ζουμί, ρε παιδί μου. Ήταν πολύ έντονη. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να κουβεντιάσουμε με τη δεύτερη υποψήφια. Πάμε να συνδεθούμε με το σπίτι και να έρθει στην παρέα μας η Ευδοκία. Να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Καλώς ήρθες, Ευδοκία. Καλησπέρα σας. Να δούμε ένα κοντινό, τι ωραίο πρόσωπο. Γεια σου, Ευδοκία μου. Γεια σας. Και ωραίο φόρεμα. Να σου πω ότι εγώ θεωρώ ότι μοιάζει στην Ατζελίνα Τζολί, έτσι. Αχ, αυτό δεν χορταίνω. Όταν μου το λένε, χαίρομαι πάρα πολύ. Άρα, το έχουν ξαναπεί. Μου το έχουν ξαναπεί. Βέβαια, για μένα έτσι είναι κάτι πολύ. Τη θαυμάζω πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι είμαι τόσο όμορφη, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ να το ακούω. Κούκλα είσαι, κορίτσι μου. Για πες μου, Ευδοκία μου, τι έγινε αυτή την εβδομάδα και βρέθηκε σε αυτή τη θέση. Θυμάμαι, ακόμα και τώρα θυμάμαι το βλέμμα σου όταν ανακοινώθηκε πως είσαι υποψήφια. Έμεινες. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι πέσαινε ένα σοκ. Σοκ. Αλλά ήταν και καλό. Καμιά φορά, έτσι όταν πέφτουμε στα βαθιά, όταν ήμουν μέχρι τότε σε ένα μικρό σπίτι στο Λιβάδι, έτσι ήμουν στα συννεφάκια μου, και εκεί έπεσα. Αλλά για καλό, όλα για καλό. Και αυτό καλό μου έκανε στο τέλος, πιστεύω. Τι έγινε όμως, γιατί βρέθηκες σε αυτή τη θέση? Ξέρεις τι, νομίζω το ίδιο το παιχνίδι. Σίγουρα περνάμε έτσι κάποιες φάσεις. Εγώ το είχα δει ότι ξέρεις, ήρθαμε εδώ να γίνουμε όλοι φίλοι, να γνωρίσουμε ένας τον άλλον. Και όταν έχεις δεχτεί έτσι καλές συμπεριφορές, πολύ καλές συμπεριφορές, λες, μα δεν βρίσκω κάποιο λόγο. Βέβαια, σε μένα ήταν και το ότι το έβλεπα με βάση το δικό μου κριτήριο, νόμιζα και ότι οι υπόλοιποι το σκέφτονται έτσι. Ότι θεωρούσα πως θα είμαστε καλύτερα, πως δεν θα υπάρχει τοξικότητα, πως θα κρατήσουμε την ψυχική μας υγεία, αλλά τελικά καμία σχέση. Εν πάση περιπτώσει, είναι αυτό που είναι. Και είδαμε ότι στενοχωρήθηκες βαθιά. Ναι, γιατί με τον... Κοίτα, το σοκ ήταν προς τον εαυτό, γιατί έπεσα έξω. Αυτό ήταν. Νομίζω και σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και σε ένα χωρισμό, όταν γίνεται κάτι τέτοιο, πολλές φορές τα βάζουμε με τον εαυτό μας. Δηλαδή, και λέμε, τι έκανα, πόσο ωραία λάθος το είδα τελικά. Ας αφήσουμε τον εαυτό μας. Θέλω να μου πεις, υπάρχουν κάποιοι συγκάτοικοι που σου μεταφέρουν πράγματα που είναι αλήθεια ή πιστεύεις ότι το κάνουν στο πλαίσιο της στρατηγικής που ακολουθούν? Ξέρεις τι, εγώ μπαίνοντας και ακόμα είναι κάπως έτσι η στάση μου, ότι γενικά δεν μπλέκομαι. Δεν θέλω να βρίσκομαι σε καταστάσεις ή τσακωμούς ή παραπληροφόρηση. Δηλαδή, και τους το έχω πει, αν είναι κάτι, θέλω να μιλάω με το ίδιο το άτομο. Δεν θέλω να βρίσκομαι, ας πούμε, ούτε σε... Τώρα μιλάς για το σκηνικό που μου κλείσανε την πόρτα και μου είπαν και αυτός ήταν και ο λόγος που ψήφισα και μετά το μετάνιωσα, γιατί τελικά ήταν κάτι άλλο. Uh-huh. Αλλά ναι, σε αυτά η αρχική μου στάση ήταν να απέχω. Τελικά δεν ξέρω πόσο μπορείς να απέχεις σε ένα σπίτι που είμαστε αυτοί που είμαστε και έχουμε μόνο ο ένας τον άλλον. Οπότε αυτό λίγο έτσι στο κεφάλι μου αλλάζει. Δύσκολες οι σχέσεις.
Εντάξει, είναι όσο δύσκολο ή όσο εύκολο πιστεύουμε ότι είναι. Απλά είναι και μία εξέλιξη, δηλαδή είναι απανωτά μαθήματα, νομίζω. Ωραία. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο εγώ. Θα σε πάω σε μια άλλη πολύ όμορφη κοπέλα στο σπίτι, την Αγγελίτα. Ναι. Ποια είναι η μεταξύ σας σχέση? Ποια είναι? Η μεταξύ σας σχέση. Κοίταξε, και με την Αγγελίτα και γενικά κάτι που δεν μπορεί έτσι να αντιληφθεί τόσο ο κόσμος, γιατί αυτό το καταλαβαίνεις όταν το ζήσεις. Είναι λίγο γενικά η αμφιβολία που μπαίνει στο κεφάλι μας μέσα. Γιατί όσο θες να γίνεις φίλος με κάποιον, έτσι όπως διαδραματίζονται τα γεγονότα, σου δημιουργούνται αμφιβολίες, λες τώρα αυτό είναι, δεν είναι. Δηλαδή, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που γενικά θέλω να πιστεύω. Σε αυτό το στάδιο που βρίσκεσαι τώρα, η σχέση σου με την Αγγελίτα ποια είναι? Εντάξει, σε αυτό το στάδιο γενικά η σχέση μου με όλα τα παιδιά είναι καλή. Είναι? Με όλα τα παιδιά είναι καλή η σχέση μου. Δηλαδή δεν μπορώ να πω εγώ ότι είχα κάποιο ρήγμα. Αλλά είμαστε και σε μια φάση που καταλαβαίνουμε ένας τον άλλον. Δηλαδή, όπως λέω και συνήθως στο δωμάτιο επικοινωνίας, βλέπω τα μοτίβα και προσπαθώ να βλέπω την ακρίβεια στο μοτίβο. Γιατί ένα πράγμα ή κάτι που συμβαίνει και είναι μεμονωμένο, μπορεί και να μην σημαίνει τίποτα. Τώρα, αν γίνει κάτι δύο ή τρεις φορές, όπως λέει και ο Κοέλιο. Στα Παδοκία μου, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ πιστεύεις, όταν άκουσες ότι είσαι υποψήφια και ξαφνιάστηκες τόσο πολύ, ναι, ότι εκείνη την ώρα πέρασε το μυαλό σου ότι ενδεχομένως σε ψήφισαν τα μέλη μιας παρέας ή γενικά διάφοροι συγκάτοικοί σου που δεν του συνδέει κάτι? Το σοκ, ξέρεις ποιο ήταν? Ήταν ότι αισθάνθηκα ότι δεν έχω κάνει κάτι. Δηλαδή, με το δικό μου το κριτήριο, είπα, μα ποιον έβλαψα, ποιον προσέβαλα, ποιον έκανα να νιώσει στρες. Μετά τους ρωτούσα και τους έλεγα, σε έκανα να νιώσεις άσχημα, υπάρχει κάτι. Δηλαδή, εκεί ήταν το σοκ. Ότι δεν περίμενα ότι εγώ έκανα κάτι σε κάποιον. Γιατί αν κάποιος, ας πούμε, σε οποιαδήποτε συνομιλία μου ή επικοινωνία μου, αισθανόμουν ότι πήγαινα κάπως συνειδητά και ότι προσπαθούσα να το πάω. Ναι, αλλά σε ένα reality δεν ψηφίζεται πάντα αυτός ο οποίος κάνει κάτι κακό. Ενδεχομένως πέρασε από το μυαλό σου ότι μπορεί να ψηφίστηκες γιατί νιώθουν ότι είσαι πολύ δυνατή και ίσως πρέπει να φύγεις. Καλά, εγώ τότε το κατάλαβα. Μπράβο, δεν το λες, τώρα το πες. Ωραία. Ευδοκία μου, να σε ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση και να σε αποδεσμεύσουμε. Φυσικά. Αν όλα φυσικά πάνε καλά που το εύχομαι και παραμείνεις στο σπίτι του μεγάλου αδερφού, θα αλλάξεις καθόλου τη συμπεριφορά σου? Κοίταξε, έχω πάρει κάποια μαθήματα και με βάση αυτά τα μαθήματα, αν διαχειρίζομαι τις καταστάσεις με τον τρόπο που το έκανα, θα βρεθώ σε ένα αντίστοιχο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Οπότε, με βάση τα μαθήματα που έχω κάνει, στο επόμενο τεστ θέλω να τα πάω καλύτερα. Οκ, okay. Ευδοκία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που σας είδα. Να έχει καλή εξέλιξη η βραδιά για εσένα. Ευχαριστώ πολύ. Παραμένεις κούκλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά, χάρηκα πολύ. Αφροδίτη, ένιωσες ότι η Ευδοκία ήθελε κάτι να πει, αλλά δεν το είπε? Είπε πολλά. Ναι. Είπε ότι έχει ουσιαστικά σπάσει τα μούτρα της. Μπήκε πολύ παιδί των λουλουδιών μέσα και έχει βρει αγκάθια. Mm-hmm. Δηλαδή, διαπιστώνει ότι το παιχνίδι δεν είναι τόσο ρομαντικό όσο το φαντάστηκε ή όσο είναι η δική της φύση και προσωπικότητα. Μικρό σπίτι στο λιβάδι. Mm-hmm. Έχει ανακαλύψει ότι υπάρχουν οι κλίκες που υπάρχουν σε όλα τα reality του κόσμου, ότι οι άνθρωποι κοιτάνε το δικό τους συμφέρον, κοιτάνε να σώσουν τον εαυτό τους και ότι εκείνη που πήγαινε χαλαρά και έλεγε «Μα μ' αγαπάνε όλοι», ξαφνικά βρέθηκε υποψήφια, άρα και αυτή, όπως και ο Μελέτης, δεν αντιλήφθηκαν ότι πρέπει να είναι πιο προσεκτική στις σχέσεις τους με τους ανθρώπους. Και φάνηκε αυτό γιατί δεν προσδιορίσε ακριβώς τη συναισθηματική της και φιλική της σχέση με την Αγγελίτα. Και ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση πάλι στην ψηφοφορία, ότι οι περισσότεροι που την ψήφισαν είπαν το εξής, γενικά και αόριστα. Έχει αλλάξει τη συμπεριφορά της την τελευταία εβδομάδα. Εσύ είδες κάποια αλλαγή στη συμπεριφορά της Ευδοκίας? Αυτό το ακούω πολλά χρόνια, παιδιά, στις ψηφοφορίες των reality. Είναι κλισέ, Σοφία, θα συμφωνήσεις. Αυτό το έχει αλλάξει στη συμπεριφορά της, αλλά δεν έχω να πω κάτι συγκεκριμένο. Και την ψηφίζω γιατί δυστυχώς την αγαπάω, αλλά δεν έχω κάποιον άλλο να ψηφίσω και δεν έχω κάτι μαζί της. Αυτό άμα τα ακούσω πάλι πραγματικά. Σοφία, το έχεις πιέσει? Το έχεις πιέσει σε ψηφοφορία, νομίζω. Στην αμηχανία ότι θες να ψηφίσεις κάποιον, αλλά δεν έχεις κάποιο ουσιαστικό λόγο. Όχι, όχι. Νομίζω ότι ψήφιζα. Ήξερα ποιον θέλω να ψηφίσω και τον ψήφιζα. Υπήρχαν προβλήματα. Γι' αυτό και ψήφιζα. Αχα. Γι' αυτό και πιστεύω ότι τα παιδιά που λένε ότι δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο, κάτι δεν έχουν καταλάβει και πού είναι, μάλλον. Ή έχουν κάποιο λόγο που δεν θέλουν να τον πουν, να τον παρουσιάσουν στον κόσμο. Μπορεί και αυτό. Ακόμα. Μπορεί, ναι. Και αυτό. Μπορεί ακόμα. Και αυτό. Μπορεί και αυτό. Ωραία. Ευχαριστώ μέσα. Λοιπόν, Ναταλάκη μου,
Έχει μια ρομαντική διάθεση το σπίτι του Big Brother. Εμένα έτσι μου φαίνεται. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει εσύ. Αν το έχεις καταλάβει, θέλω να μου το πεις ή να μου πεις όχι, Γρηγόρη, δεν υπάρχει. Γρηγόρη, θα σου πω ότι είναι πολύ μεγάλη αλήθεια αυτό που λες. Ο Steve, μέσα σε λίγες μόνο ημέρες, θα το πω έτσι απλά, εξέφρασε τα συναισθήματά του. Καλά το είπα. Ναι. Εντάξει, το είπα παλά. Σε δύο από τις κοπέλες του σπιτιού. Σε δύο ήταν. Ξέρω εγώ με τον Steve έχω χάσει την μπάλα. Λοιπόν, ας μην πούμε άλλα, ας μην πούμε περισσότερα. Πάμε να δούμε ένα βίντεο και να γυρίσουμε εδώ να το σχολιάσουμε. Hello, Big Brother. Steve. Δεν ξέρω αν κάνεις αυτό. Σε χαΐδεψα. Εντάξει, εκεί. Απλά θέλω πολύ ελκυστική γυναίκα με τη συμπεριφορά της, με τον τρόπο της, μου αρέσει σαν παρουσία. Ναι, είναι ένας ωραίος άντρας, αλλά δεν μου λέει κάτι αυτό. Δεν έχω δει ακόμα κάποιο στοιχείο που να μην μου αρέσει. Δεν θα μου κάνεις εμένα αυτό που κάνεις στις άλλες. Τι θες να σου κάνεις εμένα. Άλλο. Αυτό ναι, είναι άλλο. Έλα, σου δώσω ένα φυλάκι, θα σου πω συγγνώμη. Εντάξει. Εντάξει. Steve, παίζεις κάποιο παιχνίδι εδώ μέσα. Όχι. Κρίμα, γιατί εγώ αυτό ξέρω. Γιατί προέκυψε κάτι άλλο. Όχι. Και τι ξενέρωσα απόλυτα εγώ. Ναι. Είπα να πλησιάσω την κοπέλα τη μία από τις δύο που μου αρέσει. Και αλλά να πω τελικά αποφάσισα να πλησιάσει τη δεύτερη. Ναι. Περίμενε. Όχι. Αυτό θα κάνεις τώρα. Ναι, εννοείται. Ο Steve παίζει το παιχνίδι του, ρίχνει δίχτυα παντού και ό,τι ψάρι πιάσει. Ταιριάζω απόλυτα, μπορώ και μιλάω μαζί της. Μ' αρέσει αυτό που βλέπω. Καταρχάς, όταν φτιάχνατε τη λίστα με τα ψώνια, ήταν σαν να βλέπω ζευγάρι που μόλις είχε μετακομίσει σε καινούριο σπίτι. Με κυνηγάει. Από πίσω να λέει, είμαι καλά, νοιάζεται. Ναι. Και στεναχωριέται όταν της δίνει τις πόρτα και της μιλάς. Κακώς έκανα που δεν επέμενα στην πρώτη μου βλαγή και πήγα στη δεύτερη που μου σπάσε και τα νεύρα. Βρε βρωμογή, είπα. Βρε πέφτουλα της κακιάς ώρας. Ναι, πέφτουλας είμαι. Αλλά είμαι ελεύθερος. Μπορώ να κάνω ό,τι στο διάλογο θέλω. Ναι. Από την αρχή κατάλαβα ότι σε λέει κάποια στιγμή μου αρέσουν και έπαιρχε χημεία, σαν γέλιο, σαν παρέα, σαν τέτοιο. Για να τελειώνουμε, για να μην παίζουμε με τέτοια. Ο Στίβος γουστάρει. Ναι, είναι ο Στίβος ερωτευμένος. Εμένα μου πει ότι πρέπει να επιλογήσω εσύ. Δεν είχα υποψιαστεί εμένα. Θεώρησα ότι με έχει από κοντά, με προστατεύει. Γι' αυτό το λόγο τον ένιωθα και οικείο. Είχα καταλάβει από την πλευρά σου ότι ενώ ήμασταν πάρα πολύ κοντά στην αρχή, ξαφνικά μέσα στην εβδομάδα, σαν να είχες κάτι, σαν να... αλλά δεν έδωσα βάση. Δεν έχω τίποτα προσωπικό, θα σου πω. Δεν έχει σημασία, απλά εγώ δεν πήγε καθόλου στο μυαλό μου κάπου, γνωρίζοντας την κατάστασή σου. Αν μιλάς για τον Steve και για μένα, ναι. Έχουμε έρθει πάρα πολύ κοντά, από δική μου μεριά, τελείως φιλικά, γιατί έχουμε στη σχέση. Έλα, μωρέ. Δηλαδή, εσύ από πότε ξεκίνησε να σου αρέσει, γιατί έχω χαθεί. Απλά σ' αρέσει εμφανισιακά. Αυτό είσαι δολάβη. Θα σου λέγα τώρα, δεν έχει κάνει. Πες παραμύθια ή ιστορία. Δεν μπορείς να μου κρυφτείς, όπως δεν πρόκειται και εγώ σας. Είναι το δικό μου κεφαλικό ταξίδι από εδώ μέσα. Που σημαίνει. Ότι και τότε δεν μπορώ να ταξιδεύω. Αυτό θεωρώ πως είναι καλό. Για να σου το λέω. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω που μπορεί να οδηγήσει. Στο κρεβάτι. Hello, Big Brother. Λοιπόν, βλέποντας αυτό το βίντεο, νομίζω ότι ο Steve τελικά δεν έπρεπε να τον λένε Μιλάτο. Αλλά μελάτο. Και δεν εννοώ το αυγό. Όχι, εννοώ ότι έχει μέλι. Έχει μέλι. Έχει μέλι αυτό το αγόρι, έχει μέλι. Τον θέλουν όλες. Τις θέλει όλες. Τι γίνεται, βρε Αφροδίτη, για πες. Εγώ που το έχω στο επίθετο, δεν θα σας το προσφέρω τώρα. Σωστό. Γιατί, ωραία. Κοίταξε να δεις. Εμένα δεν μου αρέσει να ακούω για τις γυναίκες. Μπορεί να είμαστε σε ένα reality που τα παιδιά ζουν σε ένα σπίτι και χαλαρώνουν. Αλλά αυτό το πρώτη επιλογή, δεύτερη επιλογή, τρίτη επιλογή δεν είναι multiple choice οι γυναίκες. Και δύο εβδομάδες είναι μέσα. Δεν είναι δύο μήνες στη μέση του Ατλαντικού
να πω ότι έχουν χάσει πια την μπάλα και δεν ξέρουν τι λένε και τι κάνουν. Εμένα με ενοχλεί λίγο αυτό το είμαι ωραίος και έχω πολλές επιλογές. Δεν μου κάθεται η μία, πάω στη δεύτερη, πάω στην τρίτη. Υπάρχει όμως αυτό, Αφροδίτη. Φυσικά και υπάρχει, αλλά δεν είναι ωραίο. Ναι. Εντάξει, εγώ από έχω την άποψη, πέρα... ότι, επειδή το είχαμε συζητήσει κιόλας, ότι από τη στιγμή που κάποιος λέει είσαι η πρώτη μου επιλογή, όχι είσαι η δεύτερη μου επιλογή, αμέσως φανερείται η ίδια η πρώτη επιλογή. Για με συγχωρείτε, δηλαδή, όταν σ' αρέσει ένας άνθρωπος, αρέσει ένας άνθρωπος. Δεν λες αν με απορρίψει κάτσε να βρω και το δεύτερο μέσα στον ίδιο χώρο. Μήπως αυτό όμως δείχνει και ανασφάλεια. Δηλαδή, ναι, είναι ωραίος, αλλά μήπως τελικά είναι και ανασφαλής. Κοίταξε, και θέλει επιβεβαίωση. Είναι ένα παιδί το οποίο, αν μη τι άλλο, εντυπωσιακό είναι. Ξέρει πολύ καλά και πριν μπει στο Big Brother ότι μοντέλο μετράει. Είναι, όμορφος είναι, έχει αυτές τις προδιαγραφές, τις τυπικές τουλάχιστον, γιατί οι σχέσεις δεν χτίζονται βάση πάνω στην εικόνα. Χτίζονται πάνω στην ουσία και πάνω στην προσωπικότητα. Ναι, αλλά ξεκινάς από την εικόνα. Σαφώς, είναι ο μαγνήτης. Από εκεί και πέρα όμως, επίσης αυτή η σχέση που είχε αναπτυχθεί με τη Σίλια είναι λίγο περίεργη, γιατί είναι η μόνη κοπέλα που δήλωσε. Το θυμάμαι και εγώ εδώ δηλαδή, ότι μας το είπε ότι έχω μία σχέση έξω από το παιχνίδι, okay, μπαίνω μέσα στο παιχνίδι, έχει αναπτυχθεί, δεν ξέρω τι είναι αυτό, φλερτ, δεν ξέρω τι είναι, δεν θέλω εγώ να του δώσω τον τίτλο, αλλά όλο αυτό εμένα μου κάνει λίγο περίεργο, μου κάνει έρωτας reality. Ναι, αλλά αυτό είναι η γνώμη σου. Εγώ θα μπορούσα να πω ότι εκεί και με το πόσο γιγαντώνονται όλα, όπως είπε η Σοφία, μπορείς να πας... Στις 15 μέρες. Στις 15 και στις 2 μέρες. Και στις 15 μέρες, ναι. Για 15 μέρες, πραγματικά, είναι 3 εβδομάδες εκεί πέρα. Είναι ένα μήνα τα παιδιά. Που και είναι 24 ώρες το 24ωρο. Ναι, βρε παιδιά, αλλά δεν χάνεις και τα λογικά σου. Δεν θεωρώ ότι... Συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που είπατε πιο πριν. Ότι... Μη μου μιλάς μυστικό, Σοφία μου. Ωραία, τι να κάνω. Στον ενικό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Η πρώτη επιλογή, η δεύτερη επιλογή, η τρίτη επιλογή για μένα είναι χ από την αρχή. Κάπου και συμμερίζουμε την Μαρίνα. Τη Μέρη, που λίγο έχει νευριάσει και είναι πάρα πολύ λογικό. Θα δούμε μετά ένα πολύ ωραίο απόσπασμα για το πώς η Μέρη μίλησε τέτα-τέτ με το Γρηγόρη μου, με συγχωρείς, επειδή το έφυξε η Σοφία, εάν η Μέρη ενοχλήθηκε επειδή άκουσε ότι είναι πολλαπλές επιλογές ή λόγω απόρριψης. Ναι, okay, εντάξει. Παρ' όλα αυτά, ένας τέτοιος άνθρωπος πώς θα φαινόταν στις υπόλοιπες κοπέλες μέσα στο σπίτι? Θα τον βλέπατε εκ του πονηρού ότι κάτι γίνεται? Όχι, θα τον ονομάζαμε με ένα όνομα, ένα χαρακτηριστικό ενός πουλιού. Γήπας εννοείς. Ο γήπας της καρδιάς μας. Είναι λίγο. Αλλά εντάξει, τώρα τι να πω, όσον αφορά αυτό το όλο το κομμάτι, δεν συμφωνώ, δεν μου αρέσει, δεν μπορώ να το βλέπω. Αλλά εντάξει. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως, παιδιά, ο έρωτας είναι ένα σχέδιο έξυπνο μέσα σε ένα τέτοιο, θα μπορούσε σε μια να τέτοια είναι συνθήκη. Και αυτό. Λειτουργεί ελκυστικά για τον κόσμο, δεν να κρατήσει γιατί πολύ ο κόσμος σκέφτεται ότι πρέπει να κρατήσει το ζευγάρι. Ναι, αλλά εδώ έχουμε το ζωντανό παράδειγμα. Και πολύ καιρό. Εσύ αυτό που βίωνες με τον Κεχαγιά, ήταν αληθινό ή ήταν? Με τον Δημήτρη ήμασταν πολύ φίλοι. Ναι, εμείς βλέπαμε ότι ήσασταν και πολύ κοντά. Ήμασταν πολύ κοντά. Ήμασταν πάρα πολύ κοντά, αλλά από εκεί και πέρα δεν είχαμε αυτά εκφράζουν τα συναισθήματά τους τα παιδιά. Εμείς δεν είχαμε τέτοια. Όσον αφορά εμένα, δεν είχα τέτοιες. Σοφάκι, είχατε έρθει πολύ κοντά. Το πολύ κοντά τι σημαίνει, κύριε Γρηγόρη? Πολύ κοντά, θα μου επιτρέψει. Ωραία, λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς. Λοιπόν, συναισθηματικές εμπλοκές πολλές φορές τι άλλο δημιουργούν? Εντάσεις. Και ο Στίβ με τη Μέρη είχαν αφήσει κάποιες εκκρεμότητες, μπορώ να πω. Η εξήγηση δόθηκε τελικά στην παρεξήγηση μεταξύ Στίβ και Μέρης με αφορμή μια μικρή σπίθα από τη Σοφία. Να τη Σοφία. Πάμε να δούμε όλοι μαζί τι έγινε, φυσικά, σε πρώτη μετάδοση. Έτυχε, ρε παιδί μου, μέσα στο πάρτι. Ναι. Είχα ένα παιδί μου του νου μου ότι ο άνθρωπος είναι μόνος του, χτυπημένος, και πρέπει να τον βγάλουμε, γιατί δεν είναι ωραίο να γλεντάμε εμείς εδώ και ο άλλος να είναι μέσα. Και μπαίνω κατά τύχη και την ώρα. Απ' την τύχη ανοίγω την πόρτα, μπαίνω για να του πω ότι πιες. Και μπαίνω μέσα η Σίλια. Και του λέω ότι και καλά αυτός τσακώθηκε με το Στίβ, γιατί εσύ υποχθώνει τον βάζεις σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή εσύ τον υποκινείς, επειδή εσύ έχεις κάποια προβλήματα με τον Στίβ, υποκινείς τον Κώστα. Είπα αυτό το πράγμα η Σίλια. Γιατί άκουσα, γιατί ανέφερε το όνομά σου.
Είσαι σίγουρη ότι κατάλαβες αυτό το πράγμα? Δεν προσέδωσα μεγάλη σημασία, όμως υπόθηκε το όνομά σου. Πες μπροστά στον Steve τι σου έχω πει από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία για τον Steve. Δεν μου έχει πει κάτι κακό, δεν το είπα και χθες βράδυ. Όχι απλά δεν σου έχω πει κάτι κακό, πες συγκεκριμένα τι. Ναι, δεν έχει πει κάτι κακό. Σου έχω πει πάντα, ακόμα και όταν εγώ μαζί του δεν μίλαγα, ότι ο Steve είναι ο μοναδικός που έχει ειλικρινή συναισθήματα για σένα. Το έχω πει. Πόσες φορές έχεις έρθει εσύ και έχεις μιλήσει, όχι περίεργα, άσχημα, αλλά έχεις τις αμφιβολίες σου. Και σου έχω πει εγώ, μην έχεις αμφιβολίες. Ωραία. Γιατί υπόθηκε το όνομά μου στο γεγονός ότι εγώ σε επηρεάζω εσένα αρνητικά? Σου το είπε εσένα. Σου το είπε ποτέ... Μαρία εσένα. Περίμενε. Σου έχω πει εγώ ποτέ τι έχει γίνει με τον Στίβ για να σε επηρεάσω. Σου είπα εγώ ποτέ. Όχι, αυτό το σου έχω πει εγώ ποτέ τη Μαρία επειδή με επηρεάζει. Αυτό το πράγμα όμως το ακούνε όλοι. Ναι, ποιοι είναι όλοι. Φέρνει μπροστά σε όλου. Εσεί τρει το ξέρετε. Άρα μάλλον κάποιο. Εμεί οι τρει σου παρέχουμε. Γιατί έχει υποθεί αυτό το πράγμα? Γιατί υποθεί για εσένα κάτι τώρα για τι ευχέ μου μεταξύ μένα και του Κώστα, δεν ξέρω. Ποιο είναι αυτό που είπα να το φέρει μπροστά να το. Στίβ, σου λέω κάτι άλλο. Ποιος είναι αυτός που το έχει φέρει μπροστά? Σου λέω κάτι αυτή τη στιγμή. Ποιος είναι αυτός? Κούκλα, μπαίνει μπροστά, φέρνει μπροστά. Όχι, δεν θέλω να το κάνω αυτό. Άρα δεν υπάρχει νόημα να συζητήσω. Πέμπτο λόγο που ξεσπάσεις και κάνεις τώρα αυτό το πράγμα. Πέμπτο λόγο, τι έγινε? Δεν μου αρέσει να με χρησιμοποιούν εδώ μέσα. Όχι εσύ, τι έγινε, πες μου, τι? Δεν μου αρέσει να χρησιμοποιείτε το όνομά μου σε πράγματα τα οποία εγώ δεν έχω πει. Έχω ακούσει με τα αυτιά μου. Τι σου είπαν δηλαδή? Και μου μετέφεραν και το επιβεβαίωσα ότι κάποιος χρησιμοποιεί το όνομά μου για να δημιουργήσει εντυπώσεις. Εγώ το ρουφιάνεψα. Τι είπε δηλαδή? Αλλά δεν είσαι εσύ, ούτε με τον Στίβ έχω κάτι. Τι είπες? Εγώ απλά της μετέφερα ότι κάποιο άτομο σε επηρέασε. Δεν ξέρω αν σε επηρέασε εναντίον της Μέρης. Εμένα με επηρέασε? Ναι. Δεν με έχει επηρέασει κανένα άτομο. Ποιος θα κάνει με επηρέασει? Αυτό ήταν συμπέρασμα, αυτό ήταν δικό μου συμπέρασμα. Η Σοφία μου είπε ένα γεγονός. Δεν είναι ότι δεν θέλω τη Μέρη. Είναι μερικές φορές μπορεί να με τη Γιώτα το ίδιο που είναι με τη Γιώτα. Εγώ μπορώ να μάθω πάνω κατά. Όχι, όχι, Σίλια, δεν έχω να πω τίποτα μαζί σου. Όχι, ναι, αναφέρθηκε όμως το όνομά μου. Δεν έχω να πω τίποτα μαζί σου. Ό,τι είχαμε να πούμε, το είπαμε. Σε έπιασα εγώ προσωπικά έξω, σου είπα πέντε πράγματα. Στιγμ. Μπράβο. Από εκεί και πέρα, εάν εσύ θέλεις να μου πεις κάτι, έλα να μου το πεις. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μπράβο. Αφού δεν έχεις να πεις κάτι, λοιπόν, αφού δεν έχεις να πεις κάτι, εγώ δεν αναφέρθηκα σε σένα. Μα μου είπες ότι θέλεις να ακούσω κι εγώ τι. Ναι, γιατί είστε πακέτο όλοι. Γιατί όλο αυτό το πράγμα είναι ένα πακέτο. Πάει μαζί. Άλλο το γεγονός ότι είμαι κοντά με τον Κωστή και άλλο το γεγονός ότι είμαι κοντά με τον Στίβ. Δεν είμαστε. Λοιπόν, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Αν θέλεις να μου πεις κάτι λοιπόν εμένα, μπορείς να μου το πεις. Μα δεν έχω κάτι προσωπικό μαζί σου. Τότε δεν έχω και εγώ να σου πω κάτι άλλο. Εγώ σε ρωτάω αν έχεις κάτι να πεις εμένα, γιατί με φώναξε εκεί. Δεν θέλω γενικά να αναφέρετε το όνομά μου από άλλους ανθρώπους. Γιατί το κάνετε τότε? Ποιος ασχολείται μαζί σου? Α, δεν με έχεις αναφέρει ποτέ δηλαδή. Μία κουβέντα μου είχε πει ο Κωστής. Δεν με ενδιαφέρει, Σίλια, τι λες γενικά στον Κωστή. Ναι, αλλά με βάζεις σε μια κατάσταση. Δεν σε βάζω σε καμία κατάσταση. Έχω ακούσει, μου έχεις πει όλα συγκεκριμένα πράγματα την πρώτη εβδομάδα. Ναι. Έχω ακούσει άλλα πράγματα τη δεύτερη και έρχεται ένα τρίτο πρόσωπο και μου επιβεβαιώνει κάτι το οποίο άκουσε. Μπορούμε να τα πούμε και κάποια άλλη στιγμή που δεν θα υπάρχει ένταση. Όχι, κάτσε. Αν νιώθεις ότι είσαι ένταση. Κάτσε. Είσαι οκ? Μπορώ να μιλήσω? Φυσικά. Ωραία, κάτσε. Απλά βλέπω ότι είσαι σε μια ένταση γι' αυτό. Ναι, γιατί μετά την κίνησή την οποία έκανε και πήγε και πιάσε τη Σίλια και τη λέει και τη είπε στη Σίλια: από μένα έχει το ελεύθερο, βγήκε εσύ το βράδυ. Και μέσα το πράγμα λέω. Τι είπα στη Σίλια? Έχει το ελεύθερο, τι, κάτι είπε. Καλή τύχη, τι είπε. Ξέρει εσύ τι είπα εγώ στη Σίλια? Κάτι τέτοιο τη είπε. Ποιο το μετέφερε αυτό? Η Σίλια. Okay. Ο καθένα μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Γιατί είπε κάτι, εγώ δεν είμαι παιχνιδάκι κανενό. Κάτι τέτοιο είπε για μένα. Ότι εγώ έπαιζα. Ότι ήταν το παιχνιδάκι. Έχω πει κάτι τέτοιο σε σένα? Όχι. Το έχει πει αυτό όμω, έτσι. Θέλεις να μιλήσουμε γι' αυτό? Το έχεις πει ή όχι? Μπορώ να σου πω ακριβώς τι έχω πει. Πες μου. Δεν μπορώ να ξέρω τι από τα δύο συμβαίνει. Ή ήσουν πάρα πολύ μπερδεμένος. Ή όλο αυτό το πράγμα και ήταν μια δική σου προσωπική ανάγκη μπαίνοντας εδώ μέσα να νιώσεις ότι θέλεις να έρθεις κοντά με έναν άνθρωπο γιατί μπορεί να σου έφτιαχνε την ψυχολογία. Είτε, είτε έγινε επιτεδευμένα. Όταν μπαίνεις σε μια διαδικασία και λες σε μία γυναίκα ή σε δύο γυναίκες ότι είσαι η πρώτη, η δεύτερη και τρίτη επιλογή και κάνεις αυτό το πράγμα ταυτόχρονα. Γιατί το κάνεις κάποιες ταυτόχρονα? Εγώ ξέρω ότι το κάνεις ταυτόχρονα. Ξέρεις λάθος τότε. Για να ξεκαθαρίσω κάτι, είτε το κάνεις ταυτόχρονα, είτε το κάνεις από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη με τη μία και από Τετάρτη μέχρι Παρασκευή με την άλλη, για μένα είναι το ίδιο πράγμα. Δεν ήταν έτσι.
Μα πώς ήταν, αφού μου λες το πρωί της Παρασκευής ήταν αλλιώς και το βράδυ ήταν αλλιώς. Ναι, γιατί με ξενέρωσες και λέω, θα πω. Ναι, και λέω, όχι. Δεν είχα εκφράξει κανένα συνέστημα στη Σίλια. Okay. Της τώρα κρύψει όλα. Ήμουν πολύ φιλικός, όπως ήμουν και με την Ευδοκία και με την Ελένη και με ωραία. Την... Για ποιο λόγο. Και εκείνη την ξενέρωσα εγώ και λέω. Θα πω αυτό το οποίο σου είπα. Για ποιο λόγο ήρθε και προσέγγισε σε μένα, μπορεί να μου εξηγήσει, εφόσον. Γιατί μου άρεσε στην αρχή. Μετά η συμπεριφορά σου ήταν όλο και χειρότερη απόμακρη. Mm-hmm. Έτρωγε φρίκες και τώρα μάθαμε τον λόγο που έτρωγε φρίκες. Mm-hmm. Δεν ξέρω οι άλλοι πώς το εννοούσαν και ποιος το άλλο σε αυτό το πράγμα. Γιατί δεν πειράζει, δεν μπορώ να σου πω κιόλα. Πες μου, ποιος. Η Σίλια με την Αγγελίτα. Η Σίλια, σου η Σίλια με την Αγγελίτα με είχαν πιάσει κιόλα και μου είπαν κιόλα προσπάθησαν να με ματσάρουν και με τον Νίκο κιόλα. Αυτό λοιπόν που είπα στη Σίλια τότε, τη το είπα περισσότερο γι' αυτό τον αγώνα. Του τύπου ότι εγώ δεν θα μπω σε καμία διαδικασία να διεκδικήσω κανέναν. Οπότε, ό,τι είναι να γίνει με τον οποιοδήποτε, με τις δικές μου ευλογίες, δεν έχω κανένα θέμα. Εγώ ξέρω την ευλογία, αυτή η ευλογία τη λέξη, με τις δικές μου ευλογίες. Αυτό είπα λοιπόν και το είπα γιατί μπήκε η Σίλια σε μια διαδικασία που δεν μου άρεσε στον τρόπο που μίλαγε. Αυτό. Ό,τι καταλαβαίνει, καταλαβαίνει ο καθένας. Μπορεί να είναι θέμα, ρε παιδί μου. Επειδή άκουσα και μια άλλη ατάκα μπαίνοντας, γιατί ακούω. Σου ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, δεν σε ήξερα πριν μπω, γιατί δεν παρακολουθώ όλα αυτά τα πράγματα. Άκουγα λοιπόν για το Μιλάτο. Ναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να θέλουν να είναι όλοι γύρω στο Μιλάτο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σωστή είπε. Άστο τώρα. Γιατί, αφού σου είπα εγώ ποιος τα λέει όλα, εσύ το λες. Άστο αυτό τώρα, αυτό που θέλω να σου πω, στα λέω όλα, θα μου τα λες όλα. Σημασία, δεν έχει σημασία για μένα. Μα δεν με νοιάζει εμένα όμως αυτό. Άμα σε νοιάζει εσένα θα το μάθεις έξω. Λοιπόν, όχι, θέλω να μάθω πώς τα λέω όλα και σου λέω εξ αρχής. Από όχι, άκουσα, από μένα θα ακούσεις πράγματα που με αφορούν. Όλα αυτά που λέμε τόση ώρα είναι πράγματα που με αφορούν. Εγώ λοιπόν γνώρισα τον Steve όταν ήρθε να μου μιλήσει, τον Στέφανο. Και είδα από σένα έναν άλλον εαυτό που ήταν μια ευαίσθητη πλευρά. Τελείωσε. Έκατσα εγώ να έρθω να σε πλησιάσω για κάποιο λόγο. Εδώ θα είμαι και ό,τι και να γίνει, αν είμαι εδώ, αν κάτι με ενοχλεί, απέναντι θα με βρεις. Αν κάτι με ενοχλεί σε σένα, θα έρθει και θα σου το πω. Όταν εγώ λοιπόν ακούω συγκεκριμένα πράγματα για το show και τώρα χρησιμοποιώ τον όρο show που παίζουν κάποιοι εδώ, γιατί ξέρεις κάτι, είναι, πώς να το πω, ξέρεις ότι θα συζητηθείς, δεν έχει σημασία αν θα συζητηθεί κάποιος θετικά ή αρνητικά, σημασία έχει ότι θα συζητηθεί. Για κάποιους αυτό είναι αρκετό. Κάποιος μπορεί να λέει ότι εγώ ξέρω ότι έξω έχω κάποιον που δεν επηρεάζεται και θα παίξω εδώ μέσα, θα δεχτώ όποιο φλερτ είναι, ακριβώς για να συζητηθώ. Και παίζει ένα συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι λίγο περίεργη στιγμή. Σε τι αναφέρεσαι συγκεκριμένα, εάν είναι αλήθεια? Το φυτίλι που μου έβαλε η Μέρη, αν είναι αυτό για τη Σίλη αλήθεια ή όχι. Και αυτό που κάνει. Η Μέρη μου είπε ότι ίσως να βάλω στο μυαλό μου να σκεφτώ για το ενδεχόμενο ότι όλο αυτό ίσως το κάνει για τη δημοσιότητα. Γιατί εγώ ίσως εφόσον. Εγώ θα συζητηθώ από εδώ, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ έτσι. Ότι εφόσον θα συζητηθώ, θα αποδέχεται το φλερτ μου προκειμένου για να συζητηθεί, εφόσον το αγόρι της δεν ζηλεύει και μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία προκειμένου να ανέβει στα social, να συζητηθεί, να παίξει και να ασχοληθεί ο κόσμος μαζί του. Πολύ σημαντικό απόσπασμα και θέλω να πάω κατευθείαν στην Αφροδίτη και να ρωτήσω. Η Μέρη πιστεύεις ότι και δίκασε σε εισαγωγικά και φυτίλιασε τον Στίβ? Δίκασε έξυπνα. Δηλαδή σου λέει εμένα με απέρριψες και πήγες να με βάλεις μέσα σε μια διαδικασία πολλαπλών επιλογών. Θα σε φτιάξω εγώ τώρα. Θα ανάψω το φυτίλι και θα βάλω στο σπίτι μπουρλότο. Mm. Γιατί φυσικά για να είμαστε λίγο έτσι ρεαλιστές. Μέσα στο σπίτι δεν μπήκαν για να ερωτευθούν. Άλλο reality είναι αυτό. Δεν είναι το Big Brother. Που μπήκανε μπορεί και να συμβεί όμως. Για το έπαθλο, για τα λεφτά. Όλοι αυτό θέλουν, έτσι. Και για τη δημοσιότητα. Άρα, ναι, και η σχέση και το φλερτ και η ίντριγκα και η απόρριψη, όλα αυτά είναι ωραία για να τα δει ο κόσμος και να πει: όπα, κάτσε εδώ, κάτι έχουμε. Πολύ ωραία του την έφερε, τον εκδικήθηκε. Είναι έξυπνη, δεν αφήνει τίποτα να κάτσει κάτω, γιατί δεν θέλει. Έτσι, σύννεφα γύρω από την εικόνα της, τη θέλει καθαρή, τη θέλει δυναμική. Έχει δει ότι οι άλλες κοπέλες του σπιτιού έχουν άλλο χαρακτήρα. Άλλη αντιμετώπιση, ναι, άλλο αντιμετώπισμα, ναι. Εκείνη θέλει να υιοθετήσει αυτό γιατί νιώθει προσβεβλημένη από τη στάση του και σου λέει, εγώ το λέω σαν τηλεθεάτρια, ότι πιστεύω πως του έβαλε τρικλοποδιά.
Η οποία, θέλω να πω, επειδή κάνεις αυτή την αναφορά στη Μέρη, είναι και πληγωμένη από το Στίβ. Κάθε γυναίκα την οποία την απορρίπτεις, είτε είναι ο έρωτας τηλεοπτικός, είτε είναι αληθινός, υπάρχει μία αίσθηση δυσάρεστη. Εγώ έχω ένσταστη ως προς το ότι την απέρριψε ο Στίβ. Εγώ νομίζω, παιδιά, ότι η Μέρη είπε stop στο Στίβ και τον απέρριψε εκείνη. Γιατί λέμε συνέχεια ότι έφαγε απόρριψη από τον Στίβ. Ο Στίβ την προσέγγισε και κάποια στιγμή η Μέρη τον είδε ότι τέλος πάντων ρίχνει τα δίχτυα του κι αλλού και του λέει: ξέρεις κάτι, εμένα αυτό δεν μ' αρέσει. Για μένα η Μέρη απέρριψε τον Στίβ. Όταν όμως δεν θες κάτι, δεν υπεραναλύεις το μετά της απόρριψης. Άλλο αν την ενόχλησε αυτό. Δηλαδή, το οποίο αν απορρίψεις έναν άνθρωπο που δεν σε ενδιαφέρει, δεν σε νοιάζει αν μετά την επόμενη μέρα θα πάει κάπου αλλού, αν θα μιλήσει όχι, κάποια περίμενε, άλλη. Περίμενε. Σε νοιάζει γιατί μένει μέσα στο ίδιο σπίτι. Εδώ θα ερχόμουν να σου πει. Σε βλέπει ο κόσμος από το σπίτι. Όχι, σε νοιάζει γιατί μένεις μέσα σε ένα σπίτι με τον ίδιο άνθρωπο που σε απέρριψε ή τον απέρριψες και μετά και λαϊδάει αλλού. Ναι. Μπράβο. Σε νοιάζει αυτό τον θες. Είσαι 24 ώρες το 24ωρο. Σε πονάει αυτό δηλαδή. Σε πονάει πολύ περισσότερο. Δηλαδή, ενώ σε άλλη κατάσταση δεν θα τον ξανέβλεπε ποτέ. Ούτε αυτό σε αυτήν. Είναι το μικρό μεγάλο που μας είπες ότι γίνεται, ούτως ή άλλως γίνεται. Είναι αυτό που λέμε, ότι την προσεγγίζει τη Σοφία, μετά νιώθει ότι ο ίδιος άνθρωπος παίζει κι αλλού. Σε πονάει πολύ. Σε πονάει πολύ γιατί λες άλλο είναι μετά από μια εβδομάδα και είναι την επόμενη ώρα. Η επόμενη ώρα είναι ακόμη πιο δύσκολη. Πριν περάσουμε στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα, ότι πρώτη φορά είδα και τον Στίβ μαγκωμένο. Μαγκώθηκε. Εκεί που πάντα ήταν ο αρχηγός της παρέας και τσαμπουκάς και φεύγω και δεν θέλω να συνεχίσω τη συζήτηση. Πρώτη φορά κάθισε καθυλωμένος και άκουσε αυτά που λέει. Μα παιδιά, είναι σαν να βάζεις τη φάγκα και να πέφτεις και να σου λέει όλος ξύπνα, είσαι μες στην παγίδα. Ναι, θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί πρέπει τώρα να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε. Όταν επιστρέψουμε θα δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών των συζητήσεων, γιατί στο παιχνίδι μπαίνει και ο Παναγιώτης. Καλώς τα παιδιά. Και τα δύο αυτά αγόρια θα αναθεωρήσουν πολλά πράγματα, περιμένετε και θα το δείτε. Και μην ξεχνάς ότι περιμένουμε και τη Μέρη να μας μιλήσει. Και βέβαια έχουμε και την ψηφοφορία που είναι σε εξέλιξη, είναι ντέρμπι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, γυρίζουμε να δούμε και αυτά τα αγόρια. Τι άλλο θέλετε. Πώς αναθεωρούν τις σχέσεις με τα κορίτσια. Hello, Big Brother. Αν θέλετε να παραμείνει στο σπίτι του Big Brother η Ευδοκία, καλέστε στο 901-901-4104 ή στείλτε μήνυμα Β4 στο 54777. Αν θέλετε να παραμείνει στο σπίτι του Big Brother η Μέρη, καλέστε στο 901-901-4107 ή στείλτε μήνυμα Β7 στο 54777. Αν θέλετε να παραμείνει στο σπίτι του Big Brother ο Μελέτης, καλέστε στο 901-901-4108 ή στείλτε μήνυμα Β8 στο 54777. Hello, Big Brother. Big Brother, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 11 το βράδυ και την Παρασκευή στις 9. Big Brother Live, στον Sky. Hello, Big Brother. Αν θέλετε να παραμείνει στο σπίτι του Big Brother η Ευδοκία, καλέστε στο 901-901-4104 ή στείλτε μήνυμα Β4 στο 54777. Αν θέλετε να παραμείνει στο σπίτι του Big Brother η Μέρη, καλέστε στο 901-901-4107 ή στείλτε μήνυμα Β7 στο 54777. Αν θέλετε να παραμείνει στο σπίτι του Big Brother ο Μελέτης, καλέστε στο 901-901-4108 ή στείλτε μήνυμα Β8 στο 54777. Hello, Big Brother. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Ξέρω ότι με ζηλεύετε που βρίσκομαι ανάμεσα από τρεις υπέροχες κυρίες. Ευχαριστούμε πολύ. Πάλι τρεις ξανθές. Πάλι ξανθές. Σε κυνηγάει. Και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
Είδαμε πριν το διαφημιστικό διάλειμμα τη Μέρη να λέει στο Στίβο ότι κοίταξε να δεις, μπορεί η Σίλια να παίζει ένα παιχνίδι για όλο αυτό που γίνεται με σένα και μπορεί να έχει πίσω σύντροφό τη και να μην έχει κανένα πρόβλημα και όλο αυτό. Έβαλε φιτιλιές. Έβαλε τη φιτιλιά τη. Λοιπόν, ο Στίβ μίλησε με τον φίλο του τον Παναγιώτη και νομίζω ότι δημιουργήθηκαν κάποιες αμφιβολίες σχετικά με τα κορίτσια που είναι πιο κοντά. Ανατροπή. Ανατροπή. Λοιπόν, πάμε να δούμε σε πρώτη μετάδοση την κατάληξη και επιστρέφοντας να τα σχολιάσουμε όλα. Και μου λέει ότι στην αρχή κάποιοι είπαν να παίρνει την έκφραση. Εντάξει, αφού είναι και ο μιλάτης μέσα, κάτσε δίπλα στον μιλάτο, γιατί εσύ θα συζητηθείς ούτως ή άλλως. Οπότε, εφόσον λέει έχω ένα γόρι για τη Σίλια από αυτό το ράμα, εφόσον υπάρχει ένα γόρι έξω το οποίο δεν ζηλεύει και καταλαβαίνει, ας δεχτώ το φλερ του Στίβ, να το παίξω ηλίθεια, να τον αφήσω για να συζητηθώ κι εγώ ακόμα περισσότερο όταν βγω έξω. Αυτό επιμέρει. Αυτό είναι το επιμέρει, γιατί το έχω πει στη Σίλια. Αυτό και θα γίνει. Μην το πει. Μα, κάτι είπε. Οπότε λέει ωραίο. Αυτό έλεγε η Γιώτα. Για την Σίλια, γι' αυτό έτσι γράφει το θεατράκι σου που παίζεις. Έξυπνο. Μέσα σε όλα αυτά. Εγώ δεν το πίστευα αυτό το πράγμα. Ούτε εγώ το πιστεύω. Αλλά τώρα αλλά... μου βάλει φιτιλιά και σκέφτομαι και μου γυρίζει το μάτι. Αυτό, εμένα. Αυτό. Γυρνάς και λες, μπρο, ξέρεις τι λες. Δεν παίζει. Αν δεν λες. Αλλά άμα το ακούς. Πολλά βρωμά, ναι, μπρο. Περίμενε. Ότι όντως, παρόλο που τη είπα ότι μου αρέσει, δεν με έχει αποκόψει 100% ποτέ. Και κάτι. Ποιο. Ναι, Σίλια, αυτό. Ότι παρόλα αυτά μου λέει ότι δεν έρχομαι να μην δώσω δικαίωμα στην αγκαλιά. Το πρωί η αγκαλιά με παίρνει, οι αγκαλίτσες, είμαστε το ίδιο. Κάτσε αλλά... κρεβάτι, έλα να κάτσουμε αγκαλιά, αλλά εγώ αγόρι. Και όπως το ξέρει όλο αυτό και η Αγγελίτα και τη Σιγωτάρη σε όλο αυτό το πράγμα. Μην βάζει και μια τέτοια σκέψη, δεν είναι κρίμα. Ή πως με έχει δουλέψει και η Αγγελίτα. Όπως μας δουλεύουν, ναι. Μήπως οι γυναίκες όντως μας δουλεύουν όλοι. Ή μήπως η Σίλια έχει δουλέψει την Αγγελίτα και δεν ξέρει το πλάνο της Σίλιας. Και μας δουλεύουν και τους δύο ψηλόγαζοι. Μήπως η Αγγελίτα κάνει αυτό σε μένα και το περάσει και στη Σίλια. Μπρο, είμαι πάρα πολύ ψύχρεμος. Ναι, αυτή τη στιγμή. Ναι, μα τι θέλεις. Δεν βασανίζομαι όμως εγώ τώρα. Δεν ξέρεις ότι δεν γίνεται να το πεις αυτό το πράγμα. Προφανώς. Μπρο, τι εννοείς, μπρο. Τι, θα πας και θα πεις τι. Είναι πλάκας. Μόνο. Υπάρχει περίπτωση να γυρίσεις και να σου πει ναι. Ποτέ. Ποιος. Ποιος δε μαλάκα να σου το πει αυτό. Ρε και σε άντρα να το πεις αυτό. Δεν υπήρχε περίπτωση να σου πει ναι. Ναι, ρε φίλε, έχεις δίκιο. Είσαι τρελός. Δεν ξέρεις τι λέμε, γι' αυτό άμα ακούσεις. Δεν γίνεται. Γιατί? Θα επηρεαστείς εσύ χειρότερα από εμάς. Κάτσε λίγο να το δούμε. Να το δούμε, γιατί εμείς έχουμε επηρεαστεί και δύο. Είμαστε φρικαρισμένοι αυτή τη στιγμή με αυτό. Εγώ, αυτή τη στιγμή, εγώ ξέρεις ότι είμαι ένας από τους πιο ήρεμους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει. Αλλά έχω φουντώσει κι εγώ τώρα. Κάπως να το δούμε. Υπάρχουν δύο εκδοχές. Και σου έχω την καλύτερη από όλες, μπρο. Να πάω full επίθεση. Όχι, βέβαια. Ξεχάζω, ρε. Θα πας έξω, θα την κάψεις και θα δούμε πώς. Κύλης. Έτσι θα φανεί όμως ότι θα μου επηρέασε η άλλη. Αν το κάνω σταδιακά όμως. Θέλω χρόνο για την πάρτι μου να την βρω. Άκου τον Παναγιώτα σου λέει. Μιλάει πολύ ωραία. Θέλω το χρόνο για την πάρτι μου. Δεν ξέρεις. Ναι, αλλά έχω δίκιο. Μπορείς να το πεις αυτό τώρα αυτή τη στιγμή. Θέλω χρόνο για την πάρτι. Είμαι 50-50 σε αυτό. Άκουσαμε. Είμαι ανάμεσα. Είναι να σε ακούσω και να κάνω αυτό. Άμα εσύ είσαι εδώ και κάθεσαι εκεί πέρα στα πούφσου και είσαι έτσι και αράζεις. Είσαι μαζί μου μόνο και δεν ασχολείσαι. Γιατί θέλω το χρόνο μου. Θέλω να μιλήσω με τον Παναγιώτη. Θέλω να κάτσω να σκεφτώ. Και έρχεται και σου κάνει την πάρτι. Γιατί Στίβ, τι έχεις. Τι συμβαίνει, Στίβ. Τι συμβαίνει, Στίβ. Τι συμβαίνει, Στιβάκο μου. Τι συμβαίνει, Στίβ. Συμφωνώ. Αυτό. Κάτσε και δες το. Γιατί πριν αυτά δεν τα έκανε. Δεν έρχονταν να πούμε έτσι το καλό καθ' μου. Έρχονταν. Πέραμε σε παρακαλώ, πέραμε λίγο, σκάτσε τα πέραμε. Και έχουμε πάνω σε γυρίδια. Όχι πάνω, μην πέραμε πάντα. Αυτό, παίρνεις κάτι, είναι καρότο μαστίγιο. Καρότο μαστίγιο. Μπάρε, πέραμε τα σκάτσε τα πέραμε. Πάμε λίγο στο... Επειδή έχουμε δώσει πολύ καρότο, πάμε λίγο στο μαστίγιο. Και οι δυο μας. Κι εγώ θα πάω στο μαστίγιο. Δεν μπορώ να αποδείξω κάτι, δεν μπορώ να το πω κιόλας. Άρα θα κάνω ένα βήμα πίσω και θα παρακολουθήσω λίγο τη συμπεριφορά τη, να δω λίγο αν αποστασιοποιηθώ, τι θα κάνει κι αυτή. Και κάθε φορά που συζητάμε κάτι, λέει για τη σχέση. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν κάποιες στιγμές που με παίρνει αγκαλιά. Μετά, όταν της πέλαμε να πάρει αγκαλιά, μου λέει ότι θα παρεξηγηθεί το βράδυ. Ενώ το πρωί δεν παρεξηγείται δηλαδή αγκαλιά. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά. Είναι σαν να μου κάνει χαρακές και να πετάει το αλάτι απλά για να πουλώσει πληγή. Είναι σαν να με παίζει συνέχεια. Τώρα έτσι όπως το σκέφτομαι. Είπα ρε φίλε να δοκιμάσει λίγο την τεχνική του μαστίγιο καρότο. Δεν ξέρω αν την ξέρεις. Ναι. Την ξέρεις. Ναι. Είπα να το κάνω έτσι λίγο. Να δω τι και πώς. Να κυνηγήσω. Ναι, μπας και. Όλα αυτά που συμβαίνει μεταξύ μας. Το. Η καλλιέργεια.
ό,τι άλλο έχει συμβεί, ξέρω εγώ. Ό,τι άλλο έχει συμβεί. Ναι, όχι. Και ναι, ό,τι κατάλαβες τώρα. Προστάτευσε λίγο τον εαυτό σου. Εγώ το πιστεύω. Είναι ένα πολύ έξυπνο κορίτσι. Είναι ένα πολύ όμορφο κορίτσι. Θα το δω. Δεν πιστεύω. Προστάτευσε λίγο τον εαυτό σου. Τι? Όχι ότι δεν σε πιστεύω αυτό. Όχι ότι δεν σε πιστεύω. Σε τι πράγμα. Πιστεύω. Μα δεν σου έχω πει κάτι που δεν ξέρεις. Μα το ξέρω. Μάλιστα. Όπως είδαμε, η Μέρη, και θέλω να ρωτήσω εσένα, Αφροδίτη, κατάφερε να πετύχει το στόχο. Παιδιά, σε λίγο, δηλαδή, δόκτωρ Αφροδίτη για τα ερωτικά, πριν με βρήκε. Ναι, αλλά βλέπεις τι έγινε εδώ τώρα με τα αγόρια. Μπήκαν αμφιβολίες, μπήκαν ερωτηματικά, τι ψάχνονται. Μπήκανε, όταν είσαι γόης ή νιώθεις γόης και ξαφνικά κάποιος σου βάζει το φυτίλι και διαπιστώνεις ότι τελικά δεν σε πλησιάζουν όλες γιατί είσαι γόης, αλλά γιατί χρησιμοποιούν τη γοητεία σου για να πάρουν και αυτές λίγη λάμψη να μείνουν στο παιχνίδι, αν ισχύει αυτό. Ισχύει, θεωρητικά. Αν ισχύει, δεν μπορούμε εμείς να το πούμε. Αλλά έπιασε τόπο. Γιατί εδώ τώρα δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε μία εικασία της Μέρης. Η εικασία, πιστεύεις, ήταν επί τούτου. Το θέμα είναι ότι η Μέρη μόνο μπορεί να το απαντήσει αυτό, διότι αν ισχύει θα πρέπει να το αποδείξει και να μην πει απλά είναι μία εντύπωσή μου. Αν δεν ισχύει, σημαίνει ότι είναι η νούμερο ένα σε στρατηγική μέσα στο Big Brother αυτή τη στιγμή. Παίχτρια. Πάντως φαίνεται ότι τους έσπηρε τη διχόνοια και τις αμφιβολίες. Έχει βάλει τα αγόρια τώρα να καταστρώνουν νέα σχέδια, αλλάζουνε τα πλάνα μες στο σπίτι, αλλάζουν οι συσχετισμοί, οι παρέες, οι φιλίες, η εμπιστοσύνη κλονίζεται και μιλάμε για διάδες, αλλά εγώ θέλω να πω, μπράβο Κώστα μου, τα γέλια που κάνουμε με σένα κουμπάρε, η χαρά που μας δίνεις όταν όλοι ψάχνουν να βρούνε ποιος τους αγαπάει και ποιος δεν τους αγαπάει. Να μάθω και εγώ ρε παιδιά, πείτε και σε μένα. Πες μου και εμένα κουμπάρε. Σοφάκι μου, εσύ ανάμεσα στα δύο αγόρια, τι πιστεύεις ότι γίνεται τώρα? Τώρα τα δύο αγόρια, επειδή εκεί μέσα είναι πολύ φίλοι και το βλέπουμε, δεν ξέρω τι θα γίνει και μεταξύ τους τώρα. Ειλικρινά, εγώ πιστεύω ότι ναι, μεν βοηθάει ο ένας τον άλλον, αλλά και παράλληλα τραβάει ο ένας τον άλλον απίσω για να μην συμπεριφερθούν όπως θα συμπεριφερόντουσαν έξω. Επίσης μια γερή συμμαχία, Σοφία. Πολύ, ναι. Πολύ. Διότι όταν δύο αγόρια που ξέρουν ότι αρέσουνε, ναι, και σε μια μερίδα του κοινού και σε μια μερίδα του σπιτιού, είναι ακόμα πιο δυνατοί όταν συσπυρώνονται. Και μπορώ να πω ότι αν είδαμε πριν λίγο την Μέρη που είπε ό,τι είπε και ενόχλησε ουσιαστικά όλο αυτό που άκουσε, γιατί ήταν πρωτοφανές τώρα. Είναι δυνατόν να μην με θέλουν και να με θέλουν για κάτι άλλο. Το ίδιο μπορεί να ισχύει και με τα δύο αγόρια όμως. Και τα να δύο ρωτήσω αγόρια. Κάτι άλλο. Εγώ κυρίως την Αφροδίτη ως ειδήμων πια στα ερωτικά. Αφροδίτη, ναι. Αυτό που έκανε η Μέρη, ουσιαστικά εν Μέρη λίγο, ξέπλυνε λίγο το Στίβ. Τι εννοώ? Μήπως τελικά αποθήτης τον έκανε θύμα? Μα ο Στίβ έχει δείξει ότι ακόμα και στη σχέση του με τον Κώστα, όπου εγώ έχω ενστάσεις που του φωνάζει, γιατί είδαμε στην εβδομάδα πολύ ένταση, έχει απαξιωτικό λόγο πολλές φορές απέναντι στον Κώστα και αυτό είναι κάτι καταδικαστέο. Uh-huh. Επειδή ο Κώστας είναι ένα μαλακό παιδί, ένα ευγενικό παιδί, πολύ αυθόρμητο, τον πιέζει με τη συμπεριφορά αυτή πάρα πολύ, μέχρι και κάποια στιγμή του λέει θα σου πετάξω κάτι. Αυτά δεν επιτρέπονται, ναι, έτσι, να το πούμε. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι ο Στίβ είναι ευαίσθητος. Απλά για κάποιο λόγο, κάποια στιγμή μέσα στη στρατηγική και μέσα στην συμπεριφορά του στο σπίτι, ήθελε να βγάλει τον άκαρδο εραστή. Δηλαδή ότι εμένα δεν με νοιάζει, δεν θέλει μία, πάω στην επόμενη. Αυτό όλο του γύρισε τούμπα, γιατί φάνηκε ότι δεν είναι αυτό στην πραγματικότητα. Θα το δούμε. Υιοθέτησε ως πρακτική, μάλλον. Θα το δούμε, γιατί αυτό θα εξελιχθεί και θα δούμε πού θα πάει. Και τα έκανε και στο σπίτι τα βρήκε σκούρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ή τα βρήκε με τη Μέρη σκούρα. Περιμένετε, μην βιάζεσαι, γιατί τώρα πάμε γρήγορα στο σπίτι. Κάτι έχει να μπει ο Big Brother και μάλλον έχουμε τη Μέρη.
μετά τα κοιτάγα και έλεγα και εδώ με έλεγα ένας με είπε ψώνιο. Η Μέρη μετά... να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Μέρη, Μέρη, κούκλα μου, πόσο σου πάνε τα λευκά. Γεια σας, γεια σας. Με λευκά μπήκα, είπα να τα βάλω σήμερα για να βγω και με λευκά. Κάτσε βρε Μέρη, κάτσε να μιλήσουμε πρώτα. Να σου πω για μια ακόμη φορά ότι στιλιστικά παίρνεις αλφα με τόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όμως στιλιστικά παίρνεις αλφα με τόνο, αλλά βλέπουμε τώρα ότι είσαι υποψήφια βρε Μέρη μου, που σημαίνει ότι κάποιοι συμπαίκτες σου... δεν σε συμπαθούν και πολύ, να το πω, σε ψήφισαν. Τι έχει γίνει? Εγώ πιστεύω, επειδή μου αρέσει να σκέφτομαι, δυστυχώς ή ευτυχώς, πιστεύω ότι υπάρχει αιτία, υπάρχει αφορμή και υπάρχει και δικαιολογία όταν πάμε να ψηφίσουμε. Θεωρώ πως η αιτία είναι ότι είμαι ένας άνθρωπος που δυστυχώς ή ευτυχώς έχω αντίληψη και καταλαβαίνω και δεν το κρατάω και για μένα πολλές φορές. Η αφορμή μπορεί να είναι ένα γεγονός που έγινε με τον Στίβ, οπότε γνωρίζοντας ότι μάλλον κάποιοι θα με ψηφίσουν, μπορεί να με ψήφισαν και κάποιοι άλλοι. Και η δικαιολογία μπορεί να είναι επειδή δεν ανήκω σε κάποια παρέα, είμαι πιο μακριά με τη Μέρη. Ωραία. Ποιοι πιστεύεις λοιπόν ότι μπορεί να σε ψήφισαν? Δεν μπορώ να είμαι σίγουρη και να το πω ονομαστικά. Μπορώ όμως να είμαι βέβαιη για το ότι σίγουρα επηρεάστηκαν κάποιοι από το γεγονός που έγινε. Και ενδεχομένως να μην ήταν και η παρέα η συγκεκριμένη, ενδεχομένως να ακούστηκε αυτό και κάποιοι άλλοι προκειμένου να διασφαλίσουν την παραμονή τους στο σπίτι, μπορεί να ψήφισαν και εμένα γιατί υποψιάζονταν ότι μπορεί να ψηφιστώ αυτή την εβδομάδα. Υποψιάζεσαι ότι το σπίτι έχει χωριστεί σε παρέες? Είναι ξεκάθαρο, αυτό δεν είναι υποψία, είναι βεβαιότητα. Υπάρχει μία παρέα. Και από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι ψάχνουν ακόμα να βρουν τα πατήματά τους ή δίνουμε λίγο χρόνο για να είμαστε σίγουροι. Υπάρχει μια αμφισβήτηση γενικά και νομίζω ότι εγώ είμαι πολύ σίγουρη για δύο άτομα που έχω πολύ κοντά μου. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρη για τους υπόλοιπους. Όταν λες μια παρέα, εννοείς την παρέα που είναι κοντά στο Στίβ? Υπάρχει ο Παναγιώτης και ο Στίβ, όπου είναι φίλοι και προσπαθούν δικαίως και είναι θεμητό και πολύ όμορφο κιόλας. Να δημιουργήσουν αυτή τη συνθήκη, να την κάνουν, τη συνθήκη του Big Brother εννοώ, να την κάνουν λίγο πιο όμορφη και ίσως λίγο πιο εύκολη για αυτούς. Οπότε υπάρχουν άτομα που και προσεγγίζουν, αλλά και υπάρχουν και άτομα που τους προσεγγίζουν. Σωστή. Αυτό τουλάχιστον έχω παρατηρήσει εγώ να συμβαίνει. Η σχέση σου με τον Στίβ τώρα ποια είναι? Είδαμε ότι είχατε έτσι ένα ξεκαθάρισμα, θα το έλεγα. Το ξεκαθάρισμα προέκυψε, γιατί δεν νομίζω ότι το επιδίωξε κιόλας και προφανώς ούτε εγώ. Προέκυψε λόγω του Κώστα, διότι υπήρχαν... ακουγόταν, συζητιόταν πάρα πολύ το όνομά μου σχετικά με το κατά πόσο εγώ επηρεάζω τον Κώστα αρνητικά απέναντι στον Στίβ. Τη στιγμή που όσες φορές ο Κώστας μου εξέφραζε τις αμφιβολίες του, εγώ του έλεγα ότι αν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για κάποιον, είναι για τον Στίβ. Απέναντί του πάντα. Υπήρξε ένα γεγονός με τον Στίβ, θεώρησα πως έπρεπε να βάλω τα όρια μου ως γυναίκα, αλλά κυρίως ως άνθρωπος. Και τα έβαλα. Από εκεί και πέρα, αντί, μάλλον όχι, δεν είχα απέτηση κάποιος να υποστηρίξει εμένα, αλλά σίγουρα δεν μπορούσα να φανταστώ ότι τόσο γρήγορα θα βρισκόμουν σε αυτή την κατάσταση. Για το Στίβ, γιατί βάζεις το χέρι στη φωτιά? Γιατί, ως προς τον Κώστα, γιατί θεωρώ πως έχω παρατηρήσει κάποια πράγματα και θεωρώ πως είναι ειλικρινή τα συναισθήματά του απέναντι στον Κώστα, απλώς πολλές φορές δεν τον αντέχει κιόλας. Και επειδή υπάρχει πεποίθηση εδώ στο σπίτι ότι ο Κώστας είναι ένας δημοφιλής παίκτης, θεωρώ πως δεν τολμάει κανείς να του πει να μην τον φροντίσει ή να μην... Γι' αυτό και εγώ απομακρύνθηκα λίγο από τον Κώστα κάποια στιγμή, όπως του το είπα κιόλας, γιατί έβλεπα ότι όλοι ήταν πάνω στον Κώστα και τον είχαν τρελάνει. Μέρη, να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Πιστεύεις ότι αν δεν είχε γίνει αυτό το γεγονός με τον Στίβ, ίσως και να μην ήσουν τώρα υποψήφια για αποχώρηση? Δεν είμαι σίγουρη. Μπορεί και να ήμουν, γιατί όπως προείπα, η αιτία δεν είναι το γεγονός. Αυτή είναι η αφορμή. Η αιτία είναι ότι
όταν βλέπω κάτι, μπορεί να έχω έναν ήρεμο τρόπο να το λέω, γιατί δεν μου αρέσει να είμαι επιθετική, αλλά το λέω. Οπότε ο άλλος αντιλαμβάνεται ότι καταλαβαίνω τι κάνει. Χαίρομαι, γιατί όταν ήρθες εδώ την πρώτη φορά, θυμάμαι ότι είχες άγχος, έτρεμαν τα πόδια σου. Και τώρα βλέπω τα πόδια σου πατάνε πολύ γερά στο σπίτι. Η αλήθεια είναι ότι το είπα κιόλας στο δωμάτιο επικοινωνίας, πως αν παραμείνω σήμερα, σίγουρα μπορώ να πω πως θα είμαι πολύ πιο δυνατή. Και μέρα με τη μέρα νομίζω ότι πατάω καλύτερα. Ναι, είπες στο δωμάτιο επικοινωνίας ότι εάν παραμείνω, όλοι αυτοί θα με βρουν απέναντί τους. Ναι, εννοούσα ως αντίλογο. Δηλαδή ότι δεν γίνεται. Το έχω ξαναπεί, το σπίτι αυτό δεν είναι το τσιφλίκι κανενός. Είμαστε όλοι ίδιοι. Ασχέτως ποιοι είμαστε έξω, είμαστε όλοι ίδιοι. Βασικά και έξω είμαστε όλοι ίδιοι, αλλά σωστό. Ειδικά εδώ σε αυτή τη συνθήκη. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι κάποιος μπορεί να έχει μία άποψη και θα πρέπει εμείς να συμφωνούμε απαραίτητος με αυτή την άποψη. Το ότι κάποιος μπορεί να σκέφτεται κάτι άλλο ή κάποιος να είναι πιο low profile δεν σημαίνει ότι δεν έχει άποψη. Επειδή εγώ μέχρι τώρα ήμουν λίγο πιο ήρεμη, βλέπω ότι γίνονται κάποια πράγματα επιθετικά, οπότε εξαναγκάζομαι να μιλάω λίγο περισσότερο. Μέρη μου, ήσουν για μια ακόμη φορά λαλίστατη. Εμφανέστατα ο λόγος είναι πολύ δυνατός. Εγώ βλέπω μια γυναίκα μπροστά μου που μπαίνοντας στο σπίτι είπαμε θα προσπαθήσει να σπάσει τα κουτάκια της. Δεν ξέρω αν το έχεις κάνει μέχρι τώρα. Θα σε δούμε, Μέρη. Θα το δούμε στην πορεία, λοιπόν. Θα δούμε την πορεία. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εγώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Επίσης, καλή συνέχεια. Λοιπόν, πώς την είδες, Αφροδίτη? Όπως ήταν και μέσα. Η Μέρη είναι ίδια σε όλες τις φάσεις. Μόνο να πω κάτι. Δεν είναι ίδιοι, είναι ίσοι όλοι. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Κανείς δεν είναι ίδιος με κανένα. Σωστό. Είναι όλοι είμαστε διαφορετικοί. Να τα διευκρινίζουμε αυτά για να μην μπερδευόμαστε. Η Μέρη είναι μια γυναίκα η οποία, όπως και στη ζωή της, γιατί δεν μεταμορφώνεσαι μπαίνοντας στο σπίτι, τον χαρακτήρα σου και την προσωπικότητά σου φέρεις και εντός και εκτός των τυχών του Big Brother. Λοιπόν, η Μέρη είναι μια γυναίκα που προφανώς μέχρι σήμερα έχει πορευθεί βάζοντας όρια και παίζοντας και άμυνα και επίθεση. Το ίδιο κάνει και μέσα στο σπίτι. Γιατί εκείνη έχει επενδύσει σε μια καθαρή εικόνα προς τον κόσμο. Δεν θέλει ούτε να μπερδευτεί, ούτε είναι ετερόφωτη. Δεν χρησιμοποιεί ούτε έρωτες, ούτε φιλίες, ούτε δημοφιλείς παίκτες για να πάρει φως. Επενδύει μόνο στα δικά της στοιχεία. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σωστή. Σωστό. Και μπήκε λοιπόν αμυντικά και ναι. Έχει εξελιχθεί σε μια παίκτρια που θα τα πω. Δεν φοβάμαι. Έτσι βέβαια δεν είναι... αθώα εντός εισαγωγικών, εννοώ ότι και αυτό είναι και αυτό μιας μορφής στρατηγική. Αλήμως. Έχει αρχηγικές τάσεις, δηλαδή τώρα έχουμε δει ότι μέσα στο σπίτι έχει δημιουργηθεί ένα παρεάκι. Όχι, το ξεκαθάρισε νομίζω. Όταν λέει ξεκάθαρα ότι το σπίτι αυτό δεν είναι τσιφλίκι κανενός, σημαίνει ότι μάλλον δεν θέλει αρχηγούς. Θα μου επιτρέπεις να έχω μια μικρή αμφιβολία και θέλω να το δω αυτό στην εξέλιξη. Λες να γίνει Λυσιστράτη? Θέλω να το δω. Δεν ξέρω. Σοφία, εσύ πώς την είδες? Εγώ την είδα όπως την είδα και από την πρώτη στιγμή. Νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει πολλά από το χαρακτήρα της, δεν τον έχει αλλοιώσει σε τίποτα. Λέει τη γνώμη της, την άποψή της, όμως πρέπει να ξεχάσουμε ότι μέσα στο σπίτι πρέπει να είσαι αγαπητός. Αυτή είναι μεγάλη παράμετρος που λέει. Πρέπει αλλά ενδεχομένως φορές αυτός που κερδίζει είναι αυτός που είναι ξεχωριστός. Όλοι είναι ξεχωριστοί. Όλοι εγώ έχω υπόψη μου πολλούς παίκτες που δεν ήταν αγαπητοί σε reality και δέχτηκαν πολύ έντονο πόλεμο και αναδείχθηκαν νικητές. Και πολύ πρόσφατα. Και πρόσφατα και παλιότερα. Λοιπόν, ωραία. Πάμε μένει τώρα να τα σε δούμε έναν όλα αυτά. Επίσης πολύ ξεχωριστό παίχτη του παιχνιδιού, συγκάτοικο. Μιλάμε φυσικά για τον Steve Μιλάτο. Και ήρθε η ώρα να τον καλωσορίσουμε στο δωμάτιο επικοινωνίας. Πάμε πρώτα στο σπίτι, ακριβώς. Γιατί ο Big Brother κάτι έχει να πει. Κάφτρα στο τσιγάρο, στην καρδιά και στο μυαλό. Ο Στίβ, να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Ιρκάγια, στο στόμα μου φωτιά. 9:24. Έλα ρε Στίβο μορφόπεδο, γαμπρός έχεις ντυθεί. Τι να κάνει, είπα να βάλω τα καλά μου σήμερα λίγο. Ναι, έχουμε έξοδο. Γεια σου Στίβ μου, τι κάνεις? Πολύ καλά, εσείς? Χαίρομαι που σε βλέπω. Πώς είναι η ζωή σου λοιπόν μετά από 2 εβδομάδες παραμονής στο σπίτι? Είναι λίγο περίεργα, ανάμεικτα συναισθήματα.
Ακόμα δεν έχουμε προσαρμοστεί 100%. Προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό. Αυτή η εβδομάδα κάνουμε τουλάχιστον καλύτερη διαχείριση στο φαγητό, νομίζω, οπότε πήγε πολύ καλύτερη εβδομάδα. Η εβδομαδία, όπως το ήταν, πολύ ωραία, είχε πλάκα. Και ας μην ήμασταν τόσο εύστοχοι, το παλέψαμε λίγο. Το προσπαθήσατε. Κάναμε το καλύτερο δυνατό. Εντάξει, υπάρχουν τα θετικά, υπάρχουν τα αρνητικά. Όπως είσαι μια ζωή, απλά επιλέγεις να δεις την πλευρά του νομίσματος την οποία σου αρέσει περισσότερο. Η σχέση σου με τα κορίτσια μέσα στο σπίτι, ποια είναι, Στίβ? Παίζεις έξω το κέμπορ. Κοίτα, είναι. Καλή θα πω. Υπάρχουν και καλές και κακές στιγμές. Δεν μπορείς να έχεις πάντα καλές στιγμές μόνο. Ναι, ως έτσι απόσταγμα, τι μένει, το καλό ή το κακό? Πάντα κοιτάω να κρατάω όσο πιο πολύ το καλό μπορώ, γιατί πάντα είμαι λίγο αρνητικός σε κάποια πράγματα στη ζωή μου. Οπότε πάντα είμαι καχύποπτος για όλα. Απλά προσπαθώ εδώ μέσα, και είναι ένα μάθημα το οποίο προσπαθώ να κρατήσω για μένα, να είμαι πιο υπομονετικός, να μην κάνω ξεσπάσματα και να βλέπω τη θετική πλευρά των ανθρώπων πάντα. Ωραία, εγώ θα γίνω λίγο πιο συγκεκριμένη. Με τη Μέρη, τι γίνεται? Τίποτα. Τα λύσαμε το θέμα που είχε γίνει, τα βρήκαμε, όλα καλά, όλα ωραία, προχωράμε παρακάτω. Τι, δηλαδή, πού έχετε μείνει, τι λύσατε? Την παρεξήγηση την οποία είχε γίνει, τη ζήτησα ένα συγγνώμη κι εγώ γιατί συμπεριφέρθηκα λίγο λάθος. Δέχομαι το λάθος μου, κανένας δεν είναι λάθος στη ζωή του. Και πολύ καλά. Αναμάρτητος πρώτος το λίγο θεβαλέτο, οπότε καλύτερα να είσαι ειλικρινής και να αποδείξεις το λάθος σου παρά και να το σπίσεις από το δάχτυλό σου. Νομίζω το θεωρώ πιο σωστό αυτό. Ωραία, με τη Σίλια τι γίνεται? Για υπομονή θα βάσανε, καλά. Τίποτα, φίλοι. Ορίστε. Φίλοι. Φίλοι ακούω. Άρα τα συναισθήματά σου για αυτά τα κορίτσια ποια είναι? Είναι φιλικά? Πλέον ναι, εντάξει, μπορεί να μου αρέσει στις γυναίκες, να μου αρέσει ο χαρακτήρας τους, αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερα να είσαι κύριος και να κρατάς τα σχήματα και να κρατάς τα πιστεύω σου για τις αρχές σου, παρά να τα ξεπερνάς και να μην πεις προβλήματα. Είμαστε φίλοι και τελεία, ή την ερχόμενη Παρασκευή θα λέμε άλλα? Είμαστε φίλοι και τελεία, γιατί δεν μπορώ να είμαι τρίτος. Και δεν θέλω να γίνομαι σφίνα, αν καταλαβαίνεις εννοώ. Στίβ, τι μεσολάβησε, τι έγινε και βλέπουμε λίγο, όχι λίγο, βλέπω μια αλλαγή στον τρόπο που μιλάς για τα κορίτσια, για τη Σίλια και τη Μέρη? Γιατί έκανα ένα βήμα πίσω και παρατήρησα λίγο τα πράγματα απ' έξω και μπήκα στη θέση άλλων ανθρώπων. Οπότε όταν μπαίνεις στη θέση κάποιον άλλον και δεν κοιτάς λίγο μόνο τον εαυτό σου, καταλαβαίνεις πάρα πολλά πράγματα και μπορεί να αλλάξει η συμπεριφορά σου. Οπότε για να είμαι εγώ σωστός και να νιώθω καλά και να κοιμάμαι εγώ το βράδυ προσωπικά, είναι καλύτερα να κάνω ένα step back και να γίνω λίγο παρατηρητής κάποιες φορές. Στίβ, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Είπες λίγο πριν ότι κατάλαβες κάποιο λάθος που έγινε στη σχέση σου με τη Μέρη, ζήτησες συγγνώμη και ότι αυτός είναι ο σωστός δρόμος όταν πραγματικά διαπιστώνεις ότι έχεις κάνει λάθος. Από αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που είσαι μέσα στο σπίτι του Big Brother, εκτός από αυτό που έγινε με τη Μέρη, νιώθεις ότι έχεις κάνει κάποια λάθη στη σχέση σου συνολικά με τους παίκτες, όχι μόνο με τα κορίτσια, δεν θέλω να το εξειδικεύσω? Νιώθεις ότι έχουν γίνει κάποια λάθη και θες τώρα να τα διορθώσεις? Έχω κάνει κάποια λάθη, ναι. Όλοι μας μπορούμε να παρεξηγήσουμε τις συμπεριφοράς εδώ μέσα στην οποιαδήποτε στιγμή. Λόγω του εγκλισμού, λόγω τέτοιου. Εγώ όταν έχω νεύρα π.χ. και δεν μπορώ να κάνω κάτι, ζητώ συγγνώμη και περπατάω. Φεύγω. Εδώ δεν μπορώ να φύγω να περπατήσω, οπότε κάνω γύρω-γύρω την πισίνα βόλτες μέχρι να ηρεμήσω. Κάποιες φορές τα ξεσπάσματά μου είναι λίγο παραπάνω, γιατί είμαι έτσι σαν άνθρωπος, λίγο πιο νευρικός. Αλλά πάντα προσπαθώ μετά να επανορθώσω ό,τι έχω κάνει. Κάποιες φορές όμως το να επανορθώσεις σε κάποιους ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν είναι και λίγο λάθος. Καλύτερα να έχεις μια ψυχική υγεία και ηρεμία παρά να επικοινωνείς με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν σου προσφέρουν αυτό το πράγμα. Οπότε αρχίζω και πιστεύω ότι καλύτερα να υπάρχει μια συμβίωση και να μην μιλάς με κάποιους ανθρώπους για να έχεις τη δικιά σου ηρεμία παρά να πρέπει να τα έχεις όλα καλά με όλους και να μην είσαι καλά. Okay, Steve, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ, χάρηκα που σας άκουσα και τα είπαμε. Να είσαι καλά. Και εμείς το ίδιο. Ευχαριστούμε πολύ. Η ιδέα μου είναι, Αφροδίτη, ότι είδα το Στίβ 5 βήματα πίσω. Αποστασιοποίηση. Εντελώς. Μπρεκτική, θα έλεγα. Το έχει πάει σε άλλο level. Έχει καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Δηλαδή, νιώθει παγιδευμένος. Αυτό είναι εμφανές. Έχει χάσει την εμπιστοσύνη απέναντι σε αρκετά πρόσωπα και δεν είναι μόνο τα κορίτσια. Εγώ νιώθω ότι αρχίζει να χάνει την εμπιστοσύνη του σε σχέση και με κάποιους άλλους παίκτες. Νιώθει ότι μάλλον βγήκε πολύ μπροστά, ότι εκτέθηκε, ότι έκανε λάθη, ότι ακόμα και τα ξεσπάσματα που είπε, ακόμα και στη σχέση του με τον Κώστα. Ο Στίβ έχει παρουσία, το είπε νωρίτερα και η Ευδοκία σε μια συζήτηση που είχε και με τη Μέρη, ότι
Μα καυγάς γίνεται, μα χαρά υπάρχει, μα φαΐ φτιάχνουμε, ο Στίβ είναι παρόν. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι αυτή η υπερέκθεση δεν του κάνει καλό, επειδή είναι και λίγο παρορμητικό παιδί, δεν κακό αυτό, αλλά ίσως να πληγώνει την τηλεοπτική του εικόνα. Ο παρορμητισμός έχει αποφασίσει να είναι λίγο πιο εγκρατής, να μείνει λίγο πιο πίσω και να γίνει πιο παρατηρητικός. Χαίρομαι, γιατί αυτό δείχνει μια εκλογήκευση της κατάστασης. Και μια ωριμότητα, ναι, των δρόμενων μέσα στο σπίτι, αλλά να δούμε αν θα τηρηθεί και θα εξακολουθήσει. Θεωρείς λοιπόν ότι είναι πολύ έτσι εύκολο ένας άνθρωπος που έχει μάθει να πρωταγωνιστεί ξαφνικά να γίνει παρατηρητής? Όχι, και ειδικά όταν γύρω του έχει ανθρώπους που έχουν καταλάβει το χαρακτήρα του και μπορούν πολύ εύκολα να τον παγιδεύσουν. Να μην πω ονόματα. Να μην πούμε ονόματα, αλλά να δούμε ένα ωραίο απόσπασμα από εχθές, γιατί οι αναταράξεις στο σπίτι του Big Brother συνεχίζονται. Ποιος να το περίμενε πως η αφορμή, αλλά όχι η αιτία αυτή τη φορά, θα ήταν ένα κάλεσμα της Ευδοκίας σε μια κατά τα άλλα ήρεμη συζήτηση. Δείτε τι συνέβη σε πρώτη μετάδοση, γιατί τους κάλεσε η Ευδοκία να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα μέσα στο σπίτι. Και τι έγινε πάλι? Για να δούμε. Χαμός. Ήθελα να πάρω την πρωτοβουλία να κάνουμε μία συζήτηση όλοι μαζί και να βρεθούμε όλοι μαζί σήμερα με αφορμή τη χθεσινή Πανσέλινο και με αφορμή τη χθεσινή μέρα και τα συναισθήματά μου και τα συναισθήματα ανθρώπων που έχω έρθει πιο κοντά και έχουμε πει έτσι και δύο κουβέντες παραπάνω και έχουμε εξωτερικεύσει κάποια συναισθήματα. Και είναι ένα παιχνίδι, αλλά είναι πρώτα ένα παιχνίδι με τον εαυτό μας και το μυαλό μας. Αισθάνθηκα την ανάγκη να μοιραστώ μαζί σας ότι όταν διαδραματίζεται, ας πούμε είμαστε 14 σωστά άνθρωποι σε ένα σπίτι και ο καθένας έχει την προσωπικότητά του, την ψυχολογία του, αλλά στο τέλος της ημέρας είμαστε όλοι μαζί. Όταν έχουμε κάτι μπορούμε να το συζητήσουμε παραγωγικά, δηλαδή αν υπάρχει κάποιο θέμα μέσω της συζήτησης, όχι με τον αποπάρουμε ή να πετάξουμε αρνητικότητα ή επίθεση. Το θέμα είναι να βγει κάτι από αυτό, δηλαδή να έχει αποτέλεσμα. Και θεωρώ πολύ μη αποτελεσματικό επίσης, αν έχουμε πρόβλημα με κάτι, να το διασπείρουμε πολύ. Γιατί δεν ξέρεις, μπορεί να γίνει ένα πολύ σπασμένο τηλέφωνο που στο τέλος, αν είχε τόσο σκοτάδι να δώσει, μπορεί αυτό το σκοτάδι να γίνει τόσο. Να έχουμε μία πιο ανοιχτή συμπεριφορά μεταξύ μας, με σεβασμό, με αλληλεγγύη και κυρίως έτσι να υπάρχει μεταξύ μας μία πιο θετική ενέργεια, να μην υπάρχει διάδοση και προσβολή και μείωση της αξίας του άλλου. Ακριβώς. Στις συζητήσεις. Δηλαδή, όταν αναφερόμαστε σε κάποιον, προφανώς να μην μειώνουμε την αξία ποιος του. Ποιος έχει μειώσει κάποιον? Ποτέ δεν ξέρεις. Ποιος έχει προσβάλει κάποιον? Όπως οι παιδιά, δεν είναι ωραίο πράγμα να λέμε πράγματα που δεν. Δηλαδή δεν μπορώ να λες άλλα τον άλλο. Ανυπόστατα. Να τα μιλήσω μιλοκριτικά, δεν τα καταλαβαίνετε. Ναι, ναι, πες. Να όπως έχει κάτι, να σε πιάνει, να σου λέει έτσι το πράγμα έχω. Έτσι. Έχω. Ποιος δεν το έχει κάνει από εδώ μέσα αυτό το πράγμα? Και επίσης δεν μπορούμε να σχηματίζουμε γνώμες και να κάνουμε εικασίες, ναι, για αυτό το πράγμα. Συμφωνώ μαζί σου. Αν δεν έχουμε ολοκληρωμένη γνώμη για κάτι, γιατί όταν κάνεις μια εικασία. Για τη Σοφία Καλέλα που έκανε μια εικασία χτες. Ή άκουσε κάτι. Άκουσε την περίληψη των πραγμάτων. Έθεσα ένα ερώτημα στην Μέρη. Και η Μέρη μου έδωσε μία απάντηση. Η ερώτησή μου ήταν, γιατί πιστεύεις ότι βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση? Και η Μέρη μου έδωσε μία απάντηση, δεν θα πω τι μου είπες, που αυτή κρίνει, που αυτή νομίζει ότι μάλλον είμαι εδώ γιατί έκανα αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Αλλά μπορεί όμως στην πραγματικότητα η Μέρη να μην είναι από αυτό. Άρα εσύ πώς ξέρεις ότι αν η Μέρη δεν το έκανε αυτό και αυτό και αυτό το πράγμα, ενώ δεν ήσουν εδώ. Πώς ξέρεις λοιπόν όλα τα συναισθήματα τα οποία είναι 13 μέρες εδώ μέσα, εγκλισμού, πείνας, νεύρων, έρωτα, διάφορα πράγματα μέσα σε 3 μέρες? Εγώ σε συμπάθησα και έκοψα το κομμάτι αυτό το πράγμα για αυτό το οποίο είδα τις προηγούμενες 3 μέρες. Όταν μπλέκεις με τα πίτρα, σου δώσω μια συμβουλή. Όταν μπλέκεις με τα πίτρα, στρώνει κόντρα. Αυτή τη στιγμή σε έχει πάρει μπάλα μέσα σε ένα θέμα το οποίο προϋπήρχε πριν από εσένα.
Ναι. Και μπλέχτηκες σε μια κατάσταση επειδή σε βάλαμε να άκουσες κάποια πράγματα και πήρες κάποια σποράκια και πήγες ένα κήπο και πέταξε τα σπόρια μέσα. Εγώ αυτά που άκουσα. Χωρίς να ξέρω τα σπόρια αυτά τι αποτέλεσμα μπορούν να έχουν. Ο Νίκος Καλλιώρα έχει βρεθεί. Όποιο αποτέλεσμα ο Νικόλαος, να έχουν αποτέλεσμα. Ο Νικόλαος έχει βρεθεί σε άπειρες ζητήσεις μπροστά και δεν έχει φέρει καλό ανθρώπινο λόγο. Απλά ακούει τις ζητήσεις να καταλάβει τι γίνεται στο σπίτι μέσα. Εγώ κάθισα το είχε να ακούσω κάτι εδώ και να πάω που είμαι καινούριος και να πάω στον Ισίδωρο και του πω Ισίδωρο να σου πω άκουσα το και το και το. Γιατί έχει βρεθεί σε αυτή τη θέση, Ισίδωρε μου. Και τι νομίζει ο Νικόλαος ότι δεν θα τον φάνε, ότι θα μείνει εκεί που κάθεται για ναι, πάντα. Θα μείνει εκεί που κάθεται, όπως ο Στέφανος κάθεται εκεί που κάθεται. Όπως ο Νικόλας κάθεται εκεί που κάθεται. Ότι δεν κινδυνεύει. Ότι όταν κάποιος συζητάει με κάποιον άλλον τις σκέψεις του, είτε τα πιστεύω του, είτε τις αμφιβολίες του, συζητάει με τα άτομα τα οποία πιστεύει και είτε πιο κοντά. Γιατί περιμένει να πάρει το θάρρος κάποιοι άνθρωποι. Γιατί δεν έχουν το θάρρος. Να πάω να συζητήσω με άτομα. Μιλάω. Okay. Να πάρει κάποιο το θάρρο, να πάρει και να πάει από π.χ. Ευδοκία. Έχω αυτό και αυτό το πρόβλημα μαζί σου. Είχα αμφιβολίες, το συζήτησα με τον άνθρωπο γιατί δεν ήξερα αν πρέπει να έρθω να σου το πω. Είχα αυτές τις αμφιβολίες. Ισχύουν αυτές τις αμφιβολίες. Ο κάθε ένας άνθρωπος θέλει το χρόνο του. Λοιπόν, εγώ δεν έρχομαι εκ των υστέρων να ανακατευτώ στη διαπροσωπική σας σχέση. Εγώ μετέφερα μία πληροφορία βλέποντας έναν άνθρωπο ο οποίος. Αφενός είναι προς αποχώρηση, αφετέρου βασανίζεται να βρει την απάντηση, συμβαίνουν κάποια γεγονότα, δεν ήταν κάτι το οποίο άκουσα και το κρατούσα στο κεφάλι μου και πώς να της το μεταφέρω. Θυμήθηκα εκείνη τη στιγμή ότι έτυχε να παρευρεθώ μπροστά σε ένα γεγονός. Θα μπορούσα να μην είχα παρευρεθεί σε αυτό το γεγονός και έτσι θα έμεναν όλα σκοτεινά. Και λέω ότι, ξέρεις κάτι, υπάρχει αυτό. Δηλαδή, αν εγώ δεν της το έλεγα και έβγαινε η Μέρη και έβλεπε από την αρχή τα επεισόδια και λέει «Ωχ, κοίτα, εδώ έγινε σκηνικό, η Σοφία βρίσκεται εκεί, αν δεν συζητούσαμε». Αλλά ενώ με έβλεπε ότι εγώ βασανίζομαι στις σκέψεις να, και λέω, ψάχνω το γιατί, δεν μου είπε τίποτα. Άρα, ή το βούλωσε από πονηριά για να με φάνε μα, να τι φύγω. Μα λέτε ρε παιδιά τώρα, ή... κάτσε ρε Σοφία, δηλαδή συγγνώμη λίγο μπορώ στην κουσμάρα της και δεν είδε τίποτα. Δηλαδή, ωραία, είμαι εδώ 14 μέρες και έχω βρεθεί και κουβέντες με αυτόν και με την Ευδοκία και με όλους. Δηλαδή, τι πρέπει κάθε φορά που βρίσκομαι σε κουβέντα να πηγαίνω και να διασπείρω για να μην βγει μετά ο Στίβ και ακούσει τι είπε ο Νίκος για τον Στίβ. Ωραία. Δηλώνω από εδώ και στο εξής. Εάν σας δω βασανισμένους. Δηλώνω από εδώ και στο εξής. Ότι αν σας δω ότι βασανίζεστε και υποπέφτετε οποιοδήποτε σε μια κατάσταση που δεν σας αρέσει και είστε σε άσχημη κατάσταση. Και εγώ γνωρίζω κάτι το οποίο μπορώ να σας το πω για να σας διευκολύνω. Μα δεν θα το πω σε κανένα. Δεν ξέρω αν την έριξα στον κρεμό. Απλά το πώς διαχειρίστηκε την πληροφορία. Μέρη, είναι δικό της θέμα το πώς διαχειρίστηκε την πληροφορία. Το θέμα είναι ότι εγώ της έδωσα μία πληροφορία. Προσωπικά εγώ θα ήθελα να λαμβάνω πληροφορίες οι οποίες με αφορούν. Για να μπορώ να ξέρω πώς να κινηθώ αυτό. Μέσα στον πόλεμο. Άμα δεν ξέρω πού είναι οι εχθροί μου και τι κάνουν, τι κάνω τότε. Ναι, αυτό μου δείχνει να καταλάβω ότι κάποιοι άνθρωποι, ο Στίβ, δεν δέχεται κάποιος να το πηγαίνει κόντρα. Δεν δέχεται κάποιος να κάνει το οτιδήποτε που μπορεί να χαλάσει τη δική του ηρεμία. Τη δική του επιρροή μέσα στο σπίτι. Και από ό,τι βλέπω, κανένας δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να χαλάσει την ηρεμία του Στίβ. Αυτή πώς ξέρετε ακριβώς εγώ πήγα με τη Μέρη νωρίτερα και τι θεωρούσε σωστό για τη Μέρη να βοηθήσει. Τι είναι η μητέρα Τερέζα γιατί θέλει να βοηθήσει όλο τον κόσμο ξαφνικά. Ξέρεις τι γενικά μπορεί. Γιατί να μην παίξει στρατηγικά και να θέλει να βγάλει εμένα κακό και να βγάλει εμένα να μην πει και καλά όπως είδε πιο όλη η ψυχή του σπιτιού. Δηλαδή μου απαγορεύει να σηκώνω ανάστημα. Εγώ αυτό εισπράττω. Αυτό νιώθω ότι είναι ένας άντρας εδώ μέσα ο οποίος μου απαγορεύει. Μη μιλάς επειδή είσαι καινούρια, κάτσε εκεί. Ό,τι σου λέμε εμείς, γλυκιάκια και όλοι οι άλλοι είναι σαν πιονάκια. Είναι έτσι. Βλέπω λάθος. Δεν βλέπεις λάθος, αλλά πες του το. Πες του το για να βάλεις τα δικά σου όρια. Εγώ τα έβαλα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Και γι' αυτό είσαι εδώ που είμαι. Και γι' αυτό είμαι εδώ που είμαι. Βλέποντας αυτό το βίντεο, έχω να παρατηρήσω το εξής, ότι προσπάθησε η Ευδοκία να τους μαζέψει όλους για να σηκώσουν λευκή σημαία στο σπίτι και όχι μόνο αυτό δεν έγινε, αλλά ξεκίνησε νέος πόλεμος, τα έλεγα. Και εδώ σε θέλω, Αφροδίτη, πιστεύεις ότι η Σοφία μπήκε μέσα αποφασισμένη να ρίξει φυτιλιές παντού?
Γιατί μπήκε, βρε παιδιά, για το μικρό σπίτι στο λιβάδι. Δεν ξέρω αυτό. Μπήκε είναι... για να κερδίσει η κοπέλα, το είπε κιόλα. Ναι, αλλά και οι άλλοι έχουν μπει να κερδίσουν, αλλά δεν έχουν αυτό το ρόλο τουλάχιστον έτσι όπως το δείχνει η Σοφία. Μα φάνηκε, δηλαδή, όταν φεύγει ένας άνθρωπος από πίσω και λέει: Εγώ ρουφιάνεψα, εγώ ρουφιάνεψα. Για τάκα τη. Ναι, είναι και μια τάκα λίγο σοκαριστική, αν το σκεφτεί κανείς, γιατί δεν είναι. Ειλικρινή όμως. Τιμή. Δεν λες εγώ αρίστευσα, ναι, ναι, ναι. Παιδιά, εγώ κέρδισα. Είναι λίγο το ρήμα είναι καταδικαστέο και πονάμε ως Έλληνες από αυτό. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, ότι θεωρεί η Σοφία ότι αυτή τη μέθοδο που έχει, τη δική της τακτική, πρέπει η Σόνη και Ντέ να την υιοθετήσουν όλοι μες στο σπίτι. Βέβαια, όταν δεν μπορείς να κατακτήσεις έναν παίκτη μαγνήτη όπως είναι ο Στίβ, τι κάνεις, επίθεση. Του πας απέναντι. Βλέπεις και ποιοι είναι στην ίδια λογική με σένα, συσπυρώνεσαι, παπ και παίζεις σύστημα. Τα αγόρια το ξέρουν καλύτερα αυτό το σύστημα, εγώ δεν θέλω να χρησιμοποιήσω. Φουλ επίθεση. Ποδοσφαιρικούς όρους. Σοφία μου, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή η Σοφία μπήκε στο σπίτι την δεύτερη εβδομάδα, που σημαίνει ότι είχε τη δυνατότητα την πρώτη εβδομάδα να δει και να παρατηρήσει τους παίχτες. Σε εσάς, έτσι, όταν μπαίνανε άτομα αργότερα, δεν ήταν από την αρχή, σε τι βαθμό σας επηρέαζαν, δηλαδή πώς επηρεάζουν την ισορροπία τους ποιοι όταν μπαίνουν καινούργιοι άνθρωποι μέσα. Μας επηρεάζει γιατί, όπως είπες, έχουν δει πράγματα και μπορούν να μεταφέρουν και μεταφέρουν, αυτό είναι σίγουρο, ό,τι θέλουν οι ίδιοι και στρατηγικά, αφού το πάμε έτσι, και αυτό που τους βολεύει. Άρα η Σοφία μπήκε για να κάνει πόλεμο για μένα. Εσύ πώς μπορείς να καταλάβεις, ένας παίχτης, πώς μπορείς να καταλάβει ότι αυτό που μεταφέρεται είναι το αληθινό και δεν είναι... Δεν γνωρίζεις άμα είναι το αληθινό, δεν ξέρεις με ποιους θέλει να κάνει παρέα, τι έχει δει, τι του άρεσε, τι έχει ακούσει από τις λίγες μέρες που είναι έξω από τον κόσμο, ίσως από τα social media, και σίγουρα επηρεάζει και κάνει μια τρικυμία, τη φέρνει μέσα σε ένα σπίτι που τις πρώτες 10 μέρες είναι όλοι μαζί. Εντάξει, εγώ έχω να πω καλή υπομονή σε όλο τον κόσμο που θα μένει εκεί πέρα τώρα και θα το βλέπουν. Τι να πω. Και μένει να δούμε. Αφροδίτη, τι βλέπεις τη Σοφία με αρχηγικές στάσεις, δηλαδή να κάνει η ίδια συσπήρωση ανθρώπων γύρω της. Τη βλέπω με εμπριστικές στάσεις. Ο αρχηγός έχει άλλα φόντα, έχει άλλα χαρακτηριστικά. Η Σοφία προσπαθεί να συσπηρώσει κάποιες γυναίκες απέναντι στο Στίβ, γιατί βλέπει ότι έχει επιρροή ο Στίβ. Από την άλλη παίζει, εγώ θεωρώ πολύ ξεκάθαρη τη στάση της. Μπήκε μέσα επιθετικά, πάει κόντρα, δεν κινείται μόνο υπόγεια ή παρασκηνιακά. Τα λέει, εγώ τα κάνω, εγώ τα πιστεύω, έτσι θα λειτουργήσω. Θεωρώ ότι ό,τι μπορεί να υποθεί πρέπει να μεταφερθεί σε όποιον τον αφορά. Που αυτό είναι και λίγο παράδοξο. Ναι, είναι παράδοξο, αλλά... γιατί θα γινόταν μόνιμα από όλους αυτό. Μπήκε για να κάνει αίσθηση. Μπήκε για να κάνει αίσθηση. Ο Στίβ δεν αυτοαναιρέθηκε. Δηλαδή τον είδαμε, ας πούμε, στη σύνδεση με το δωμάτιο που είπε ότι εγώ θέλω να κρατήσω λίγο μια στάση παρατηρητή κτλ. Και πάλι τον είδαμε, πάλι αυτό ήταν εχθές. Προηγήθηκε αυτό. Αυτό ήταν εχθές. Μάλιστα. Προφανώς όταν ήρθε το βράδυ και ηρέμησε, το ξανασκέφτηκε. Τα ξανασκέφτηκε όλα και τα έβαλε σε καινούργια φόρμουλα. Λοιπόν. Όπως ο Big Brother έχει αποδείξει ότι κάνει πολλά παιχνίδια, παιχνίδια μυαλού, όπως και το επόμενο παιχνίδι θα δούμε ότι τους έβαλε να ουσιαστικά να αποκαλύψουν τις μεγαλύτερες αλήθειες του εαυτού τους. Πώς το έκανε αυτό, τους έβαλε να παίξουν ένα παιχνίδι με emojis. Τα παιδιά είχαν στη διάθεσή τους ένα κύβο, σαν ζάρι, που σε κάθε του πλευρό είχε και από ένα σύμβολο emoji. Like, μου αρέσει, dislike, δεν μου αρέσει, καρδούλα, φίδι, εμετό και βόμβα. Σκληρό. Για πάμε να δούμε λοιπόν σε ποιους μοίρασαν οι συγκάτοικοι τα emojis τους. Hello, Big Brother. Σας μιλάει ο Big Brother, ο αρχηγός να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Συγκάτοικοι, έχουν περάσει αρκετές ημέρες από την πρώτη γνωριμία σας. Πλέον γνωρίζεστε καλά και θέλω να δω τι άποψη έχετε διαμορφώσει ο ένας για τον άλλον. Στο δωμάτιο επικοινωνίας υπάρχουν 6 εικονίδια. Μου αρέσει, δεν μου αρέσει, φίδι, βόμβα, καρδιά και ένας αμετός. Σε ποιους 6 συγκάτοικούς σας
Δίνετε το καθένα. Αργότερα θα δείτε πόσες καρδιές, πόσα αφίδια, πόσους σεμεντούς και πόσες βόμβες πήρατε. Αλλά δεν θα ξέρετε από ποιους τα πήρατε. Big Brother. Αμά. Ωραία. Το δίνεις σε κάποιον που σου αρέσει όλη του η στάση. Του τέχνη του Στίβ. Γιατί μ' αρέσει σαν άνθρωπο, τον αγαπώ πολύ. Το μ' αρέσει το βάζω στη Σαμάνθα γιατί αρχίζει και μ' αρέσει η αλλαγή τη, ότι έχει μαλακώσει ο δυναμισμό τη. Οπότε θα μπορούσα να κάνω και παρέα μαζί τη πλέον. Πάει στον Πέτσα. Γιατί μου αρέσει να κάνω παρέα με τον Παναγιώτη. Και περνάμε όμορφα. Και μ' αρέσει και ο χαρακτήρα του και η συμπεριφορά του και ο χαβαλέ του και όλα. Θα το δώσω στην Ευδοκία. Ο Ισίδωρος. Θεωρώ πως αυτό το παιδί είναι ένα πρότυπο. Θα το δώσω στο νέο αίμα, θα το δώσω στη Σοφία. Αρκετοί μου αρέσουν, αρκετοί δίλημα, αλλά να βάλω το Μελέτη. Μου αρέσει η Σοφία γιατί ήρθε και έδωσε και στην κουζίνα περισσότερη ζωντάνια και ενέργεια. Θα το βάλω στον Νίκο, γιατί είναι ένα παιδί με λίγες κουβέντες, σταθερό, σωστό. Θα το βάλω στο φίλο μου τον Κωστή. Στον Κωστή. Στον Κωστή. Στον Νικόλα. Στη Σαμάνθα. Τη συμπαθώ, απλά φωνάζει λίγο παραπάνω, τη το έχω πει. Πάει στην Ευδοκία. Από την πίεση και αυτό όλο έχει αλλάξει η συμπεριφορά τη, τα λεγόμενά τη. Τώρα μερικές μέρες δεν μ' αρέσει έτσι όπως είναι το στήλτζι. Έχει μπερδέψει και εμάς. Θα το βάλω στο Στίβ γιατί δεν μου άρεσε η ένταση που είχαμε χθες, γιατί δεν είχε λόγο. Την Αγγελίτα. Το δίνω στο Μελέτη. Δεν ταιριάζουμε στα χαρακτήρα τόσο πολύ. Θα το βάλω στον Παναγιώτη για κάποιες συμπεριφορές που έχει. Αυτό. Δεν μου αρέσει η Σίλια. Θα βάλω τη Μέρη γιατί όλα αυτά που έχουν γίνει, που επηρεάζει λιγάκι τον Κωστή, εμένα με έχουν χαλάσει. Διαισθάνομαι ότι έχει μια δόση πονηριάς. Όσο δέρεμα. Κι αν πετάξεις, φίδι είσαι, δεν θα αλλάξεις. Το φίδι θα το δώσω στη Σοφία, έτσι, γιατί λύσετε σαν φίδι μέσα στην κουζίνα. Ω, ίσως έπρεπε εδώ να βάλω τη Σίλια. Θα το δώσω στη Σίλια. Δεν έχω έρθει τόσο κοντά μαζί της. Κάπως θέλει λίγο να πετάει δηλητήριο. Φίδι. Το φίδι θα το βάλω στον Στίβ. Έχει ένα τατουάζ που είναι φίδι. Το φίδι θα το βάλω στη Μέρη. Το φίδι εμένα γενικά μου αρέσει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Θα το πάρει ο Νικόλας. Θα το βάλω στον Παναγιώτη. Είναι κόμπρα. Ελίσσεται στις γυναίκες. Το φίδι θα το δώσω στο Ισίδωρο. Έχει και μεγάλη γλώσσα. Γιατί σαν το φιδάκι είναι. Θα το βάλω στη Σαμάνθα. Γιατί κάνει παρέα με τη Σίλια. Στην Ευδοκία. Θα το δώσω στο Στέφανο. Γιατί θυμάσαι στο στρατό που λέγαμε ότι κάποιος είναι φίδι και κοιμάται πολύ ή ξέρεις λίγο απέχει. Τι να πω τώρα, το πω. Καρδούλα. Την καρδιά τη βάλω στη Μέρη. Είναι μεγάλη καρδιά. Η καρδιά μου είναι δοσμένη στον Κωστή. Την καρδιά θα τη δώσω στην κουμπάρα μου τη Σίλια, γιατί την αγαπώ πολύ. Την έχω αγαπήσει πάρα πολύ, έχουμε έρθει αρκετά κοντά. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Την καρδιά μπορώ να τη στείλω στο αγόρι μου. Θα πάει εντάξει στα προφανή. Είναι άνθρωπος κεφάτος, μοντέρνος, έτσι, έχει σύγχρονες απόψεις. Εντάξει, τώρα να εξηγήσω. Σοφάρα, I love you. Την καρδιά θα τη βάλω στο Στέφανο. Έτσι, γιατί είναι ήρεμος, αυθεντικός. Στον Ισίδωρο. Έτσι, μου αρέσει πολύ η ενέργειά του, η άβρα του. Την καρδιά θα τη βάλω στη Σαμ, στη Σαμάνθα. Την Μπόμπα. Δεν βάζουμε τον εαυτό μας. Θα τη δώσω στον Στίβ. Τα φαγητά του όλα είναι βόμβες. Έτοιμος να εκραγεί, ανά πάσα ώρα και στιγμή. Μπορεί τη βόμβα να την κρατάει στα χέρια του, να την πετάξει κάπου και να προκαλέσει τα πάντα. Τη βόμβα τη βάζω στο σύντεκνό μου, γιατί η σχέση μας είναι μπόμπα. Θα τη δώσω στην κουκλάρα μας, την τραγουδίστρια. Την Αγγελίτα. She's a sex bomb. Την έχω στο μυαλό μου σαν κάτι... Σαν σεξουβόμπα. Είναι εκρηκτική παρουσία ξεκάθαρα και εκρηκτικός χαρακτήρας, να τα λέμε και αυτά. Το δίνω στη Σίλια γιατί κάποια στιγμή θα κάνει μπαμ. Λέω να βάλω τη Μέρη. Η βόμβα για μένα είναι δύναμη. Έχει την ικανότητα να ρίξει τη βόμβα. Στην Σαμάνθα, γιατί πιστεύω ότι είναι δυναμή της.
Η βόμβα θα πάει στο Στέφανο. Γιατί κάποιες φορές η Ατάκης πετάει είναι βόμβα κυριολεκτικά. Εδώ αν τα δύσκολα πέμπτα, εσύ ποιο θα βάλω τον εμετό. Θα τον δώσω στον αγαπημένο μου Παναγιώτη. Πω μπρο, τέλειο καπέλο. Και εσύ μπρο, τέλειο καπέλο. Και εσύ μπρο, τέλειο καπέλο. Πάει στο Steve, γιατί είναι ο κολλητός μου. Με αγάπη πάντα. Τον εμετό το βάζω στη μελέτη λοιπόν, γιατί κάποιες φορές τη στιγμή που βγήκε υποψήφιος, έχει κάποιες κακές αντιδράσεις. Πλέον όποτε τον βλέπω, μόνο αυτό μου έρχεται στο μυαλό. Τον δυσκολεύομαι όμως τον εμετό. Τι να κάνω εγώ τώρα, μα είναι emoji αυτό. Εμετός, Ευδοκία. Αγαπημένα μου Νικόλα, στον αφιερώνω. Sorry Νικόλα, παιχνίδι είναι. Όχι για κακό, απλά του βάλω ένα εμετό. Όλοι οι άλλοι κάπως τρώγονται. Αυτός δεν μου τρώγεται, συγγνώμη. Σοφία, κάποια πράγματα που ακούω να κάνει να μην μου αρέσουν εμένα προσωπικά. Στη Σίλια, γιατί εντάξει, δεν κάνουμε τόσο πολύ παρέα. Θα τον βάλω στο Κωστή, γιατί ξέρω ότι δεν θα παρεξηγηθεί. Ο μόνος που είχε κάνει με Τούλη μία φορά που είχε νιώσει έτσι δυσάρεστα μία φορά κάποτε στην αρένα. Έχουμε πράγμα άλλο να βάλουμε. Πέντε μπόμπες. Γλυκουλάκια μου, ρε. Δύο καρδιές. Σας ευχαριστώ. Πέντε μπόμπες. Αυτά είναι αποτελέσματα. I love you. Στέφανος. Έχεις δύο καρδιές. Εγώ ψάχνω τον δεύτερο στην καρδιά μας. Στην καρδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά. Δεν το περίμενα. Η βόμβα δεν ξέρω. Ω, αφού τον πήραμε το καλά. Βόμβα. Μωρή μπομπά. Μωρή μπομπά. Και το φίδι μπορεί να είναι και κανένα φιδίσιο κορμί. Ναι, μπορεί να είναι και φιδίσιο κορμί, Σαμάνθα. Το σκέφτηκα κι εγώ. Η βόμβα τι φάση. Εγώ την έβαλα τη βόμβα. Σαμάνθα, εγώ την έβαλα τη βόμβα. Ωχ. Τι είμαι τους. Έκανε την αρχή ο Πέτσας. Έχεις όμως, να σου πω κάτι, 4, 5, 6, 7. Θυμάμαι, ρε, κανείς δεν του βάλε την Παναγιώτη μια καρδιά, έλα μου ξεράσω. Κανείς του βάλε μια καρδιά. Ω. 140, 101. Ω, τι φάσε. Εντάξει. 140, 101. Ωραία. Εντάξει. Γεκουά! Νίκο, αυτό είναι προφητεία! Η οθόνη μίλησε! Ταν, ταν, ταν. 211. Αυτό αναπηρείται στέθερο από τηλεοπτικό σοου. Εντάξει, εγώ είμαι ανοιχτό φίδι, παιδιά. Ελπίζω να το έχετε καταλάβει αυτό. Κώστας, για να δούμε. Δύο μετούς, μία καρδιά, εντάξει. Δύο μετούς. Μπορεί να είναι επειδή κάποια στιγμή είχε κάνει και να το θεώρησα στην πλάκα. Κόλα! Κόλα, Παναγία μου. Τα ζήτησες, ρε. Τα ζήτησες και τα πήρες. Ευχαριστώ, παιδιά. Τα κυνηγούσα. Κόπα. Τι. Τέσσερις μπόμπες. Ωρε, τέσσερις μπομπάρες. Το φιδάκι δύο, εγώ διαμαντής. Μελέτης να δώσει. Να πάω μηδέν εγώ, τελείως. Για να αφήσετε την ψήφο σας, καλέστε το 120-200. Εσύ δώσε 221. Θα ήθελα να πάει τα 200 χιλιάρικα, ρε πω. Τα 21 δώστε σε μένα. Σίλια. Τρία παιδιά. Τις καρδιές όμως. Αντιφατικό. Έντονα συναισθήματα. Αντιφατικό, ναι. Hello, Big Brother. Μάλιστα. Αυτό που βλέπουμε σε ένα απλό παιχνίδι εμείς εδώ, η Σοφία βλέποντάς το μου είπε
Αυτό είναι κάτι που το συζητάς τρεις μέρες μέσα. Για να δεις τι έγινε. Τρεις μέρες ακριβώς. 24 ώρες το 24ωρο συζητάς ποιος σου έβαλε, τι έβαλε, γιατί το έβαλε. Ωραία είναι αυτά, παιδιά, γιατί έξω συζητάμε πιο σοβαρά θέματα. Και μεγάλα προβλήματα. Να με προβληματίσει το emoji, γιατί από ό,τι είδα εγώ, αλλά ντάλα τώρα, ό,τι να είναι. Άμα βάζει ο Στίβ στον Πέτσα, έβαλε ο Πέτσα στο Στίβ με το. Όχι, και η Σίλια στο Στίβ έβαλε Φίδι. Ναι, κοίταξε, ο Πέτσα έβαλε στον κολλητό του εμετό. Κάνουν και πλάκα ή βάλανε στον Κωστή γιατί έκανε, ας πούμε. Άρα δεν μπορείς να καταλάβεις που είναι το σοβαρό και που είναι το αστείο. Ναι, αλλά έχει και μια βάση στην οποία πάτησαν και ρίξανε τα βέλη τους, είτε με το. Είτε με Φίδι, είτε με οτιδήποτε, και αυτό προσπαθούν να αναλύσουν τώρα μέσα. Τι έγινε, ποιος μου έβαλε με το, ποιος μου έβαλε Φίδι. Και είναι και μια ευκαιρία να συνδεθούμε με τα παιδιά, βέβαια, και να δούμε και εκείνοι πώς το εξέλευαν όλο αυτό. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Παιδιά. Ομορφόπεδα, πες για να τα ομορφόπεδα. Δούμε. Ομορφόπεδα. Καλησπέρα και πάλι, τι κάνετε. Καλησπέρα. Πώς σας φάνηκε το παιχνίδι με τα emojis? Α, ήταν φανταστικό. Ωραίο. Είπατε αλήθειες, βρε. Ναι, είπατε αλήθειες. Ναι. Ωραία. Ισίδωρε. Ναι. Δεν τα πήγες άσχημα. Μια χαρά τα πήγες. Δεν είμαι αφελής. Δηλαδή, κατάλαβα ότι ήταν αληθινά αυτά που πήρα, αλλά κατάλαβα πως υπάρχουν και τα αρνητικά τα οποία δεν υπόθηκαν τώρα. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν γίνεται να είναι όλα θετικά, γιατί προκάλεσα ό,τι προκάλεσα. Που σημαίνει ότι κάποιοι ενοχλήθηκαν. Άρα, μπορεί από το να μην εκφράσουν κάτι αρνητικό, να μην εκφράσουν τίποτα. Δεν σημαίνει όμως ότι το αρνητικό υπάρχει και ότι μπορεί να εκφραστεί αργότερα. Ωστόσο, εγώ κρατάω τα θετικά, που ήταν αληθινά. Βεβαίως και καλά κάνεις. Πάμε λίγο στον Κωστή. Ρε Κωστή, σύντεκνε, τι γίνανε, δεν πήραμε καρδούλες? Πού είσαι, ρε φίλε? Δεν πήρα, όχι καθόλου, αλλά δεν πειράζει, δεν με νοιάζει. Γιατί? Δεν κατέχω, ήταν να σου πω, δεν κατέχω. Μήπως επειδή έφυγε η Ελένη? Έφυγε η Ελένη, τελείωσε. Εγώ θα ρωτήσω άλλο τον Κωστή. Κωστή μου, ή τα κάνει ο πόδας σου? Εντάξει, καλά. Εντάξει, είναι πόδας. Καλά πάει ο πόδα μου, καλά πάει, εντάξει. Βρε, θα τα καταφέρει να βγει από τη μέλη από το παιχνίδι. Ναι, πιστεύω να βγω. Δεν ξέρω τι να πω. Περαστικά να σου πούμε. Καλά, ευχαριστώ πολύ. Περαστικά. Σίλια. Εσύ πήρες τρία φίδια και έναν εμετό. Ναι, πώς το κρίνεις αυτό, βρε κοπέλα μου? Κοίτα να δεις, η αλήθεια είναι πως σίγουρα δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Κάποιοι μπορεί όντως να σκέφτονται διαφορετικά για εμένα. Όταν υπάρχουν αντιπαραθέσεις κάθομαι και το συζητάω. Παρ' όλα αυτά δεν θα προσπαθήσω να αλλάξω γνώμη στον καθένα. Θα είμαι αυτή που είμαι και σε όποιον αρέσω. Ωραία. Αγγελίτα. Παρακαλώ. Κούκλα είσαι. Να σε ρωτήσω, εσύ πήρες πολλές βόμβες. Μαζέψου. Για δώσε μου μια μετάφραση. Ορίστε, δεν άκουσα. Εσύ, λέω, πήρες πολλές βόμβες. Θες να μου το μεταφράσεις λίγο? Παιδιά, ποια είναι η γνώμη σας? Ότι είσαι ένας εκρηκτικός χαρακτήρας, θα έλεγα. Περίμενε εγώ, εσύ. Μην βιάζεσαι. Για πες, Αγγελίτα. Σίγουρα για το εκρηκτικό του χαρακτήρα μου ήταν οι βόμβες. Είμαι σίγουρη κι εγώ. Και μόνο εκεί. Ορίστε. Και μόνο εκεί. Ναι, σίγουρο. Θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά. Δεν το περίμενα να πάρω τόσο καλές κριτικές. Αλήθεια. Αλήθεια. Αυτό. Όχι, εσύ, Παναγιώτη, τώρα που σε είδα, βόμβα έδωσε? Όχι. 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 Εντάξει. Δεν, δεν θυμάμαι. Από καρδούλα. Μπα. Μπα. Λοιπόν. Πάμε όμως και σε ένα συγκάτοικο, τον Νίκο. Νίκο. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, γόρι μου. Εσύ κατάφερες κάτι μαγικό με τα emojis που πήρες. Ναι. Σχημάτισες τον μαγικό αριθμό, λοιπόν, 100.000. Το οποίο έχει διτή σημασία. Είναι αφενός μεν το έπαθλο του νικητή, από την άλλη πήρες και ένα μόνο like. Ναι, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να καταλάβω ούτε αρνητικά ούτε θετικά. Περίεργα συναισθήματα. Οκ, προχωράμε. Σε βάλανε σε σκέψεις? Με βάλανε σε κάποιες σκέψεις, σίγουρα. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά αρνητικές ή θετικές, γιατί δεν υπάρχει. Όταν παίρνεις κάτι αρνητικό, σκέφτεσαι γιατί πήρα αρνητικό. Όταν παίρνεις κάτι θετικό, πάλι το σκέφτεσαι. Όταν παίρνεις μόνο ένα θετικό, πάλι το σκέφτεσαι. Το σκέφτεσαι πιο πολύ. Αλλά οκ. Okay. Πάει το μυαλό σου ποια ήταν η θετική ψήφος? Σίγουρα πάει. Και εμάς. Εδώ πάει μέχρι και εμένα, φαντάζομαι. Λοιπόν, παιδιά,
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε πάλι σε λίγο. Εμείς ετοιμαζόμαστε να περάσουμε σε ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα. Η ψηφοφορία είναι σε εξέλιξη και μάλλον θα κρυθεί στον πόντο. Μην ξεχνάτε να ψηφίζετε εκείνον που θέλετε να παραμείνει στο σπίτι του Big Brother. Αμέσως μετά όμως, και δεν θέλουμε να φύγει κανείς γι' αυτό, έχουμε τη γραμμή ζωής της Σαμάνθας, του κοριτσιού μας, που, του λίγο διαφορετικού κοριτσιού μας, με ένα διαφορετικό τρόπο τα διαχειρίζεται όλα. Που θέλει να το παίξει σκληρή, αλλά κατά βάθος είναι ευαίσθητη. Νομίζω με τη γραμμή της ζωής θα μας δοθεί και εμάς η ευκαιρία να την γνωρίσουμε πολύ καλύτερα. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Hello, Big Brother. Αν θέλετε να παραμείνει στο σπίτι του Big Brother η Ευδοκία, καλέστε στο 901-901-4104 ή στείλτε μήνυμα Β4 στο 54777. Αν θέλετε να παραμείνει στο σπίτι του Big Brother η Μέρη, καλέστε στο 901-901-4107 ή στείλτε μήνυμα Β7 στο 54777. Αν θέλετε να παραμείνει στο σπίτι του Big Brother ο Μελέτης, καλέστε στο 901-901-4108 ή στείλτε μήνυμα Β8 στο 54777. Hello, Big Brother. Αν θέλετε να παραμείνει στο σπίτι του Big Brother η Ευδοκία, καλέστε στο 901-901-4104 ή στείλτε μήνυμα Β4 στο 54777. Αν θέλετε να παραμείνει στο σπίτι του Big Brother η Μέρη, καλέστε στο 901-901-4107 ή στείλτε μήνυμα Β7 στο 54777. Αν θέλετε να παραμείνει στο σπίτι του Big Brother ο Μελέτης, καλέστε στο 901-901-4108 ή στείλτε μήνυμα Β8 στο 54777. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγα λεπτά. Α, δεν θα το πω γιατί μπορεί να μας ακούνε μέσα. Στο Big Brother και σε λίγο οι γραμμές. Οι γραμμές θα κλείσουν. Έχετε ακόμα χρόνο να ψηφίσετε τον συγκάτοικο που θέλετε να παραμείνει στο σπίτι του Big Brother. Πάμε όμως τώρα να συνδεθούμε με τα παιδιά στο σπίτι, να δούμε τους πρωταγωνιστές της σημερινής βραδιάς. Καλησπέρα, παιδιά. Μια ακόμη φορά. Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και πάλι. Δεν έχετε βαρεθεί να μας βλέπετε απόψε. Χαρά μας. Τα λέγατε άλλωστε. Και δική μας χαρά. Και θα θέλαμε τώρα να ακούσουμε δύο λόγια, τα δύο τελευταία λόγια πριν την ανακοίνωση του αποτελέσματος από τους τρεις υποψηφίους. Λοιπόν, Ευδοκία, ξεκινάμε από εσένα. Τέλεια. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ όσοι έχετε επιλέξει να με στηρίξετε για τη στήριξή σας. Δεν θα ζητούσα ψήφο, αλλά όσοι το κάνετε από την καρδιά σας, πιστεύω ότι το νιώθω κι εγώ στη δική μου καρδιά. Σπασίβο Βαρσόα. Και ό,τι είναι θα το δούμε σύντομα το αποτέλεσμα. Να είσαι καλά, ωραία. Ευδοκία μου. Μελέτη, ο λόγος τώρα σε σένα. Θα κοιτάξω να είμαι σύντομος. Λοιπόν, καταρχάς ένα μεγάλο ευχαριστώ στην παραγωγή του παιχνιδιού. Είμαι πολύ ευγνώμων για αυτή την εμπειρία ακόμα και να τελειώσει σήμερα. Δευτερευόντως, ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά. Τίποτα, αν δεν δω την οικογένειά μου, τους αγαπώ πολύ όλους, τους φίλους μου. Ευχαριστώ όσους με έχουν στηρίξει και άμα μείνω, αν οι ψήφοι είναι αρκετοί, είναι αρκετές για να με κρατήσουν στο σπίτι, θα συνεχίσω να είμαι ο εαυτός μου. Στο ευχόμαστε. Μερούλα μου, η σειρά σου. Ας ευχαριστήσω τότε και εγώ με τη σειρά μου, όσους με ψήφισαν και να πω στον κόσμο να το απολαμβάνει και να συνεχίζει να ψηφίζει όποιον πραγματικά, με όποιον ταυτίζεται, όποιον συμπαθεί ή έστω όποιον θέλει να συνεχίζει να βλέπει. Okay, Μέρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τρεις. Θα επανέλθουμε σε πολύ πολύ λίγο. Θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, και τώρα Ναταλή, ξέρεις που πάμε? Πού? Λοιπόν, τώρα θα πάμε να δούμε την πρώτη γραμμή ζωής του Big Brother από τη Σαμάνθα μας. Είναι μόλις 18 χρονών και όμως έχει να μας διηγηθεί πολλά και ενδιαφέροντα.
Πάμε να παρακολουθήσουμε το βίντεο και θα συνδεθούμε με τα παιδιά για να το σχολιάσουμε. Και να πούμε ότι μετά το βίντεο οι γραμμές θα κλείσουν, οπότε έχετε λίγο χρόνο ακόμα για να ψηφίσετε τον παίκτη που θέλετε να παραμείνει στο σπίτι του μεγάλου αδερφού. Πάμε να δούμε τη σαμάρτη. Γεννήθηκα 13 Σέκτου του 2003. Γεννήθηκα στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Μεγάλωσα στην Ιερά Πέτρα. Οι γονείς μου είναι η μητέρα μου από την Ουκρανία και ο πατέρας μου από τη Σερβία. Τα παιδικά μου χρόνια γενικά ήταν πολύ χαρούμενα και ήρεμα. Κάθε χρόνο πήγαινα διακοπές να βλέπω τους συγγενείς μου στην Ουκρανία και στη Σερβία. Όπου και στη χώρα της μητέρας μου έμαθα γενικά λίγο για τις αγροτικές δουλειές και όλα αυτά και κατάλαβα ότι μου άρεσαν πάρα πολύ. Το 2011 ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για μένα. Πέρασα ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Χρειάστηκε να κάνω ένα χειρουργείο, το οποίο λέγανε στους γονείς μου ότι είναι 50-50 η ζωή μου. Δόξα τω Θεώ, πήγε πολύ καλά και συνέχισα φυσιολογικά τη ζωή μου από εκεί και πέρα. Το 2014 είχα έναν τσακωμό με μια φίλη μου, ο οποίος έγινε αρκετά σοβαρός. Η μητέρα της με κατηγόρησε για κάτι το οποίο δεν θεωρούσα ότι χρειαζότανε. Οι φίλες μου είπαν τα λόγια που υπόθηκαν ανάμεσα σε μένα και στη μητέρα της κοπέλας στον αδερφό μου. Και την ώρα που ο αδερφός μου πήγε να ζητήσει εξηγήσεις, ήρθαν άλλα δύο συγγενικά της πρόσωπα. Και όλο αυτό πήρε άσχημη κλίση. Ο αδερφός μου τραυματίστηκε και κινδύνεψα κι εγώ για άλλη μια φορά. Και ο λόγος που τραυματίστηκε ο αδερφός μου ήταν επειδή πήγε να περασπιστεί εμένα. Από όλη αυτή την ιστορία πιστεύω ότι αν ήταν οποιοδήποτε άλλο παιδί στη θέση μου, θα είχε πάρει κάποιο πολύ σημαντικό μάθημα για τη ζωή του. Εγώ συγκεκριμένα δυστυχώς το πήρα αλλιώς. Έμαθα ότι πρόβλημα έχω να το λύνω μόνη μου για να μην τραυματίζονται άλλοι εξαιτίας μου και να μην παθαίνουν κακό για τον λόγο ότι φταίω εγώ, ας πούμε, για κάτι. Το καλοκαίρι του 2015 πήγαμε με τον πατέρα μου και τον αδερφό μου στη Σερβία για διακοπές. Εκεί αποφάσισα ότι ήθελα να πάω σε μια στρατιωτική κατασκήνωση. Έμαθα να υπερασπίζομαι τον εαυτό μου, να είμαι πιο σκληρή. Και αυτό που μου λείπει περισσότερο από όλα είναι η σκοποβολή που μας μάθαιναν εκεί πέρα. Θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ καλό που μου έχει συμβεί στη ζωή μου, γιατί αυτή τη στιγμή έχω κάποιες εμπειρίες τις οποίες άλλα παιδιά δεν μπόρεσαν να βιώσουν. Εγώ έμαθα από αυτό. Μετά από αυτή την κατασκήνωση, αποφάσισα ότι θέλω να περάσω στρατό, να γίνω μόνιμη στρατιωτικός. Και ήταν απόφαση στιγμής η οποία έμεινε μέχρι και την τρίτη λυκείου. Το 2017 συνέβη ένα πολύ σημαντικό συμβάν για όλη μας την οικογένεια. Η μάνα μου τραυματίστηκε και χρειάστηκε να μείνει στο κρεβάτι παράλυτη για αρκετό καιρό. Ήταν πολύ δύσκολη περίοδο για μας σαν οικογένεια. Ένιωθα πολύ μόνη μου, ήμουν στην εφηβεία. Φοβόμουν ότι η μάνα μου μπορεί να μην ξαναπερπατούσε και το σκεφτόμουν καθημερινά αυτό. Δεν μπορούσα να μιλήσω όμως σε κάποιον γιατί δεν ήθελα να την κάνω να νιώσει χειρότερα από ό,τι ήταν. Μετά από περίπου 2 με 2,5 χρόνια ανάρρωσε, μέχρι και σήμερα δεν είναι και 100% καλά, αλλά μπορεί να ανταπεξέλθει σε αρκετά πράγματα. Το 2018 ήταν πάλι μια δύσκολη χρόνια για μένα. Έχασα για πρώτη φορά ένα πολύ κοντινό μου άνθρωπο. Ήταν ένας συμμαθητής μου που ήμασταν και πολύ καλοί φίλοι. Πέθανε από τροχαίο.
Αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσω εκείνη τη στιγμή, διότι ήταν η πρώτη φορά που έχανα κάποιον τόσο κοντινό μου άνθρωπο. Και επειδή γενικά σε αυτή την κατάσταση ήταν όλο το σχολείο, δεν ήταν και πολύ εύκολο να πηγαίνω σε ένα σχολείο που όλοι μιλούσαν γι' αυτό και συζητιόταν για πάρα πολύ καιρό. Το 2019 έζησα μια πολύ ωραία εμπειρία χάρη στους φίλους μου. Με δήλωσαν στα Καλλιστεία της Κρήτης. Μπορώ να πω ότι ήταν πάρα πολύ ωραία ευκαιρία. Και από εκεί κατάλαβα ότι μου αρέσει αρκετά ο χώρος του modeling και γενικά της μόδας και άρχισα να ασχολούμαι με αυτό. Το 2020, για άλλη μια φορά, έχασα ένα πολύ κοντινό μου άνθρωπο, το οποίο είχαμε σχέση για αρκετό διάστημα. Σκοτώθηκε στο τροχαίο. Εκείνη την περίοδο ήμασταν φίλοι, αλλά ένιωσα πάρα πολύ άσχημα. Ήταν πολύ δύσκολη κατάσταση. Ήταν τόσο δύσκολη που εμένα με έκανε συγκεκριμένα να φύγω από τον τόπο που έμεινα, διότι δεν άντεχα τόση πίεση, γιατί όλοι ρωτούσαν πώς νιώθω, πώς είμαι και πάρα πολλά πράγματα και εγώ πιεζόμουν έτσι. Και δεν το έχω ξεπεράσει ακόμα, μπορώ να πω, διότι ξέσπασα στη δουλειά, δούλευα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Για να μην το σκέφτομαι και να μην νιώθω χάλια, ένιωσα σαν να φεύγει ένα κομμάτι μου όταν συνέβη αυτό. Αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, ίσως και να μην τον άφηνα ποτέ, γιατί μπορεί να μην συνέβαινε αυτό. Ήταν πολύ δύσκολη περίοδος. Δεν μπορώ ούτε να την εξηγήσω. Μετά από αυτό το δύσκολο συμβάν, αποφάσισα μετά από πολύ μικρό διάστημα να αλλάξω τη ζωή μου. Ξεκίνησα πηγαίνοντας σε Καλλιστεία στην Πελοπόννησο, όπου μπορώ να πω ότι ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Πήρα και τον πρώτο μου τίτλο σε Καλλιστεία και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό, γιατί μου έδωσε όθηση στο να συνεχίσω με αυτόν τον τομέα. Μετά τα Καλλιστεία πήρα την απόφαση να μετακομίσω στην Αθήνα, κι ας ήμουν 17 χρονών ακόμα, να συνεχίσω τη ζωή μου εκεί πέρα, να φύγω λίγο από το κομμάτι του χωριού, γιατί ακόμα ήταν πολύ μικρό το χρονικό διάστημα που είχε περάσει από την απώλεια του ανθρώπου μου. Το 2021 πέρασα αρκετά δύσκολα, διότι η γιαγιά μου είχε σοβαρά θέματα υγείας για αρκετό καιρό, για 3 με 4 μήνες. Λόγω δουλειάς και σχολείου δεν κατάφερα να πάω να την δω. Απεβίωσε μετά από αυτούς τους 3-4 μήνες. Μπορώ να πω ότι ούτε αυτό το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα, δηλαδή πιστεύω ότι θα πάω πάλι στη Σερβία και θα τη δω να είναι στο σπίτι όπως ήταν και την τελευταία φορά που πήγα. Το μόνο που με στεναχωρεί πάρα πολύ είναι ότι επειδή μου αρέσει πολύ να δουλεύω και δούλευα αρκετά και τα καλοκαίρια και το χειμώνα, ταυτόχρονα με το σχολείο, είχα να τη δω πάρα πολλά χρόνια και να πάω στη Σερβία. Ήταν κάτι πολύ δύσκολο και για μένα και να βλέπω τον πατέρα μου σε αυτή την κατάσταση. Γιατί και ο πατέρας μου στεναχωρήθηκε πάρα πολύ, διότι ούτε και εκείνος πρόλαβε να τη δει. Επειδή δούλευε για να μπορέσω εγώ να ανταπεξέλθω στην Αθήνα και ο αδερφός μου με τις σπουδές του. Νιώθω πολύ άσχημα για όλο αυτό που συνέβη και μετανιώνω που αντί να είμαι κάθε καλοκαίρι με τη γιαγιά μου όπως ήμουνα και μικρή, έπεφτα με τα μούτρα στη δουλειά, μόνο και μόνο για να μην ζορίζω τους γονείς μου οικονομικά και δεν πρόλαβα να τη δω και δεν την είδα και 3-4 χρόνια.
Νιώθω πάρα πολύ άσχημα επίσης, γιατί μετά το εγκεφαλικό που έπαθε το τελευταίο, δεν θυμόταν κανέναν. Το μόνο άτομο που θυμήθηκε πριν πεθάνει ήμουν εγώ και δεν μπορούσα να είμαι εκεί δίπλα της. Η γιαγιά μου είναι η καλύτερη γιαγιά του κόσμου για μένα. Θυμάμαι ότι όποτε πήγαινε εκεί πέρα μου άρεσε πάρα πολύ να την πειράζω, να την κοροϊδεύω, να το πω σε εισαγωγικά. Γιατί αυτό την έκανε να νευριάζει και να μας κυνηγάει και να παίζει μαζί μας. Πηγαίναμε γενικά σε πάρα πολλά μέρη μαζί της. Περνούσα πάρα πολύ χρόνο με τη γιαγιά μου. Και όποτε ερχόταν διακοπές στην Κρήτη, ήμασταν με τις ώρες στην παραλία και μαζεύαμε κοχύλια, τα οποία ήθελα να παίρνει πάντα μαζί της. Και ένα από τα πράγματα που θέλω να κάνω αυτή τη στιγμή είναι να πάω εκεί πέρα και όλα αυτά τα κοχύλια που είχε μαζέψει να τα στολίσω στον τάφο της. Γιατί είναι κάτι που είχε ρίξει κόπο για να τα μαζέψει και της άρεσαν πάρα πολύ τα κοχύλια. Οπότε, εφόσον δεν πρόλαβα να τη δω, πιστεύω ότι αυτή η κίνηση με ελαφρύνει λίγο συναισθηματικά. Φτάνουμε στο σήμερα που με βρίσκει εδώ πέρα, στο σπίτι του Big Brother. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Γενικά είμαι ένας πολύ δυναμικός άνθρωπος. Από όλα αυτά που πέρασα έχω μάθει να στέκομαι στα πόδια μόνη μου, να μπορώ να ανταπεξέλθω σε όλα τα πράγματα μόνη μου, να προσπαθώ για τον εαυτό μου και για τα όνειρά μου. Και αυτό το Big Brother θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία η οποία μου δόθηκε και έπρεπε να την αρπάξω. Είναι μια εμπειρία που θα μου μείνει. Ακόμα και όταν φύγω από εδώ πέρα, πιστεύω θα μου λείψει πάρα πολύ όλο αυτό. Θέλω πάρα πολύ να βγω να δω τους δικούς μου, αλλά τέτοια εμπειρία δεν χάνεται. Hello, Big Brother. Λοιπόν, Σαμάνθα μου. Θέλω να σου πω καταρχάς ότι σε ευχαριστούμε πολύ που μοιράστηκες την ζωή σου μέχρι τώρα, την πολύ μικρή ζωή σου, γιατί είσαι μόλις 18 χρονών. Παρ' όλα αυτά, έχεις περάσει ήδη πάρα πολλά. Έχεις βασανιστεί πολύ. Είσαι όμως ένα πολύ δυνατό και ένα πολύ σκληρό παιδί, γιατί έχεις ανδρωθεί πρόωρα. Και όσον αφορά στη γιαγιά σου, θέλω να σου πω ότι η γιαγιά σου είναι εκεί πάνω και είναι πολύ περήφανη για σένα που σε βλέπει και να μην έχεις καθόλου τύψεις. Οι άνθρωποι φεύγουν, αλλά τους ξεχνάμε, φεύγουν μόνο όταν τους ξεχνάμε. Και εσύ δεν την έχεις ξεχάσει ποτέ, και γλυκό μου κορίτσι, μην αισθάνεσαι άσχημα, γιατί εσύ ήσουν εδώ γιατί δούλευες. Δεν ήσουν εδώ επειδή έκανες διακοπές. Ήσουν εδώ επειδή χρειαζόταν να δουλέψεις. Μην αισθάνεσαι άσχημα. Να έχεις πάντα στο μυαλό και στην καρδιά σου τη γιαγιάκα σου. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε αυτή την πολύ όμορφη συζήτηση, να πούμε ότι στο σημείο αυτό κλείνουν οι γραμμές. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τα αποτελέσματα. Και θα μάθουμε ποιος είναι ο συγκάτοικος ή η συγκάτοικος που αποχωρεί από το σπίτι του Big Brother. Είδαμε, Μέρη, και εσένα να συγκινήσει με όλα όσα μας αφηγήθηκε η Σαμάνθα. Α, μας βλέπατε. Ναι, σας βλέπαμε. Ναι. Συγκινήθηκα εκεί που μίλησα για τη μητέρα της. Και μετά ακολούθησαν κι άλλα χειρότερα. Ζώντας τη Σαμάνθα μέσω σπίτι τόσες μέρες, φανταζόσουν μια τέτοια πορεία ζωής, μια τέτοια γραμμή ζωής? Ήξερα ότι η Σαμάνθα είναι ένας πολύ δυνατός άνθρωπος και επειδή στην αρχή μπαίνοντας εδώ δήλωσα ότι ίσως έχω να πω τα λιγότερα με τη Σαμάνθα, τελικά έχει αποδειχθεί ότι μάλλον έχω να πω πάρα πολλά. Γιατί έχει αντίληψη και έχει ζήσει πολύ έντονες στιγμές που αυτό την έχουν κάνει να είναι αυτό που είναι σήμερα, ένας πολύ δυνατός άνθρωπος. Μέρη. Ναι. Συγγνώμη, ήρθε την Σοφία. Σοφία μου, και σένα σε βλέπω συγκινημένη. Ναι. Ναι, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά πώς νιώθει ένα παιδί όταν έρχεται σε επαφή με το θάνατο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο με συγκινεί πάντα. Και είναι πολύ γενναίο κορίτσι και είναι πολύ δυναμική που στάθηκε και εξέφρασε όλα όσα ένιωσε και έζησε. Μάλιστα, Σαμάνθα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την αφήγηση. Είσαι ένα πολύ γερό
και πολύ δυνατό παιδί και θέλω να σε δω να χαμογελάς με την ψυχή σου. Θέλω να το δω το ωραίο χαμόγελο. Αυτή η γραμμή ζωής θα γίνει για όλα τα παιδιά και έχει ενδιαφέρον και που το βλέπετε κι εσείς, γιατί έτσι γνωρίζεστε καλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ, θα σας αφήσουμε για λίγο και θα επιστρέψουμε πολύ πολύ σύντομα για να σας ανακοινώσουμε το απόψινό αποτέλεσμα. Λοιπόν, Αφροδίτη, συγκλονιστική η αφήγηση σας. Δυστυχώς, κρίνουμε τους ανθρώπους επιπόλαια και προσπαθούμε να μεταφράσουμε κάποιες συμπεριφορές πολύ βιαστικά, χωρίς να γνωρίζουμε τους άλλους. Ξεδιπλώθηκε η ζωή ενός μικρού παιδιού, γιατί στα 18 είναι, για μένα θα μπορούσε να είναι και κόρη μου. Ναι, ναι, ναι. Όμως το αισιόδοξο μήνυμα μέσα από όλη αυτή την τραυματική διαδρομή είναι ότι η ζωή όταν σου παίρνει κάτι, κάτι σου δίνει. Και της έδωσε πάρα πολλά μαθήματα, την ενίσχυσε ως χαρακτήρα, την έκανε δυναμική γυναίκα. Εγώ πολύ μητρικά και με πολύ αγάπη θα τη συμβουλεύσω φυσικά να μάθει να δίνει μόνη της τους αγώνες για να επιβιώνει, αλλά δεν είναι και κακό καμιά φορά να κουμπάμε σε έναν άνθρωπο και σε μια άλλη αγκαλιά ή έστω σε έναν νόμο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Αφροδίτη. Μήπως μπορούμε να έχουμε την κάρτα με τα αποτελέσματα της αποψινής ψηφοφορίας. Έλα ρε Αυγουστή. Ευχαριστούμε πολύ. Να συνδεθούμε τώρα με το σπίτι. Να συνδεθούμε. Παιδιά, μας ακούτε? Καλησπέρα και πάλι, παιδιά. Καλησπέρα. Πώς νιώθετε? Δεν πούμε ψέματα. Έχετε αγωνία. Αγωνία. Και νομίζω ότι έχουν και τα υπόλοιπα παιδιά πέρα από εσάς τους τρεις αγωνία. Γιατί σίγουρα είστε αρκετές πια μέρες μαζί και η απώλεια του ενός θα είναι σημαντική. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα να πούμε. Για να σας δω άλλη μια φορά. Λοιπόν, Ευδοκία, Μελέτης, Ευδοκία για πρώτη φορά, Μελέτης για δεύτερη και η Μέρη για πρώτη φορά. Υποψήφι. Υποψήφι προς αποχώρηση. Και ήρθε η ώρα να μάθουμε ποιος είναι ο συγκάτοικος, η Ευδοκία, ο Μελέτης ή η Μέρη που θα παραμείνει στο σπίτι του Big Brother. Μ' αρέσει αυτή η εικόνα που βλέπω. Μ' αρέσει που τα χέρια και των τριών παιδιών είναι ενωμένα. Και μ' αρέσει που βιώνουν αυτή τη στιγμή μαζί. Λοιπόν, αγαπημένα μου παιδιά, Ευδοκία, Μελέτη και Μέρη. Στο σπίτι του Big Brother παραμένει είναι η πιο αμήχανη στιγμή. Αλλά τώρα θα μάθουμε ότι στο σπίτι του Big Brother παραμένει η Μέρη. Μπράβο, Μέρη. Πόσο είναι αυτό? Μέρη, πες μου τα πρώτα συναισθήματα. Θα πω την αλήθεια, αυτό που ένιωσα, ότι δεν το περίμενα. Αλλά ναι, ο καθένας, επειδή το βιώνει, έχει την ανησυχία ότι θα φύγει.
αυτό. Δεν το περίμενα. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ. Τη βλέπουμε τη χαρά σου. Οι συγκάτοικοι σου χάρηκαν το ίδιο πολύ. Εγώ πάντως χάρηκα. Πρέπει να τους ρωτήσετε. Πάρα πολύ χάρηκα. Πολύ. Να το Κώστα. Έτσι για να το ελαφρύνουμε. Για να το ελαφρύνουμε λίγο. Πού είναι ο Κώστας, δεν τον βλέπω. Έπα είμαι, να είμαι. Πού έπα είσαι. Να σε πω μια ματινάδα που θέλω. Άντε πάλι. Μια. Έλα, πες. Θα την αφαιρώσω σε όλα τα κοπέλια, πες. Σου έχω γράψει κι εγώ ματινάδα, να ξέρω. Σημανάδε μας. Μάνα μου, σε αγαπώ πολύ. Θέλω να το κατέχεις. Βάλε φωνή αν χρειαστείς. Και δίπλα σου θα με έχεις. Αυτό που προέκυψε τώρα. Είχε να πει μια ματινάδα. Είναι εύκαιρη. Μπράβο ρε Κώστα, ως μάνα, μπράβο. Μέρη, συγκινήθηκες. Εγώ δεν μπορώ σήμερα. Τι έπαθες. Μέρη μου, δεν το περίμενες. Δεν το περίμενα, απλά με συγκινεί ο Κώστας και με συγκίνησε και η Σαμάνθα. Να πω κι εγώ ότι αγαπώ πολύ τη μαμά μου. Κι εγώ θέλω να σας πω κάτι. Για πες. Εγώ θέλω, γεια σας παιδιά και από μένα. Γεια σας. Η Σοφία είναι, τη βλέπετε, ωραία. Θέλω να πω κάτι τώρα που με βλέπετε και σας βλέπω. Θέλω να περάσετε καλά, να περνάτε κάθε στιγμή όμορφα και με τους ακομούς και όλα αυτά τα ξέρετε τώρα. Είναι λογικό να γίνει. Σας μιλάει μία παρτοκαπνισμένη από τους ακομούς. Ναι, η πείρα εδώ. Λοιπόν, θέλω να περάσετε καλά, να μην ξεχάσετε ότι αυτό δεν θα το ξεχάσετε ποτέ. Εντάξει. Και εντάξει, να αγαπιέστε πολύ. Και το θέμα είναι να γελάτε, να γελάτε. Γελάστε πάρα πολύ, γιατί πραγματικά φεύγοντας, είναι πολύ λίγος ο καιρός. Θα το διαπιστώσετε στην πορεία, ότι οι λίγοι, αυτοί οι 2-3-4 μήνες, εκεί σας φαντάζουν πολλοί μήνες, αλλά έξω θα είναι ένα τίποτα. Άρα, περάστε καλά, χαμογελάστε, να έχετε κέφι πολύ και ό,τι καλύτερο, και ο καλύτερος σας κερδίσει τέλος πάντων. Ο πιο αγαπητός στο κοινό, ας κερδίσει. Βεβαίως, εντάξει. Γιατί το κοινό αποφασίζει. Βεβαίως, το κοινό αποφασίζει, αλλά μεταξύ σας να περνάτε καλά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να περνάτε εσείς καλά, παιδιά. Αυτό, από μένα και συγγνώμη γιατί είναι. Όχι, καλά έκανε. Χρήσιμη η συμβουλή σου. Η Μέρη είναι το κορίτσι που παραμένει στο σπίτι του Big Brother. Και τώρα θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ξέρω, παιδιά, η αγωνία σας κορυφώνεται αυτή τη στιγμή. Λίγη υπομονή ακόμα και μετά τις διαφημίσεις θα μάθουμε ποιος είναι ο συγκάτοικος που θα αποχωρήσει απόψε από το σπίτι του μεγάλου αδερφού. Πάμε. Hello Big Brother. Big Brother, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 11 το βράδυ και την Παρασκευή στις 9. Big Brother Live, στον Sky. Hello Big Brother. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και ήρθε η στιγμή να μάθουμε ποιος ή ποια είναι η συγκάτοικος ή ο συγκάτοικος που θα αποχωρήσει απόψε. Τι έγινε, παιδιά, ψυχραιμία. Ωραία. Τέλειο. Το μικρόφωνο μου το έφερες γιατί δεν δουλεύει η ξηρά. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή να μάθουμε ποιος ή ποια συγκάτοικος θα αποχωρήσει απόψε από το σπίτι του Big Brother. Λοιπόν, για να δούμε τα παιδιά. Ευδοκία, Μελέτη, πώς νιώθετε? Μια χαρά, cool. Πολύ ωραία. Χαρήκατε που έμεινε η Μέρη. Ναι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να μάθουμε ποιος ή ποια η Ευδοκία ή ο Μελέτης. Ο Μελέτης ή η Ευδοκία θα αποχωρήσει από το σπίτι του μεγάλου αδελφού.
συγκάτοικος. Ή η συγκάτοικος που θα αποχωρήσει. Από το σπίτι του μεγάλου αδελφού λοιπόν, ο συγκάτοικος ή η συγκάτοικος που απόψε θα αποχαιρετήσει τους συγκατοίκους και θα φύγει από το σπίτι του μεγάλου αδερφού από το σπίτι του Big Brother είναι ο Μελέτης. Μελέτη, πώς νιώθεις? Εντάξει. Όλα στη ζωή γίνονται για κάποιο λόγο. Ήταν μια εμπειρία που ήθελα να την κάνω, με αξίωσε ο Θεός να την κάνω. Φεύγω γεμάτος, γιατί έτσι όπως μπήκα την πρώτη μέρα, έτσι φεύγω και τώρα. Είμαι χαρούμενος πολύ με τον εαυτό μου, έχω τη συνείδησή μου καθαρή. Ο κόσμος, αφού αποφάσισε ότι εγώ είμαι αυτός που πρέπει να φύγει, η επιθυμία του είναι σεβαστή, εννοείται. Τους ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ τα παιδιά εδώ που με δέχτηκαν, που με ανέχτηκαν, που με αγάπησαν, που με μίσησαν. Τα πάντα, όλα τα συναισθήματα. Τους εύχομαι καλή συνέχεια, καλή διαμονή. Τους αγαπώ όλους. Από τον καθένα έχω πάρει κάτι ξεχωριστό. Και είμαι χαρούμενος γιατί θα βγω έξω, θα δω την οικογένειά μου, τους φίλους μου, τους συνεργάτες μου. Και θα φας και δύο πιτόγυρα. Θα φάω και δύο πιτόγυρα. Και μια χαρά όλα. Ευδοκία μου, συγχαρητήρια. Παραμένεις για μια ακόμη τουλάχιστον εβδομάδα. Περιέγραψε μου λίγο τα συναισθήματά σου. Πώς νιώθεις που ο κόσμος σε κράτησε στο σπίτι του μεγάλου αδερφού? Είναι ανάμεικτα, γιατί στην ουσία κάθε εβδομάδα είναι σκληρό να εξωστρακίζεται ένας από το σπίτι. Θέλει ψυχραιμία, θέλει πολλή διαχείριση. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι παθαίνουμε, το παθαίνουμε για καλό. Δηλαδή, αν φύγουμε, μας περιμένει κάτι καλό έξω. Αν είναι να μείνουμε, είναι να περάσουμε ακόμα μια εβδομάδα εδώ. Οπότε, με θετικότητα και πίστη ότι αυτό που συμβαίνει είναι καλό για μας, νομίζω ότι μπορούμε να διαχειριστούμε τις καταστάσεις. Οκ, Ευδοκία, καλή διαμονή. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας. Πραγματικά το νιώθεις όταν καλείσαι να παραμείνεις. Ζεσταίνεται η καρδιά σου. Σωστό είναι αυτό. Λοιπόν, Μελέτη, ήρθε η στιγμή να αποχαιρετήσεις τους συγκατοίκους σου και σιγά σιγά να έρθεις εδώ, σε περιμένουμε. Έγινε.
Αχ, έλατε. Το πούμε έξω. Θα τα πούμε. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα όλους. Πραγματικά. Συγγνώμη αν έκανα κάτι και σας στεναχώρησα. Τίποτα, δεν έκανα. Εγώ θα σας βλέπω. Θα λέω ότι έζησα μαζί σας. Θέλω να κάνεις ζέστα να σου σηκώτησε, γιατί δεν έχεις πολύ αλκοόλ, να ξέρεις. Θα σας φιλήσω. Έρχεται σήμερα που θα σου γνωρίζω τις φίλες. Θα περιμένεις έξω. Ναι. Όλους. Γεια σου, Νικολάρα μου. Να πάρεις το καλό. Παππούλια σου. Δεν μου γύψουμε να κάνουμε στην ουράγια μου. Με συγχώρεσα. Εγώ να είσαι καλά και να έχεις πάρει αυτό το χαμόγελο. Είναι τρομερά φαγητά. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Δεν πειράζει. Θα σου πω ένα πράγμα. Μου ανέφερε το πλυντήριο, με λέτε. Έχουμε το χαλί στο πλυντήριο, μην το ξεχάσετε. Δεν έμαθε. Έχεις μάθει καλά. Θα πάρει αυτό το χαμόγελο. Ωραία. 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 Η ζωή δεν είναι πάντα δίκη. Μελέτη, πρέπει να αποχωρήσεις από το σπίτι. Πάμε. Όλες αυτά. Μας έχει την ακούσει. Το ξέρω και εσύ θα μου λείψετε. Ναι, αλλά εσύ θα λείψεις και από το σπίτι. Πάρε μου και μια πομάδα δώρο. Θα μου πάρεις μια δώρο, θα έχω έξω, θα με περιμένεις. Έγινε, ναι. Στο υπόσχομαι θα να κάνω καρδιό συμβόλαιο. Όχι, κανένα. Δεν είναι. Σε περιμένω με δικιά σου εκπομπή. Καλή συνέχεια σε όλους. Σας αγαπώ πολύ και εγώ θα σας βλέπω. Μια συμβουλή, μια συμβουλή. Κυνήγα τον είδος. Μην τα αφήσεις. Εκπομπή θέλω, ε. Θα κάνουμε, εντάξει. Θέλω να προσκαλεσμένος. Όλοι, συνέντευξη. Καλό. Να αφήσεις τίποτα. Μην αφήσεις τίποτα. Θα μας περιμένεις εκεί έξω, ε. Όλοι. Hello, big brother. Πω ρε, Big Brother. Πάμε, καλή αρχή. Θεώρησα άδικη την υποψηφιότητά μου. Βέβαια, δεν ξέρουμε με πόσους ψήφους βγήκα. Μπορεί να βγήκα με μία, μπορεί να βγήκα με δέκα. Μελέτης. Γεια σου, Σοφία. Γεια σου, Σοφία. Καλά, παιδιά, δεν είμαστε εξωγήινοι. Γιατί μας κοιτάτε έτσι. Εδώ είναι το μπάνιο. Ευάερο και βίλιο, πολύ ωραίο. Θεώρησα λίγο άδικο. Γιατί μιλάω με όλους, γιατί έτσι είμαι, δίνω τα πάντα. Χάρηκα έτσι που, γιατί δεν έχει ξαναγίνει σε τηλεόραση και reality, ναι, να μπει αντρόγυνο, ναι. Λέκε. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Καλό πάτσε, μωρέ. Μελέτη! Δεν ποιο θα κάνεις σχέση, παράδειγμα. Τι θα έκανα, ας πούμε, με τη Μέρη. Έλα να σε πάρουμε μια γκαλίτσα. Τους αγαπάω όλους, δεν θέλω κανέναν, δεν βλέπω κανέναν με δόλο, κανέναν με... κανέναν δεν θέλω να μειώνω. Μπράβο σε όλους. Να είμαστε καλά. Υγεία! Συγγνώ, Πατρούς. Κράτα. Όχι ρε, δεν θα πέσεις. Πάμε! Παιχνίδι είναι, κάποιος θα ψηφιστεί. Κάποιος θα ψηφιστεί την άλλη φορά. Απλά στην παρούσα φάση θεωρώ ότι αδίκως βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Είναι δύσκολο. Μην κοροϊδευόμαστε. Δύσκολο είναι. Είμαστε είναι και δύσκολο στην αρχή. Να μην τσακωθούμε. Είμαστε και στην αρχή. Δηλαδή, okay, μην παριστάνουμε τώρα το μικρό σπίτι στο λιβάδι. Χορέψαμε, φάγαμε, τραγουδήσαμε, περάσαμε υπέροχα. Όλα, τα πάντα. Μάλιστα, ο Μελέτης έρχεται. Σε είδαμε λίγο θα είναι τη μόνη που στενοχωρήθηκε που έφυγε ο Μελέτης, είδαμε τη Σοφία. Εντάξει, δεν τους είδαμε όλους, αλλά νομίζω ότι ήταν μια αμήχανη αποχώρηση. Αμήχανη. Έτσι δεν είναι, Αφροδίτη, από ναι, την πλευρά των λίγο υπολείπων παιδιών. Ήταν αμήχανη γιατί και ο Μελέτης το πήρε ψύχρεμα. Εγώ θεωρώ ότι το παιδί, εντάξει, το αντιμετώπισε πολύ στοϊκά.
Νιώθω ότι δεν το περίμενε. Αλλά και εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή, αν κάτι με εντυπωσίασε από αυτό που είδαμε τώρα, είναι ότι πραγματικά ευνηδιάστηκε ο Μελέτης όταν άκουσε το όνομά του. Ναι, δεν το περίμενε. Ξέρεις, γιατί και την προηγούμενη εβδομάδα, εφόσον παρέμεινε, νομίζω ότι το είχε δει, ότι ξέρεις κάτι, ναι, με ψήφισε μια ομάδα ενδεχομένως, η οποία θα συνεχιζόταν και αυτή την εβδομάδα. Ναι, είχε αυτή την αυτοπεποίθηση της προηγούμενης εβδομάδας, αλλά μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη και τέρμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε. Ο Μελέτης, μπαίνοντας στο σπίτι, έτσι μας το έδειξε ότι ήθελε να παραμείνει, το θέλε πολύ. Το θέλε πολύ, έτσι. Το θέλε πολύ και τον είδαμε, έσπασε που σκέφτηκε τη γιαγιά του. Θέλω να, τώρα που θα έρθει εδώ να μου πει... Τι πήγε λάθος τελικά, βρε παιδί. Ναι, τι πήγε λάθος για τη Σαμάνθα που του είπε, θα σε κράταγα, αλλά δεν σε κράτησα. Θέλω να μου πει πώς το εισέπραξε όλο αυτό. Να το, στον ακούω, έρχεται. Και εδώ που τα λέμε, η αλήθεια είναι ότι ο Μελέτης ήταν ένα παιδί το οποίο ούτε μπλέχτηκε σε έρηδες, ούτε προκάλεσε. Μιλούσε έτσι πολύ. Νομίζω ότι αυτό ήταν που ενόχλησε πιο πολύ τα υπόλοιπα παιδιά και τον έδωσαν και τον ψήφισαν. Εγώ νομίζω ότι δεν ενσωματώθηκε σε ομάδες. Δεν έκανε συμμαχίες τόσο γρήγορα, ίσως όσο έπρεπε. Και έτσι βρήκανε ίσως τη δικαιολογία. Κάτσε να μας τα πει ο ίδιος. Έλα, Μελέτη. Έλα, Μελέτη μου, καλώς το να. Έλα, γεια σας, γεια σας. Καλώς όρισες και πρώτα πάλι. Πρώτα τις κυρίες. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Καλώς ήρθες. Γεια σου, Μελέτη. Γεια σου. Σοφάκι, χαλαρός ο Μελέτης. Τι να κάνουμε. Έλα, γεια σας, καλησπέρα. Αχ. Για πες, τι δεν πήγε καλά. Δεν το περίμενα. Το κατάλαβα από την αντίδρασή σου. Δεν το περίμενα, ήμουν σίγουρος μέχρι και την τελευταία στιγμή. Αλλά εντάξει, πρέπει να σεβαστούμε την απόφαση του κόσμου. Μάλλον κάτι είδε σε μένα που δεν του άρεσε. Α, δεν οπότε... πρέπει να το παίρνεις έτσι. Δεν είναι αρνητική η ψήφος. Ναι. Οπότε, ίσως δεν είχα τόσους θαυμαστές λοιπόν και εφόσον δεν έγινε και εφόσον δεν έμεινα, ίσως ο χαρακτήρας μου να μην άρεσε και μέχρι το τέλος, οπότε δεν θα είχα και πιθανότητες, δηλαδή άμα δεν έφευγα αυτή τη βδομάδα, θα έφευγα την επόμενη. Μπορεί όμως να έχεις μια εξέλιξη διαφορετική μέσα στο σπίτι. Δηλαδή μπορεί να έδαινες κάπου σε μια παρέα που να παίρναγες καλά και να ήταν ένας άλλος Μελέτης. Γρηγόρη μου, κοίτα να δεις. Εγώ στη ζωή μου έχω μάθει να είμαι αυτόνομος. Δεν έχω την ανάγκη ούτε να προσκοληθώ για να δημιουργήσω μία ασπίδα στον περίγυρό μου. Έχω μάθει να στέκομαι στα πόδια μου μόνο. Το κάνουν αυτό μέσα τα παιδιά. Δεν ξέρω, εσείς τι βλέπετε. Εσύ πες μας που τα ζεις, εγώ δεν μπορώ να πω. Δεν ξέρω, ακόμα ψάχνω να βρω το γιατί είμαι σε αυτή τη θέση, γιατί ψηφίστηκα δύο συνεχόμενες εβδομάδες. Θεωρώ δεν έχω κάνει κάτι το μεμπτό και αν είχα κάνει κάτι το τόσο μεμπτό, σίγουρα κάποιος θα με έπιανε να μου πει «Μελέτη, έχεις κάνει αυτό, δεν μου αρέσει». Δεν θα το άλλαζα αν έκρινα εγώ ότι είναι κάτι όχι το τόσο σοβαρό. Δηλαδή, άμα μου έλεγε κάποιος «Έλα με το μέρος μου», δεν θα πήγαινα με το μέρος του για να κερδίσω κανενός την ασπίδα και κανενός την αγάπη. Οπότε δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ μπήκα την πρώτη μέρα, έφυγα τώρα. Πες μου τι κρατάς, πες μου τι κρατάς από τη συνεπαρχή σου. Κρατάω τα πάντα. Και τα θετικά και τα αρνητικά, γιατί πρέπει στη ζωή μας να παίρνουμε και το θετικό το feedback, αλλά και το αρνητικό. Γιατί όταν δούμε την αρνητική κριτική, κοιτάμε να δούμε τι κάναμε λάθος, ώστε να το βελτιώσουμε. Οπότε... θεωρώ ήταν, είμαι πραγματικά ευγνώμων που έζησα αυτή την εμπειρία μέσα από την καρδιά μου. Εννοείται ότι έχω μία πικρία και μία στεναχώρια γιατί πίστευα στον εαυτό μου. Ευχάριστη παρουσία, Μελέτη. Και να σου πω και κάτι. Και εγώ δεν κατάλαβα γιατί σε ψήφισαν. Δεν κατάλαβα, ούτε εγώ. Έτσι. Θα πω να δω τα επεισόδια γιατί θέλω να τα δω. Αλλά εντάξει. Μελέτη, πάντως, το έχεις πάρει λίγο αρνητικά. Στεναχωρητικά. Όχι, πέρα από το συνέστημα το οποίο είναι φυσιολογικό και απόλυτα λογικό, γιατί είσαι ένα παιδί ευαίσθητο. Είσαι ένας κανονικός άνθρωπος, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εμείς είδαμε ένα κανονικό παιδί όλες αυτές τις μέρες μέσα. Δεν προκάλεσες, δεν πρόσβαλες, δεν είχες ακραία συμπεριφορά σε καμία περίπτωση, δεν έχασες τον έλεγχο. Αυτό είναι καταγεγραμμένο, θα το δεις και εσύ με την ησυχία σου όταν ηρεμήσεις και επιστρέψεις έτσι πια στην καθημερινότητα. Όμως, βλέπω σε αυτό που λες τώρα και προσπαθείς να εξηγήσεις γιατί είσαι εδώ μαζί μας και δεν είσαι μέσα στο σπίτι, δεν υπάρχει αρνητική πρόθεση. Ενδεχομένως, έχει περάσει από το μυαλό σου ότι να ήσουν ένα παιδί ωραίο, καλό,
Ωραίο εννοώ όχι εμφανισιακά, εννοώ ένας ωραίος τύπος. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Να άρεσε στον κόσμο. Όμορφος είσαι, μην μου παρεξηγήσεις. Α, γιατί όμορφος. Στεναχωρέθηκα. Αυτό ναι, αλλά. Και ξέρεις, απλά να είπαν ότι ο Μελέτης εδώ είναι, δεν έχει χάσει το μέτρο. Εγώ αυτό πιστεύω ότι έγινε. Συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι μπορεί κάποιοι να με φοβήθηκαν να έπαιξαν εντελώς. Μην το παίρνεις αρνητικά, σε βλέπω ότι προσπαθείς να βρεις κάτι αρνητικό. Μπορεί να μην δεν υπάρχει ξέρω, και δεν στεναχωριέμαι γιατί δεν το περίμενα ότι θα φύγω. Δεν το του στήχησε. Θα έχουμε χρόνο αύριο το μεσημέρι, θα έρθεις εδώ στην παρέα. Πάλι εμείς θα είμαστε. Στο All Good, και μια μισή ώρα. Και για να μην ανησυχείς, θέλω να σου πω ότι όλοι έχουμε πολύ καλή άποψη για σένα. Μην νομίζεις δηλαδή ότι βγαίνεις έξω και ο κόσμος έχει τη χείριστη γνώμη για σένα. Όχι, και ότι κάτι έχεις κάνει λάθος. Λίγο την πείνα σου να τη θα σέψεις. Όλα είναι τέλεια. Έχασες, Λοιπόν, Μελέτη, θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι. Μία και μισή στο Sky, στο All Good. Και πάμε να κάνουμε μια τελευταία σύνδεση, να αποχαιρετήσουμε, να καληνυχτήσουμε και να ευχηθούμε στα παιδιά να έχουν ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Για να δούμε τα παιδιά που βρίσκονται τώρα. Α, είναι συνοφριωμένοι. Μέρη μου, τι συμβαίνει? Στενοχωριέμαι λίγο που έφυγε ο Μελέτης. Έως πολύ. Παράλληλα όμως πρέπει και να χαίρεσαι που παραμένεις εσύ στο παιχνίδι. Ναι. Οπότε για να δω ένα όμορφο χαμόγελο. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περάσαμε πολύ όμορφα μαζί σας σήμερα. Θα σας αποχαιρετήσουμε για μία εβδομάδα. Θα τα ξαναπούμε πάλι μαζί την ερχόμενη Παρασκευή στις 9 στο live μας. Να προσέχετε και να περνάτε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Με υγεία. Λοιπόν, αυτό ήταν για απόψε, κυρίες και κύριοι, το Big Brother. Το δεύτερο live του Big Brother έφτασε στο τέλος του. Και εμείς περιμένουμε με αγωνία να δούμε τι θα γίνει την εβδομάδα που έρχεται στο σπίτι του μεγάλου αδελφού. Ευχαριστούμε αρχικά πολύ πολύ τη Σοφία Δανέζη που ομόρφινε απόψε την παρέα μας. Πέρασε καλά, Σοφάκη? Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασε πολύ ωραία. Θυμήθηκα και εγώ τα δικά μου τα παλιά και το πλατό. Και θα σας βλέπω κάθε Παρασκευή και Σαββατοκυριακό. Ευχαριστούμε πολύ. Εάν σου πούμε να δώσεις χαιρετίσματα στο Δημήτρη και Χαγιά, θα δώσεις? Έτσι το είπα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και την Αφροδίτη μας. Καλά, μην έχει πολύ χαίρεση, αλλά για σας πολλά λέμε πάλι. Α, και να πούμε, ναι, να μην ξεχάσουν. Να μας ακολουθήσετε στα social media του Big Brother, σε Facebook, Instagram και αγαπημένο Twitter. Να τους χαιρετήσουμε τους Twitteράδες, δώσανε ρεσιτάλ και πάλι σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν πολύ πολύ όλους που ήσασταν και απόψε στην τηλεοπτική μας παρέα. Λοιπόν, ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας παρακολουθείτε από την αγαπημένη μας, την πανέμορφη Κύπρο. Λοιπόν, Δευτέρα έως Πέμπτη στις 11 το βράδυ, 11 και κάτι, θα παρακολουθείτε όλα τα νέα και τις εξελίξεις στο σπίτι του μεγάλου αδερφού. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή, ακριβώς στις 9. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Γεια χαρά. Καλό Σαββατοκύριακο. We'll be right back.